Μια ιστορία, ας πούμε, ένας έδωκε κότσινη κουφέτα της Εγκλεζούας και έφαντη. Και λέει της, your language, λέει της, is red. Κατάλαβες. Πάμε σε... Εμαθαίναμε εγγλέζικα. Τέλος πάντων. Θυμούμε τον πρώτο τελικό που επίαμε ΑΕΛ από ΑΕΛ. 79. Το μεγάλο. 17 λεωφορεία ρε παιδιά. Είμαστε πάντα καυκατζίες. Εντάξει, διαχρονικά η ΑΕΛ ήταν η πρώτη ομάδα που ήταν μέσα σε φασαρίες. Ελάβησα και τους Λεμεσανούς πολλά όμως. Ναι. Πω και κάτι με τη διαιτησία ρε παιδιά. Όλοι οι νόμοι, ό,τι νόμος έφτιανε ρε παιδιά. Εφαρμόζονταν πρώτα, στην ΑΕΛ. Εφαρμόζονταν γάντι μας στην ΑΕΛ ρε παιδιά. Πρώτα. Ήταν ο νόμος. Τούτον δεν υπήρχε κάπου. Εδικός του νόμος τσιν της στιγμής. Γιατί τους άνθρωποι πρέπει να πάνε να κρεμαστεί. The Lions Den, επεισόδιο 9. Αγαπητοί μου, γεια σου. Καλωσόρισες. Πού είσαι ρε πουλάκι. Ήρθα χτες. Φίλε, έλειψες σχεδόν 3 εβδομάδες. Ένιωσα το. Ένιωσα ότι έλειπε ο Γιώργος μου. Εγώ πεθυμητώ, ποιάς επεισόδιο. Εν ήταν το ίδιο. Αν και περάσαμε πάρα πολλά ώρα για να θέμε παιδιά. Έλειπε ο Γιώργος, δεν ξέρω. Λείπεν το τέρας δίπλα. Όμως περίμενα σε να κάνουμε ένα επεισόδιο. Πολλά διαφορετικό με τα υπόλοιπα. Να μπούμε σήμερα. Πέντους εσύ, μπροστά. Τώρα λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Μαρίνο. Καλωσορίζεις Μαρίνο μου. Καλώς σας ήβρα. Να μπούμε ρε φίλε. Είμαστε καλά. Περιμένουμε τα νέα της ΑΕΛ με ανυπομονησία. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα Σοφοκλέους εποχή. Και μαζί μας έχουμε και τον φίλο μας τον Λάκη. Καλωσορίζεις Λάκη μου. Καλωσορίσαμε. Καλώς σας ήβραμε. Χαιρόμαστε πολλά. Φίλε, είναι οι μορφές του Λούκας Μπαρ. Για μας τους πιο νεούς. Μια ζωή Λούκας Μπαρ. Το Λούκας Μπαρ ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε από το 1967 και τέλειωσε το 2000. 33 χρόνια ζωής. Ήταν ένας σταθμός για την ΑΕΛ, ειδικά για την ΑΕΛ. Και για την Λεμεσόν ολόκληρη. Και για την Λεμεσόν ολόκληρη. Μια ιστορία μόνη της. Δηλαδή, δεν νομίζω να ξαναυπάρξει έτσι μπειραρία ή ιν ή μπαρ, όπως το πούμε. Δηλαδή ήταν από όλες τις απόψεις, ήταν οικογενειακό, ήταν αθλητικό, ήταν φιλικό, ήταν με όλους. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που να μην πει ο άλλος, μα να έθα πάω για μένα γιατί είναι οι αελίστες ή έθα πάω για μένα γιατί είναι οι απολλωνίστες ή είχε κάτι το οποίο ήταν έκθρα. Και ποτέ του δεν δούλεψε. Είπαν του και πολλές φορές να δουλέψει με γυναίκες να βάλει να κάνει. Όχι. Ο κύριος Λούκας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξεκίνησε αυτή τη δουλειά που λέγεται Λούκας Μπαρ και είπε ότι όχι, είναι καθαρή πειραρία. Οικογένεια και ούτε φαγητό. Ούτε φαγητό. Μόνο ποτό. Άδε. Θέλουν φαγητό. Όποιος θέλει να φέρει το φαγητό του στο Λούκας, στο πειραρία, να φάει. Παρόλο που κάποια στιγμή λόγω του ΣΥΦΑΕΛ, λόγω κάποιου ονόματος που δόθηκε ρετσινιάς τους οπαδούς της ΑΕΛ, μια φήμη ας πούμε, και πάλι όμως ο κόσμος υπήρνε, οι οικογένειες, Άγγλοι, τώρα και είχαν Εγγλέζους. Ναι, βέβαια. Είχαμε Εγγλέζους. Ας θυμούμε... Όλες τις ομάδες στην Λεμεσού ήταν ο κόσμος και στο Λούκας Μπαρ. Ας θυμούμε ρε παιδιά, είχαμε έναν Αμερικάνο, ο Μπίλο ονομαζόμενος. Δούλευκε σε. Ήταν επόπτες πετρελαιοειδών. Θυμάσαι τους. Ήταν ο Ισπανός, ο Μπιλ, ήταν ο άλλος που έπαιζε Μπιλιάρτον, που είσαι το Vauxhall Viva. Το. Αναγία μου. Να θυμηθώ. Το λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο Μπιλ, όταν είδε την ΑΕΛ, έπιασε το ψυχολογικό της ΑΕΛ, που λέμε. Η αρρώστια της ΑΕΛ. Όπως έχουμε εμείς. Αρρώστησε. Να μου ήταν τόσο, εμείς και Κύπρο δηλαδή. Ναι, εμείς και Κύπρο. Ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας του της που εποπτεύαν τα πετρέλαια και τα λάθια που έρχονταν στην Κύπρο. Τα στις βάσεις του. Όχι. Έξω στη Λεμεσό. Ήταν Αμερικάνος. Αμερικάνος. Ναι, ήταν μια εταιρεία η οποία στείλαν την με έδραν τη Λεμεσό και υπόπτει. Θα ήταν καλός επενδυτής για τότε. Ναι. Έφυγε μου άνθρωπος. Ενοικίαζε λεωφορείο,
Έρχεται στο Λούκας και βάλει όλους τους μητσούς, όλα τα τούτα και παίρνει τους μάπα. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας. Έβαλε το σκουφί του πάντα, πας στον μπαρ, θα τον εξηγάσω. Αν ζει, πρέπει πολλά μεγάλος. Ο Έρικ. Ο Έρικ. Θυμάσαι τον Έρικ. Με το Βόξο Βίβα. Και τότε όπως είπε και ο... στην... στην... του Σιφαέλ, ναι. Ήταν δύσκολο για να πάει στο Τσίριο τότε. Εκεί υπήρχαν δρόμοι. Ναι. Βίνανε μοτορές και... Ναι, βίνανε μοτορές. Ήταν οι Μιτσίλοι, αν τους μεγάλους, πάρτε μας και εμάς. Διότι όταν πήγε ο Κόκος, εκεί είχαν οι Λάντιπε τότε. Και ο λεωφόρος Μακαρίου, ναι, της Λεμεσού, τον καιρό εκείνο, ήταν κέντρο Λεμεσού. Ναι. Δηλαδή, οι λεωφόρος υπήρχαν όλα τα καφέ μα, πάνω στη λεωφόρο. Ήταν όλα τα καφέ. Δηλαδή, όλη η κίνηση ξεκινούσαν περπατητοί οι Λεμεσανοί από το Αριέλ και πιέναν μέχρι καφέ, μέχρι το Fairway, στα φώτα του Fairway και έρχονταν πίσω. Τα τα καφέ μεταδίδηκαν, ναι, αλλά κάποια χρονιά εξαφανιστήκαν. Ναι, για την τουριστική. Ήταν, ναι, μεταξύ του Ραουνταπαούτ. Ναι. Ξέρετε που είναι το Ραουνταπαούτ. Και ο Ραουνταπαούτ, ο Νικόλα. Ναι, μπράβο, Τσίνο. Ναι. Μέχρι τα, ναι, φώτα των πολεμισκιών, Τσίνη ήταν αυτή του κόσμου. Τα φώτα των πολεμισκιών. Ναι, τη Fairways. Και με την Νικοπατή που λέγαμε τώρα. Ναι, μπράβο, Νικοπατή. Ακριβώς. Και όποιο ήταν τα καφέ. Πριν τα φώτα του Αριέλ. Πριν τα φώτα του Αριέλ. Δίπλα από το σινεμά, αν το ξέρετε το σινεμά που είναι. Το σινεμά. Είναι πάλι το σινεμά Αριέλ. Εντιαμε το σινεμά. Χαρίλα ο Σταυράκης. Μπράβο. Ακριβώς, τιαμε. Σε ένα διχάλι πάνω, στον κύριο δρόμο τιαμε. Ήταν επιτόσα. Ήταν ίδιος. Ναι, ναι. Όπως μετακινήσεις, ας πούμε, που το Λανίδιο ανατολικά. Μετά τα φώτα του Αριέλ στα 100 μέτρα στα αριστερά. Λοιπόν, να το πιάσουμε έτσι λίγο με σειρά για να μην συγχύσουμε τον κόσμο. Ποιο το χρόνο λέγεται, ναι. Ναι, μπήκε σωστά. Το πότε χτίστηκε, το πότε άνοιξε το. Το πιο σημαντικό που λέει πρώτα απ' όλα, όμως, έχει πολλοί κόσμο που θα σε ξέρει, ειδικά σε έναν Μαρίνο, ξέρω ότι είσαι γνωστή με το μορφή με τους αελίστες, αλλά έχει κόσμο που ίσως να μην σε ξέρει. Μάλιστα. Και σε ένα λάκι μου, γι' αυτό να αξίζουν πολύ λάκι. Συστήθου μας πρώτα απ' όλα, ποιος είναι που είσαι. Είσαι αελίστας, έχεις και μια σύνδεση με η Λευκοσία. Είχαμε ένα επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα. Ναι, εγώ είμαι αελίστας που τα έξι μου χρόνια που θυμούμε τουλάχιστον το Τσίριο, γιατί πριν ρωτήσεις με για το Γάσιο, δεν τα θυμούμε στο Γάσιο. Όχι, Γάσιο δεν θυμάσαι. Το Τσίριο θυμούμε που ήταν ολοκένουργιο. Μόλις ετέγιωσε, θυμούμε το Τσίριο ολοκένουργιο. Ήταν και το πρώτο παιχνί που έπαιξε στην Εθνική Κύπρου με την Εθνική Αγγλίας. Το 75. Το πρώτο παιχνί που παίχτηκε. Και υπήρχαν και νεκροί γινόν το παιχνί. Ναι, ναι. Άντε. Μπράβο, Εγγλέζοι. 1975. Ήρθαν οι Εγγλέζοι με τα ελικόπτερα, πιάνναν τους και υπήρξαν και δύο νεκροί. Με ποιους έτσι ακούθηκες? Με τους Εγγλέζοι. Οι δικοί μας Εγγλέζοι στον βάζο. Ήταν μετά το εισβολή. Άρα μαλώσαν οι Κυπρέοι μας Εγγλέζοι. Ναι, ναι, μετά την εισβολή. Ήταν μετά που μπήκαν οι βάσεις, φαντάζομαι. Ήταν γίνον το κλίμα που επικρατούσε. Υπήρχε το μίσος ότι είναι οι Εγγλέζοι. Ναι, σκοτώθηκε ο Πανίκος ο Δημητρίου. Ήταν τα πράγματα. Στη διαδήλωση. Ναι, ήταν πολλά έτσι έντονα, ας πούμε. Ήσαν ένα νεαρό 17 χρονών τότε. Μαθητής. Έγινε και διαδήλωση έξω και πιάνει στις βάσεις. Και πέρασε το τάξ που πάνω του. Ναι. Και υπάρχει και πλατεία. Η γείτονα μα, και μέσα στη γειτονιά. Ήταν πρόσφυγας ο Πανίκος. Ήταν πόσα πράγματα. Το μέθυγε είναι Αγγλίας. Πρέπει να ξέρω, είναι πολλά μεγάλο πράγμα. Είναι ο κόσμο. Εγώ πήγαινα από τότε. Ίσως είναι το μάτσο. Ναι. Αθυμώ το παιχνίδι του. Που το 1975-76 πήγαμε στο Τσίριο. Μέχρι πέρσι που πήγαμε στο νέο γήπεδο. Εγώ είμαι κάτι που στην Ευκολία που το 2000. Α, είναι σκέλος. Πριν να πάμε στον Μαρινό, επειδή είπες κάτι και
Με ήθελα να σε ρωτήσω πάτσι το πράγμα που είπες. Θυμούμε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η Εθνική Κύπρο κάποτε παίζει στο Τσίριο. Ναι. Όταν έπαιζε στο Τσίριο, θυμούμε γεμόνε το γήπεδο. Βέβαια. Ο κόσμος επίεμνε, στήριζε την Εθνική. Τούτον ήταν γεγονός τούτο, ότι όταν έγινε το μάτσι στο Μακάριο, δεν επίεμνε ο κόσμος. Όταν έγινε το στο Τσίριο, εγέμονε. Μάλιστα. Και ένα παράδειγμα, όταν παίξαμε το 1983 με την Ιταλία, ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια και ήρθασε. 82. Έναν πουρτάμε. Έναν, μπράβο. Έβαλε το Μαυρί της Ομόνιας και τερμοφύλακας ήταν ο Κωνσταντίνου. Ο δικός μας. Ο Άντρας Κωνσταντίνου. Και χάσε μια ευκαιρία πολλά μεγάλη νοσαλίδης. Όταν έπαιζε την Εθνική Κύπρου στη Λεμεσό, είναι τον παροξισμό. Μπράβο. Γιατί παραπάνω από τις οπαδικές τι είχαμε, παραπάνω από τις ομάδες μας, έκαναμε όλα και την ιστορία για να πάμε με την Εθνική. Τι το παιχνίδι με την Κύπρο-Ιταλία, θα ήταν ρεκόρ. Δηλαδή, αφήστε το Αποέλ με η Ρεάλ. Θα είσαι 30.000 κόσμο. Επέθηκα, εγώ θυμάσαι το τσίριο που σούζε του. Ναι, σούζε το τσίριο. Σούζε το τσίριο. Όχι, ύστερα έκαναν του. Τώρα σου λέει άλλο λόγο. Θυμούμε ήταν γεμάτες οι θέσεις μέχρι κάτω πίσω από τους πάντες. Στέγοντα. Μα 6.000 φορέ ο Τσίριο, 6.500. Δεν είσαι με καρέκλες με τίποτα. Είσαι πάνω από 25.000. 30.000. Και μέσα έξω φαντάζομαι. Όχι, οι κερκίδες εφορούσαν στην κάθε κερκίδα περίπου 12 με 13.000. Όταν έπαιζε την Εθνική στη Λεμεσό, εντάξει, μετά είχε το κάνει και ο Ανδρέας Μιχαηλίδης σαν ομοσπονδιακός προμηθευτής ότι η έδρα της Εθνικής είναι η Λεμεσός. Όντως, οι Λεμεσανοί είχαν το κάτι παραπάνω. Είχαν το κάτι παραπάνω. Έγινε τον παροξισμός για να πάρουμε την Εθνική. Γιατί όπως την ομάδα μας, όπως την ΑΕΛ, ας πούμε, αρρώστια με την Εθνική. Και να σου πω, να σταθώ κάποια ελέα στην προχτές που παίξε το μάτσο στο ΑΕΚ Αρένα, για να τους έφερα στο ΑΦΑΜΕΓΑ. Ναι, είναι συζήτηση. Ήταν... Είπασαι ότι πιθανόν να παιχτούν και παιχνίδια στο Αρένα. Δίκαιο νομίζω. Εντάξει, γιατί... Οι γεροί αλλάξαν να παιχτούν και στο νέο γήπεδο, πιστεύω. Έφταν γίνει ως ο παλμός που είχαμε τότε. Καλά, ναι. Όμως, έναν παραπάνω καλύτερη κατάσταση. Έτσι θα φτάσουμε τις εποχές του 80, αλλά όντως η έδρα της Εθνικής ήταν η Λεμεσός. Κοιτάξτε, φανταστείτε αν πάσει σίγια λίστα, ας πούμε, να πάσει για την Κύπρο. Να κάνουμε πολλά πράγματα φασαρία με τους 500 πιάσεις στη Λάρναγα. Να σου πω ένα πράγμα, εγώ θυμούμαι μωρό και έπαιζε η Εθνική Κύπρου με το Ισραήλ, κερδίσαμε 3-2. Ήταν ο Σπογιαρίτς και ο Πίτας τότε. Στο Παπαδόπουλος. Όχι, στο Τσίριο. Στο Τσίριο. Τσίριο μου γίνεται 3-2. Και θυμούμε ότι με την πέραμε ο παπάς μου μωρό και δεν θυμούμε ρε φίλε, ήταν τίγκα το γήπεδο. Ήταν το διαφορετικό, ήταν τη Λεμεσού. Όταν εδέραμε την Ισπανία μετά. Ισπανία στο Παπαδόπουλο. Και μετά θυμάστε παίξαμε με το Βέλγιο. Με το Βέλγιο είναι η Αυστρία. Και φάμεντες. Με την Ισπανία. Εδέραμε την Ισπανία. Φάμεντες 7-8 μήνες. Ναι, και ύστερα ήρθαμε και στο Τσίριον και πάλι φάμεντες. Α, οκ. Ήταν κάτι διαφορετικό να παίζει στη Λεμεσό. Ήταν κάτι διαφορετικό. Άρα καλά θυμούμε. Και εμείς και το Απόλλων και το Άρη, όλοι κάτι και η Λεμεσού, οποιασδήποτε ομάδα. Ήταν ποδοσφαιρόφιλοι. Επιέννων να ούν την Εθνική. Ναι, οποιασδήποτε ομάδα. Ενώ τώρα είναι έτσι τα πράγματα. Η Λεμεσού ήταν και ποδοσφαιρομάνα τότε. Ναι. Ήταν όντως. Δηλαδή η Ακαδημία της Λεμεσού είναι καλύτερη. Δεν ξέρω, μπορεί ρε παιδιά και λόγω διαχείρισης της ΚΟΠ στο θέμα της Εθνικής. Εντάξει, ο καθένας το βλέπει με διαφορετικό φάκο. Αλλά νομίζω ότι ευαρύθηκαν τους. Αποτραβήθηκε ο κόσμος. Ευαρύθηκαν τους. Δηλαδή φέρε τον ένα, φέρε τον άλλο, όχι φέρε τον άλλο με ο Σταυρόν, όχι φέρε τον άλλο με το Άγιον Όρος, όχι φέρε τον άλλο με το Σταυρόν. Πάρ' το Σταυρόν. Εμάς έτσι είναι έτσι. Προμονητής. Καλός. Ναι, αλλά μπορεί να παραλαλήσεις, ξέρω μας βοηθεί ο Θεός Παναγία. Γιατί να μην βοηθήσει την άλλη ομάδα ο Θεός Παναγία, ρε. Για μας μόνο ο Θεός Παναγία. Η Παναγία για τους Έλληνες, κομποσίνη είναι ο άλλος. Ναι, ο άλλος Χριστιανό, ας πούμε. Το άλλος Χριστιανό, ας πούμε. Εδίσαμε την πάση του Βρακοζόνη μας, έλεγα. Έπαιρνε, ξέρω εγώ την Εθνική. Εκατεύθυναν οι παίχτες, επίεντα να προσκυνήσουν καλά, ρε. Μα και άλλη ομάδα είναι. Να έρθουμε στην ιστορία του Λούκας, να ξεκινήσουμε. Πώς εξηγείτε το ΣΥΦΑΕΛ έτσι. Το ΣΥΦΑΕΛ. Ναι, ναι. Μπράβο, ξεκινά. Προφανώς. Εγώ βλέπω, εντάξει, γιατί το πράγμα κάνουμε τώρα λίγο, τον έναν νεαρό οπαδόν της ΑΕΛ και τα πράγματα που είχαμε στον τόπο, μίλησα, επρόδωσε μας, το εγώ να το πω και τούτον, εντάξει. Εμείς προσέχαμε το φτασφράγιστο μυστικό, να φέρουμε το ζαχαροπλάστη, τα μέρα κάνουμε με αυτό,
Και ευκήγε ο κύριος Πόλη στο κανάλι εξήτω και μας πως τους σύλλους. Ασύλλα. Τώρα κύριε Πόλη, να βρίσκω τους καλεμμένους σου, σε ευκάλλω κι εγώ. Άρε Πόλη, ρε Πόλη. Και αφού είπεν το φίλο μας ο Πόλης. Είπεν το εχθές. Πιάμε λίστε ρε κουμπάρε και έβαλα μου έναν κατεβατό να ρωτήσεις και πράγματα. Πριν να πάμε σιγά σε ερωτήσεις, αλλά πριν να πάμε τζάμε, πολλά όρθα είπεν ο Γιόρτζ. Εμείς ξέρουμε, ΣΥΦΑΕΛ 1989. Μάλιστα. Όμως, ακούμε πάρα πολλές φορές ότι το πράγμα παιδιά έξι είναι το 79 από το Λούκας Μπαρ. Ωραία. Εμείς θα πάμε στο 67 και όπως φτάσαμε στο 89 και... να μας τα πεις εσύ, εγώ κάνω έτσι. Εσύ που είσαι πιο μεγάλος, λέγα, γιατί... Πρώτα να πω ότι ο Λούκας Χριστοφή, ο άνθρωπος να είναι καλά, ήταν γείτονας μας. Και για μένα έκαμε το Λούκας Μπαρ, το ονομαζόμενο, για να πω στην ιστορία, ο Λούκας σπούδασε γεωπονική και μετά έπιανε για μπαρμαν, head barman, και δούλευκε στο Κούριο, άλλη μεγάλη ιστορία, Κούριο Hotel. Ήταν που τα πρώτα της Λεμεσού. Χαλάσαν το εκείνο, ρε πάλι. Ναι, χαλάσαν το εκείνο. Ήταν μία εβδομάδα, είναι ότι έκαμε μια άρτηση είναι η Ιωλίτη. Άντε ρε, ήταν να σου πω πριν να φύγω από την Κύπρο, ήταν και μερέστηκε. Σύραν το λέγατο την πελαμή αυτό. Σύραν το ρεγίνο. Και εκείνο ήταν μια ιστορία, το οποίο δούλεψε από το 57 ο Λούκας, διότι ο Λούκας ήταν 21 χρόνου όταν τελείωσε. Είναι του 36 ο Λούκας μας, ο πατέρας μας, έτσι το λέγουμε. Εξεκίνησε σαν head barman στο Κούριο και πήγε μέχρι το 67. 57-67 και γνώρισε τι λέμε σαν όλοι. Διότι περνούσαν όλοι μεγάλοι σε εισαγωγικά. Τώρα μιλούμε το ξενιόν τούτο, αν γνωρίζετε, είναι ακριβώς που κάτω πλευρά του roundabout. Ήταν κέντρο, γιατί όλοι που έρχονταν, απέναντι από το δικαστήριο, καταλήγα στο κεντρικό μπράβο. Ήταν ιδιοκτησία Μιλωνά, το οποίο ήταν που τις πλάτρες, τέλος πάντων, και ο Λούκας εγνώρισε όλη την ελίτ της Λεμεσού, όλοι. Οικογένειες που γνωστές οικογένειες στη Λεμεσού, να μην πούμε ονομάτα, ο κάθε Λεμεσάνος ξέρει τις γνωστές οικογένειες στη Λεμεσού, όπως τη Λευκοσία έχει γνωστές οικογένειες, όπως η Λάρνακα, παράδειγμα Λευκαρίτιες ή παράδειγμα Λεμεσό Λανίτιες, λέω ένα παράδειγμα. Ζιβανάρης και το έξι. Ναι, πάει γνωστές οικογένειες οι οποίες ήταν οι πλούσιες οικογένειες. Το λοιπόν, και αποφάσισε το 67 να πάει να ανοίξει μόνος του το Λούκας Μπαρ, το οποίο να ανοίξε. Είπεν του Κύρζη, του παππού του πρόεδρου του Απολλωνά, ο ιδιοκτήτης, ήταν ο παππούς του, ο Νίκος ο Κύρζης, ονομάζεται του. Ο Νίκος ο Κύρζης είχαν τι. Ήταν η ιδιοκτησία του κατάστημα. Το πώς το λάβουν σωστά. Τη γη, το κτίριο. Αφού η μισή μαγαρίων του κύριε Ζενιγιάζη. Μπράβο, σωστό. Όπως το είπες. Ήταν το παππού του. Του είναι πρόεδρο του Απόλλωνα και το Λούκας. Να το πιάσεις, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και έκαμε τον πειραρία. Μια ωραία πειραρία. Και δούλευκε με τους Εγγλέζους. Διότι οι Εγγλέζοι πριν τον πολεμό έρχονταν όλοι οι Λεμεσό. Ήταν οι βάσεις έτσι. Ναι, ήταν οι βάσεις. Μιλώ για τις βάσεις. Αφού εμείς νοικιάζαμε τα σπίτια μας στο Χαϊάρι, έτσι έλεγα. Δηλαδή έρχονταν οι Εγγλέζοι. Σαν εγώ θυμούμαι που ήταν οι ένοικοι μας οι Εγγλέζοι. Γιατί κάθε δύο χρόνια όταν έφευκε ο Εγγλέζος και τον άλλος. Και πέσαμε με τα Εγγλέζουθκια. Δεν είχασαν τότε τα σπίτια μες στις βάσεις. Πέσαμε με τα Εγγλέζουθκια. Και είχαμε πολλές ιστορίες, ας πούμε. Μια ιστορία, ας πούμε, ένας έδωκε κότσινη κουφέτα της Εγγλεζούας. Και φάντη. Και λαλί της, your language, λαλί της, is red. Κατάλαβες. Και πάμε σε... Εμαθαίναμε εγγλέζικα. Εμαθαίναμε εγγλέζικα. Τέλος πάντων. Και μετά ήρθε, ξεκινήσαμε από το 72, ήμουν 10-11 χρονών, και πιέναμε με το γιον του Λούκα, και πιέναμε στο Λούκας. Ο Λάκης ήταν μητσής, ήταν... Μετά ήρθε. 73-70, γίνηκε ο πόλεμος, και ξεκινήσαμε μαθητές, θυμούμε τον πρώτο τελικό που επίαμε ΑΕΛ από ΕΛ. 79. Στο Μακάριο. 17 λεωφορεία ρε παιδιά. 17 λεωφορεία φύγαμε. Είχαν τα βάλει το ΣΥΦΑΕΛ. Ναι, βάλει το... Και ξεκινήσαμε την... Είχαν υπήρχε η οργάνωση ανεπίσημα. Χωρίς να το ΣΥΦΑΕΛ
ας πούμε, εγώ, τα πέλα. Ναι, ας θυμούμε, είμαστε μαθητές εμείς, και το οποίο ευρεθήκαμε, είμαστε κάποια άτομα πιο μεγάλοι από εμάς και πιο όριμοι, ας πούμε, που τελειώσαν και ήθελαν να κάνουν κάτι για να είμαστε κοντά στην ΑΕΛ. Και είπε να κάνουμε το C-File, όπως είχαν, έχουν άλλες ομάδες. Πιο παλιά έχουν όλες οι ομάδες. Μιλούμε για δεκαετίες του 50-60. Τώρα μιλούμε για εποχές που ήταν ο Στρατής, ας πούμε. Ναι, το Στρατή. Ναι, ήταν ο Κόκος ο Στρατής. Αφού λέει ο Κόκος σε κάποια στιγμή... Ήταν ο πρώτος πρόεδρος ανεπίσημα. Αφού λέει ο Κόκος σε κάποια στιγμή, ο Άθιμος λέει. Ναι. Ο Άθιμος ένας γείτονας. Ναι, ένα χρόνο πιο μίτσι. Και λένε του κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι. Αελίστες, εσείς πότε νιώσετε ότι θέλουμε να μας τέντια και βουρούμε. Σε πέτσι πότε ήρθε η ανάγκη. Κοινωνε... Που ήταν που πάντα. Που την πρώτη φορά που πήγε σε ένα παιχνίδι. Που πάντα. Έμεινε σου το ψυχολογικό, όπως είπε ο Μάριος, όπως τον Εγγλές, όπως τον Αμερικάνο. Έμεινε σου το ψυχολογικό και περίμενε να έρθει ο Σαββάτο. Τότε παίζε μόνο Σαββάτα. Ναι, Σαββάτο. Και πήγαμε σχολείο το Σαββάτο. Πήγαμε σχολείο το Σαββάτο. Απόγευμα είσαι και δύο φορές που πήγαμε. Αλλά επειδή να δούμε τότε και τη δεύτερη ομάδα που πάντα πρωταγωνιστούσε εκείνη τα χρόνια. Μιλούμε την δεκαετία του 80, ήταν οι παιχταράδες, δηλαδή πήγαν τα προαθήματα και πρωταγωνιστούσε με ο Παραλίμνη. Αν το πιστεύετε οι όλοι. Και ευκήγεν η φουρνιά του 85, 6-7 παίχτες Εθνική Κύπρου. Αν να τους ονομάσουμε. Σαλαθοκλέους. Όχι ρε, 85 λαλισμός. Μαυρουδής, Ορφανίδης, Κολιανδρής, Παύλος Σάβα, Χριστοφόρου, ο Μάγκης. Χριστοφόρου, ο Μάγκης ο Σοκράτους, ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου ο τερματοφυλάκας. Ο δεύτερος ο τερματοφυλάκας. Ο πρώτος, ο μεγάλος. Εν ήταν ο Παδόπουλη. Ο Άριστος είναι ο πρώτος που έβαλε το τέρμα με τον πεζοβορικό. Με τον πεζοβορικό. Το πρώτο τέρμα που μπήκε, όπως το έβαλε ο Παπαφώτης, με τη δόξα που ήταν στο νέο στάδιο. Το πρώτο τέρμα, όπως ήταν το πρώτο παιχνίδι με την Άριστος ο Παπαδόπουλος. Ο Άριστος ο Παπαδόπουλος, ο τελευταίος αδερφός των Παπαδοπουλών. Και ο Μητσής. Όχι, είναι ο τελευταίος. Το 68 θυμάσαι το. Όσο και θυμούμε, να σου πω ένα που θυμούμε μόνο. Εφάμε δύο ήττες. 3-0 που τον Απόλλωνα, που ένιξε σημασία, και 3-2 που την Ομόνια. Και ο Καϊάφας την ημέρα ήταν λίπερο, έπαιζε αμήνα και έπαιξε επίθεση. Καθιερώθηκε μου τότε. Καθιερώθηκε μου τότε. Έγινε striker. Στο παιχνίδι μου είχα πω και δεν θες 3-2. Ναι, ήταν το ναι. Ήταν λίμπερο. Ήταν λίμπερο. Και βρέθηκε ένας που είμαι αλήθεια του κολτσίες που πέραμε στην Κύπρο. Ναι. Έπια Χρυσό Παπούτσι το 77. 44. Το 70... 44. Νομίζω... Και βράβευσαν τον Ιω Μακάριο, ελέγχθηκε τον Ιω Μακάριο. Και βράβευτηκε και στο παγκόσμιο κύπελλο του 80... πότε ήταν, 82. Ναι. Ήταν πρώτος Τσίνος και... Ότι δεν είχε γίνει παγκόσμιο, δεν μεσολάβησε παγκόσμιο. Ήταν που τις μοφές του Κύπρου. Ναι, ήταν... Αλλά που σε καθιερωθήκε με την ΑΕΛ, που σε έπαιρνε πάνε, δεν το ξέρω. Και οι πόλοι ήταν που το πιάμε. Όταν το πιάμε, δεν το στείλε μέσα. Δεν που γίνηκε. Το 68. Το 67, έγινα κάθε νύχτα τα... Ήταν παρόμοιο με το 12. Ήταν παρόμοιο. Δηλαδή το 11-12 όταν για 44 ημέρες έκαναμε σούβλες και αφού δεν έμεινες και νύχτα που να μην ευκούμε έξω το 11-12 ή το 85 όταν πιάμε το κύπελλο μετά από 48-35 πιάμε το πρώτο κύπελλο. Ήταν το 48 το τελευταίο που πιάσαμε και πιάμε το 85. Το 85 ό,τι έγινε με τις φωτογραφίες μας, με τα ποτούτα μας και με τους χορούς μας και με όλα. Με ποιον έπαιζαμε? Με την ΕΠΑ. Έβαλαν το Πελεντρίδες και έφυγαν έξω.
Χτύπησε. Στον πανεκκινισμό πάνω. Και βγήκαμε τον αλλαγή. Έκαμε κουρτουμπέλα. Και χτύπησε. Και χτύπησε. Καλά του λέει. Αλλαγή. Άρα, είμαστε σε 79 τώρα. Περίμενε και ρε. Το Lucas Bar. Πότε ξεκινήσε, πότε άνοιξε. Το 67. Το 67. Ωραία. Που το 67. Ήταν ένα που έγινε και το αελίστικο χαπ. Γύρω στο... Επειδή ο Lucas ήταν... Ήταν αελίστας. Ήταν αελίστας. Αελίστας του Ενιγούρα. Βέρος αελίστας. Οι παραπάνω που επιέναν ήταν αελίστες. Δηλαδή θα μιλήσουμε γύρω στο 80%. Ήταν αελίστες που εστηρίζαν τον Λούκα. Φίλοι του. Και συν οι... Ήσουν και απολογίστε μάλλον. Οι Εγγλέζοι. Ήσουν και απολογίστε. Ήσουν και πιο όλοι. Δηλαδή μιλούμε εγέμονε την πειραρία. Δηλαδή... Και μιλούμε για τεράστιο χώρο. Τεράστιο χώρο. Μιλούμε για τεράστιος χώρος του. Ναι. Και όταν άνοιε, ας πούμε, η ώρα... Ήταν μεγάλο μαχαζί. Ναι, μεγάλο μαχαζί. Άνομε σε έναν πειραρία μητσά. Όχι, όχι, ήταν μεγάλο. Και τα πάρκινγκ που είσαι για με Παναγιώτη μου, ήταν τεράστια τα πάρκινγκ. Πώς αυτοκίνητα είσαι όμως. Δεν μπορεί να παρκάρουν 300 αυτοκίνητα. Τώρα δεν έχεις πάρκι μέσα. Μα πώς να βρει. Ούτε ο γήπεδο έχει. Αφού η χώρα απέναντι ήταν άχτιστη. Ναι, ήταν ένα τεράστιο τρίγωνο, όπως είναι το διχάρι για μένα, ένα τεράστιο τρίγωνο. Θα φορέ έτσι 300 άνετα, αφού και παραπάνω. Μα τσάμε που είναι το tip-top που λαλείς δεν θέλει. Ναι, μπράβο, τσάμε. Tip-top. Ναι, ήταν το tip-top τα παιχνίσκια. Τότε. Λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω, ναι. Μπράβο. Απέναντι πεζίναν ακριβώς του Ο Μιτσίνγκας είναι ο Μιτσίνγκας. Και εφεύκαν τα λεωφορεία, ας πούμε, να πάμε και έλεγαν κάποιοι να κάνουμε κάτι για να μείνουν. Και εδώ και την ιδέα ο Κόκκος ο Εστρατής, ο Τσικλής. Είπαμε να φέρουμε το Τσικλή. Το Τσικλής. Υποσχέθηκες μου τώρα. Ναι, να το φέρουμε, δεν έχει πρόβλημα. Παρά ότι είδες ποιος εμπόνι που τον έγινε. Όπως λέουν και οι Ενδύοι. Το Τσικλή στον άντρο. Ναι, όπως λέει. Επειδή γύρευκε τον Παναγιώτης. Είπαμε πολλά για λόγω του. Ο πατέρας του ρε παιδιά πέθανε το 70. Πα στην κερκίδα του Γάσιο με τον Άρη. Γιατί? 2-1. Ανακοπή καρδία. Κερδίσαμε τουλάχιστον. Εδέραμε 2-1. Όταν του τη χαρά του, ας πούμε. Ναι, μόλις έβαλε το τέρμα, έπιανε η καρδία του. Ο άλλος με την ηφαίρα. Και εκείνη την ημέρα ήταν τα γενέθλια της κόρης του. Θυμούμε τους τώρα, διότι εγκολητά τα σπίτια μας. Εγκολητά δηλαδή. Ο άλλος με την ηφαίρα, ο Νίκος αδερφός του. Ο πρώτος πρόεδρος. Στη συνέντευξη να θυμάσαι δίπλα που τον. Ναι, επίσημα, το επίσημα. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος του ΣΥΦΑΕΛ. Επίσημα. Μπράβο, ναι. Ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Κόκκος ο Στρατής 79-89. Στο ανεπίσημο του κομμάτι. Στο ανεπίσημο κομμάτι. Και μετά όταν ήρθε, όταν εμείς το 79 αρκέψαμε και οργανώναμε, επέναμε οργανωμένα, ευκάλαμε ανακοίνωση για την αλλαγή της κερκίδας που μιλήσαμε προηγουμένως. Βάλαμε τρεις δημοσιεύσεις μες στην εφημερίδα. Στο βίντεο δείχνει την ο Νίκος. Ο λόγος που επίαμε, είμαστε δυτικά. Ήταν ο Απόλλωνας στη μισή και η ΑΕΛ στη μισή. Και γίνονταν και κάποιες φασαρίες, ας πούμε, αλλά όχι κοινές οι φασαρίες. Που γίνονταν που μαλώνες εσύ. Ναι, ακριβώς. Ναι, με την πλάκα σου, ας πούμε, με το υποτούτο σου. Και όταν με τον πεζοπορικό, επέζαμε δέρνα μας ένα μηδέ. Και κάτι έγινε και στην Ανατολική Κερκίδα με τη γυναίκα του Κασπάρη. Κάτι έγινε και. Ο Κασπάρη ήταν παμποδοσφαιριστή. Ναι, ήταν το 9. Ήταν ο επιθετικός του. Ήταν ο επιθετικός του Πεζοπορικού για χρόνια. Ναι, και όταν είδαν τους που οι δικοί μας, είδαν τους ότι κάτι έγινε του, ευουρίσαν και ήταν ποδά. Ευουρίσαν οι δικοί μας, η Κερκίδα. Δεν ήταν η θύρα 3. Δεν έγινε και η θύρα 3 ακόμα. Απλώς ήταν η κερκίδα της ΑΕΛ απέναντι. Οι αελίστες. Οι αελίστες. Και βουρίζαν ήρθαν ποδά. Γιατί? Γιατί ο Καφκά. Έγινε και ο Καφκά και γυρίζαν. Μεταξύ τους. Ήρθαν ποδά. Ναι, αλλά τσακωνούνταν. Όχι, οι πεζοπορικοί τσακωνούνταν μεταξύ τους. Όχι, με τους αελίστες. Σε κάποιους αελίστες. Τότε πιέναμε και που κοιμάζε πιένε στη δυτική.
Η μάζα μην είναι αλλά είχε πολλούς που μείναν στην Ανατολική. Αλλά είχε και πολλούς στην Ανατολική. Ήταν δική μας ποτζή. Ναι, διότι μάλωσαν... έπαιζε ΑΕΛ πεζοπορικός. Μάλιστα. Εν και είχε διαχωρισμό. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Όπως έκαναν παλιά η δυτική εντύπου Απόλλωνα ή του ΑΠΟΕΛ και... Ναι, και ανάποδα όμως. Ας πούμε, αν έπαιζε... Α, τι κάθεσαι όπου ήθελες. Ναι, ναι, όπου επίγαινε, όπου ήθελες. Δηλαδή, αν έπαιζε η ΑΕΛ, ήταν η ήταν μόλις ξεκίνησε το τσίρο. Ο καθένας επίσης όπου ήθελε. Η μάζα, ας πούμε, ο Παλμός, επίσης στη Δυτική. Εσύ να ούνταν τζαμούλοι. Και ήταν όλοι μαζί. Έπαιζε τον Απόλλο, είμαστε μαζί. Έπαιζε τον Άρη, είμαστε μαζί. Και εκείνοι έρχονταν μαζί. Δηλαδή ήταν όλοι οι μεσανοί σε μια κερκίδα στη Δυτική. Αλλά είχε ο κόσμος επίσης στην Ανατολική. Όπως ήταν η κουβέντα του τύπου που έγινε ο Τσακωμός. Και πίεσε που τη Δυτική. Εφίαμε ήρθα εμποδά και που τσιν την ημέρα λέει ο Τσικλής, μα γιατί να μην έρχομαστε εμποδά, να του βγάλουμε ένα ανακοίνωση να έρθουμε εμποδά, να γίνει η δική μας η Ανατολική. Και έφκαλε ένα ανακοίνωση, μέσα, έβαλε δημοσίευση μέσα στις εφημερίδες, αν δεν κάνω λάθος φιλελεύθερον και αγώνα. Λέει μετά στα τότε χρόνια μετάγνωσε το λέει. Που μετακινηθήκαμε. Είναι η κεντρική κερκίδα του γηπέδου, λέει. Είναι, αλλά είναι Ανατολική μας. Και όταν μπήκαμε, ήταν ο αριθμός 3. Ας πούμε ένα πράγμα, καταλάβες να μας είπαν τούτοι άνθρωποι τώρα, ρε φίλε. Τούτοι άνθρωποι τώρα είπαν μας ότι πριν το 1979, ο καθένας κάθεται που έβρισκε. Και εμείς οι αελίστες δημιουργήσαμε το πράγμα ότι καθόμαστε όλοι στην Ανατολική. Και ο λόγος ήταν επειδή μαλλόχασαν σε έναν παιχνίδι με πεζοπορικών και ποιά είναι η δική μας να υποστηρίξουμε τους δικούς μας. Ακριβώς, ναι. Μας τα πάντα καυκατζίες. Εντάξει, διαχρονικά η ΑΕΛ ήταν η πρώτη ομάδα που ήταν μέσα σε φασαρίες. Ελάβησα και τους Λεμεσανούς πολλά όμως. Ναι, είχαμε και προβλήματα με τους διαιτητές και με το παραμικρό η δική μας ήταν και προκατελημένη. Αλλά... Όμως είχαμε πολλά σχήμες διαιτησίες. Ναι, είχαμε. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί ο τελικός μήνωμα ήταν το 88. Το 88. Ό,τι χειρότερο. Είδες το, είναι. Εγώ σαν λοιπόν, μάγκεντος στο κράτο για κατά. Μα νομίζω έχουμε έναν συγκεκριμένο παιχνίδι, ο οποίος αντικατοπτρίζει την αδικία που επέρασε η ΑΕΛ και το πώς αντιμετωπίζαν οι αρχές εμάς. Με μπει στο παιχνίδι, μιλώ το 1992, να σε ρωτήσω μετά να μας πεις για γινόν. Αλλά για να με φύσεις που ήταν που σε είχαμε, πέμας, είμαστε στο 1979 και ξεκινά ανεπίσημα το ΣΥΦΑΕΛ. Ξεκινά ανεπίσημα. Στην ιστορία και αποφασίσαμε εμείς και την επομένη, δηλαδή το 79, έπιαμε και βγάλαμε τα πρώτα μας κασκόλ. Εξήχασα να το φέρω. Έχω το. Έχω το. Και το κασκόλ και το... Πώς το λέω που πάνω το καπελού ή που πάνω. Που γράφει ΣΥΦΑΕΛ. Ναι, όχι, είναι η γράφη. Το κασκόλ ήταν που γράφει πάνω, ας πούμε. Γράφει ένα ΑΕΛ. ΑΕΛ μόνο. Ήταν βαμβακερό και βαλεστό ήταν μπλε με άσπρο, έτσι που πάνω. Το λοιπόν, και έχω το. Έχω το τώρα μπλε με άσπρο. Sorry, κίτρινο με μπλε. Ξιάσαμε και ακρόβατα. Το λοιπόν, και από την ημέρα να ξεκινήσαμε. Την επόμενη χρονιά, το 80, επιέναμε δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή είμαστε το τελευταίο παιχνίδι νεκρίνεται η δεύτερη κατηγορία της ΑΕΛ. ΑΕΛ ΕΠΑ. ΑΕΛ ΕΠΑ. ΕΠΑ ΑΕΛ. Το παλιό το χάζεις ρε παιδιά. Και ήταν η ΕΠΑ, η Αλκή και η ΑΕΛ, αν θα πιένα. Η Αλκή έπαιζε με τον Απόλλωνα στο Τσίριο. Στην Εμισό. Και έπρεπε να δέρει η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ μη σου παλέ, γλίτωνε, αν έχανε η Αλκή. Αν έχανε η Αλκή. Η Αλκή πρέπει να χάσει για να πάει η βαθμίση. Επίαμε, μαζίνε η μέρα στο παλιό γάσι. Φανταστείτε και το 80, ένιξε ένα αυτοκίνητα, όχι τηλέφωνα. Ούτε highway ένιξε. Τίποτε. Δρόμο ένιξε τίποτε. Ακούτε την ιστορία, ας πούμε πώς έγινε η ενημέρωση που τον έγινε στο άλλο. Ναι. Και ξεκινήσαμε, γεμώσαμε το γάσι ζει. Όπως το Κύπρος Ιταλία. Επέθ και αν ήφρισκες, ας πούμε, όπως είπας παλιά, άμμον να συρνές, δεν έπεφτε. Άλλοι είπα στα τέλεια, άλλοι είπα στους ευκαλύπτους. Επίσης είδαμε στη Λάρνακα και πρέπει να είχαμε τριπλάσιους οπαδούς που γίνουν, φίλοι, την άλλη. Όχι, είπα έναν μπούσερ, ήταν μικρός σωματιών. Ήταν και εσύ προαθλήματα φυσικά. Ο πεζοπορικός ήταν πιο μεγάλη ομάδα. Ναι, ήταν πιο μεγάλη. Και οι δυο έχουν προαθλήματα. Και οι δυο έχουν προαθλήματα. Η ΕΠΑ έπαιξε το με τον Χαβράνεκ. Και μετά
Και έβαλα μας τέρμα. Πάμε διαβάθμιση. Πάστο, δεν είναι κοινή του φίλου. Δεν ξέραμε στην έμεσον να πούγε του. Δεν είναι κοινή του φίλου. Αλλά, κοινών των γερών, υπήρχαν κάτι ασυρμάτι. Ζωτίους. Α, ναι. Και βάλε τον ταξό. Ασυρμάτι τον ταξό, ρε παιδιά. Όμως ως την Κοφίνου έπιανε. Και είχαμε τον Στίβιν τον Μακαρίτη. Ο Στίβις ήταν ένας... Ο ταξιτζής. Ναι. Ο Στίβις ο ταξιτζής. Ναι. Γνωστός αελίστας ο Στίβις. Ξέρεις την κουβέντα. Ξέρω, αλλά... Είσαν και πειραρίαν και εκείνος. Μια που τις ιστορικότερες... Ανάφερες τον πολλές φορές τον Στίβιν τον ταξιτζής. Ναι. Είσαν μπαστήλι λεωφόρο και ήταν ξενύχτικο. Ο Λούκας, ας πούμε, η ώρα μια έκλειε. Σκιώ το πολύ. Έκλειε. Ήταν Εγγλέζος ο Λούκας. Ναι, ήταν πειραρία. Ενώ του Στίβι, του Στίβι του Στέλιου του, ήταν ξενύχτικο. Ήταν διαφορετικό. Και ξενυχτούσαν όλοι οι μαθητές, τσιμέσα όλοι επιέννα. Ήταν οι δισκοθήκες απέναντι στη Λεωφόρο. Εκείνο με 78. 200 μέτρα πριν τα φώτα της Νάφη. Το μαγαζίν του στα δεξιά μου πάει. Τσάμε. Το λοιπόν και όταν έστησαν τα ταξιά, διότι είμαστε συνεννοημένοι με τον Απόλλωνα να κερδίσει την Αλκή. Και έβαλε ο Ιαγκουδάκης τέρμα. Και ήρθε το μήνυμα μέσω ασυρμάτου. Διότι πώς άρχεται το μήνυμα. Επιχειρήσιμα. Αφού δεν είχε ούτε ράδια. Ένα ράδιο είχε, ήταν το ΡΙΚ. Έτσι είχε πληροφόρηση, ας πούμε. Ήταν ο Κωστής Χατζηκωστής και κάτι άλλο. Φαντάζομαι και έναν ταξί που το Τσίριο να έρθει σε επαφή με άλλον ταξί. Ήταν στο Τσίριο, έστειλε το μήνυμα στο Κουινκοφίνου που την Κοφίνου ξεκίνησε να έρθει σε επαφή με τον ασύρματο, γιατί ξεκίνησε και τον τούτου. Είπε το, ξεκινά το άλλον και προχωρά και λέει του εβάλεν τέρμαν ειδοποιούν τους μέσα και κερδίζει πέναρτι. Θα ξέρω πω, εμπούτες μέρες, γιατί όπως πέσαν τα Twins που ήμουν και κάτω, όπως είναι διάντα μωρά μου που θα ξέρω πω τέρμες και ειλικρινά, ζούστη τρίχα μου, έπιαν τη μάμπα να το χτυπήσω μαυρωτής και ήταν τα τέγια τα παγκλαβωτά που χωρίζουν το γήπεδο με το. Εγώ έτρεμα. Ήσουν πάθα τέγια. Αφού είναι χώρο. Ναι. Έτρεμα δίπλα η αρφή μου, ο αφός μου, ο πατέρας μου, γραμμινούλη. Βέβαια έτρεμα και αναρωθκιού μου. Εν εγώ που τρέμω ή γίνεται σεισμός. Αναρωθκιού μου. Και θυμούμε, χτύπησαν το μαυρωτήρωμα όπως βλέπαμε τον κορπός. Ναι, προς το αεροδρόμιο τον κορπό. Προς το αεροδρόμιο. Ναι, προς τα κάτω. Ναι. Ο Χάρης ο Κωνσταντίνου, ο τερμαφύλακας, ο αρφός του... Ναι, ο Χάρης. Του Κωνσταντίνου. Ναι, ο αρφός του που έπαιξε στην ΑΕΚ. Έπαιζε να το αποκρούσει. Και θυμώ φωνάζει ο αρφός μου, ρε, έπαιζε να το κόψει. Και θυμώσε ο αρφός μου γιατί έπαιζε να το κόψει. Και ακόμα λέει μου, τώρα θυμάσαι. Έπαιζε στο τίχα μου, το 80, έπαιζε ο Χάρης ο Κωνσταντίνου να αποκρούσει το πέρα. Και λέω του καλά, ρε, μπορεί, ας πούμε, να έπαιξε να κόψει, να γλιτώσει η χορκανή του, η αλκή, όχι, εγώ τούτον υπολογίζα. Έτρεμα πάνω στα τέγια. Ποια είναι το πράθυνα που μπήκε, νομίζατε ποια είναι το πράθυνα που μπήκε. Εν τω μεταξύ, παλιά ήταν κολπός, είχα σωλήνα που μέσα. Ναι, μπράβο, και χτύπησε. Χτύπησε μέσα στη σωλήνα, όχι πας στο δίχτυ. Χτύπησε και φύγε έξω. Ναι, ήταν η βοηθητική η σωλήνα που καθίσω από τον κολπός. Εμείναμε όλοι. Μα μπήκε, δεν μπήκε. Και πιάνε την ολοίζος ο Μαυρουδής. Έκανε το βράδυ όπως το 12. Και φύγε μπόξο. Ξέρεις το ότι είναι το πράγμα που έλεγε ο Μαρίνος. Εσύ πρώτα θυμάσαι. Ο Μάριος ο Δημητρίου, ο Αρήμας. Με τον εθνικό. Έβαλε γκολ με τον εθνικό. Με στο γαζιζί το λίγο. Και ήταν τριβημένο το δίχτυν και το... Και που χτύπησε. Α, ναι, χτύπησε. Έβαλαμε και ένα που ήταν τριβημένο το δίχτυν. Άλλον κοινό. Τούτο που μπήκε και χτύπησε ήταν μες στο γαζιζί. Ναι, μες στο γαζιζί. Το νέο το γαζιζί. Είτε με τον πεζοπορικό είτε με την ΑΕΚ. Και εκείνον, ο Μάριος ο Δημητρίου, ο Αρήμας. Και εκείνον. Και εκείνον. Θυμούμε τον παπά μου, εφάκαν πας τις καρέκλες ρε φίλε. Ούτε ακόμα που έφεραν την πας τόπο είναι το... Ενίσχυνε έτσι. Και κάτσε μέσα στο λέει την πισινή. Μιλούμε για πολλά ώρα, όταν τερμαρέ φίλε κάρφωσαν τον, εφάκουσαν ευκήν έξω. Θυμούμε τον κύριο μου μωρόν, θυμούμε εφάκαν πας τις καρέκλες και πετάσουν τις καρέκλες και πάνω. Φάκαν και σπαζέντες. Sorry πατέρα. Το άλλο ήταν άλλο το εθνικό που... Ναι, ήταν το εθνικό που ήταν τριβημένο τα δίχτυα και το δόκεν πάλι. Πάμε που φκεν μπόξο, δόκεν το out. Ναι, δόκεν το out. Ήταν τριβημένο τα δίχτυα. Και να σας πω και κάτι με τη διαιτησία ρε παιδιά. Όλοι οι νόμοι, ό,τι νόμος έφκαινε ρε παιδιά, εφαρμόζεται γάντι μπας στην ΑΕΡ ρε παιδιά. Δηλαδή. Να ξεκινήσουμε.
ο τελευταίος παίχτης όταν έκαναν το τούτον, έφτιανε με κότσινη. Ήταν γίνο το δεύτερο, το άλλο μπαλε με το πέναρτι που ανέκανε σκίνηση. Το λοιπόν. Εδώ και ένα out, παιδιά, χτυπήθηκε η μάπα που την ομορφωτική είναι out. Και μετά ξανά κάμε το βέλος με τον Απόλλωνα. Ξανά κάμε το φρέτο με τον Απόλλωνα, μέτρησε. Το παγκόσμιο φαινόμενο, θυμούμε, γράφαν μας οι εφημερίδες. Ναι, ήταν, λέω σας ότι κάθε νέος νόμος... Πες τα άλλα, με τα δευτερόλεπτα του τερματοφύλακα ή ο τελευταίος παίχτης, αν έκαμε φάουλ ή sharing κάτι για να κόπτε την υποσχόμενη ευκαιρία του τέρματος, ήταν ο νόμος. Τούτον δεν υπήρχε κάπου, δικός του νόμος τσιν της στιγμής. Δηλαδή τούτος ο άνθρωπος έπρεπε να πάει να κρεμαστεί. Δηλαδή ακύρωσε το τέρμα και ο get out, ούτε καν επανάληψη. Όπως τον άλλον που κάνει VR που μόνος του, στην Πάφο ρε. Και χάσει τη δουλειά του ρε, ο διαιτητής στην Πάφο πέρσι, πρόπερσι, ήταν λίγο πριν να μπει το VR. Ήταν το οξυγέν το VAR στο παγκόσμιο κύπελλο και βάλε γκολ η Πάφο και offside και πιένει στο ρωτήσιο το γραμμιστό και λέει του. Α, ναι. Όχι. Λάγει ότι έχουν παρέσει που έφτιαξε κάμερα. Ήταν offside. Και είπα ότι έφεραμε το VAR πριν να... Τώρα που χτυπιέται το φέρα τη τώρα. Και να το χάσει, αν μάω τρίμα φύλακας δεν πάντα στη γραμμή. Πάει έξω ή πάει κάπου. Όπως του Άρη που το έφτιαξε φορές. Του ο Φρέντι εκτύπησε το πέναλτι, έβαλε το με προσπίση. Οκ, δεν ήταν στον κανονισμό. Επανάληψη. Ούτε καν επανάληψη. Ο άνθρωπος εκτύπησε η μάπα που χαμένει και παίχτηκε να ούτε. Και ο Πελός ξανά κάμενε μετά τον Απόλλωνα. Εντάξει. Και μέτρησε. Θα μείνω για 2009. Κάπου ζαμε. Ναι, κάπου ζαμε. Μετά τον τελικό. Ή στον τελικό. Ήμουν κήπεδο να πιάει μοτόρα, γι' αυτό μου θυμούμε. Θυμούμε την κουβέντα. 9 ή το 10, γιατί μετά την πιστή ομόνα την χρονιά το πράγμα. Ναι, το 11 έφεραμε τον που το παραλίμνη. Και θυμούμε, παίζαμε με ο παραλίμνη και ελαλό του... Επίσαμε να κάτσαμε σε μια ταβέρνα. Και άλλο του λέει να μας να σας πιάω με τον Φρέντι. Χαλάλης σας. Καλά, γιατί ο ελαλό του. Ρε το ποτό που πίνει τούτο λαλί μου και τα ποτούτα λαλί μου. Κάστε το χαλάλι σαν λαλί μου. Ο παιδός που δεν τους βάλει την μάσκα του εκοχαύτη. Ναι, μπράβο. Όχι, με ο εθνικό. Τούτο που είπες. Όχι, με το Απόλλωνα που κάμε τον εκοχαύτη. Με τον Απόλλωνα. Βάλει το πέναρτι του που σου λαλό. Ναι. Και βάλει την μάσκα του σκρίμ. Όχι, το φτιάρνει έπιαν το γιατί έθαψε τον μύθον. Που είχαμε στο Ιωδασάκι. Δεν ξέρω, εσύ ώρα με τον Απόλλωνα κάνουμε το με τον Απόλλωνα στο Τσίριον τούτο. Με τον Μιόν Ακροθάφτη ενάρτησε και μια ιστορία μετά στο κύπελο. Στο κύπελο, είμαι ένα 87 γινό. Έχω το ερώτηση. Λοιπόν, είμαστε 79. Θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησε το Λούκας Μπαρτσαμέτσι και πώς είπες. Όχι, ενώ πώς έγινε το Σιφαέλ ενώ. Ναι, και μετά, ανεπίσημα, συνεχίσαμε σαν Σιφαέλ. Δηλαδή είχαμε μια επιτροπή, ας πούμε, η οποία έβαλαμε κάποιες δημοσιεύσεις μες στην εφημερίδα, ελέαμε, ας πούμε, ένα χιλιοφορία, όμως δίχως λαχεία, δίχως τίποτε. Ευκάλαμε κάποια πράγματα, το οποίο τον καιρό δεν ήθελες άδειες. Ήταν, μιλούμε, αφού λες και εσύ, επίναμε στο τσίρο που θέλαμε να καθούμαστε. Ένιξε τους νόμους, δηλαδή, ας πούμε, ένας που πουλά λαχεία πρέπει να έχει... Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει άδεια, τώρα πρέπει πολλά πράγματα. Ναι, πολλές οι διαδικασίες να βγάλεις. Πλέον. Τι εννοώ, ευκάλαμε εμείς έτσι για να βγάλουμε τις φανέλες μας και πουλούσαμε τις και ξέρω εγώ, να έχουμε έναν από τούτο. Και όπως είπε και σε έναν τελευταίο πριν δύο χρόνια που κάναμε το πρώτο βήμα που κάναμε για το ΣΥΦΑΕΛ, εδιούσαν και έναν περπουάρα, ας πούμε, τους παίχτες που έφευκαν να πάσουν έξω,
Ήταν όλοι φτωχόπεδα οι παίκτες μας. Ήταν όλοι. Ήταν όλοι λεμεσανοί. Ήταν λεμεσανοί φτωχόπεδα. Γιατί θυμούμε τον Παύλο Σάββατο. Δεν ξέρω επαγγελματίες, τότε είχαν και δουλειές κανονικές. Όμως είχαν έναν καλό όμως. Παίζα για φέλα. Παίζα για φέλα, αλλά οι ποδοσφαιριστές είχαν έναν προτέρημα. Έπιαναν κυβερνητικές δουλειές. Δηλαδή, αν κοιτάξεις διαχρονικά, αν κοιτάξεις διαχρονικά, όλοι οι παίκτες, Άρης, Απόλλων, ΑΕΛ, τούτοι ούλοι, έπιαναν δουλειές τούτο. Και τούτον διασφάλιζαν τους το μέλλον τους κατά κάποιον τρόπο. Ναι, τότε η ιδέα τους ήταν να παίξουν άπα να πιω δουλειά. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μα και ως προσφάτως ρε, ο Κρίστος Θεοφύλου, ας πούμε, δεν έφτιαξε ΣΥΤΑ. Ναι, όχι, αρχιελεκτρισμού. Στην διαχέτερ μου, sorry, ναι. Έχω εδώ στο Facebook και ένας καλός προσφαιριστής. Ο αδερφός του είναι... Θα κατοχυρωνόταν, ας πούμε, άμα έπαιζε μάπα. Του Κρίστη, Παναγία μου, Νίκος. Περίμε, ο αρφός του Κρίστη Θεοφύλου, αρχηγός του Απόλλωνα, είναι αελίστας. Ο Κρίστης ήταν πολύ. Ο πατέρας του, ο Μιχάλης ο Μαύρος, έπαιζε μες στον Άρη. Αρχιώς το Απόλλων Άρη. Όταν ήρθε ο Κρίστης, όταν ήρθε η επιστροφή του Άσο του. Το 2013, όταν χάσαμε το πρωτάθλημα από τη Τσάκρα. Το 2014. Ήταν μέσα στην ομάδα. Έβαλεν το. Έχω τη φαρέλα. Άρχισε τη φαρέλα. Γιατί είναι κουμπάρος του προπονητή μου. Ήταν ο Κρίστης. Και ήρθε όταν το 80-81 ήρθε ο Μακπάρλαν, ένας 81-82, το 79 ήταν ο Βούλγαρος που πήγαμε τελικό με το Αποέλ και χάσαμε ένα μηδέ. Ο Τόμοφ, χάσαμε ένα μηδέ και ήταν μες στο καφενείο και βάλαν του μια μπουκάλα, μια 2-43. Ήταν σχολικός άνθρωπος. Μια 2-43 και λάλλωσαν του βάρτους τούτους και φωνάζαν του βάρτους τούτους. Διάμενε στον τελικό το 79, χάσαμε ένα 0, αποκλείσε ο Τερμοφύλακας, απέκλεισε ο Τερμοφύλακας. Του Τάκη του Αντωνίου, έβαλε μας το Χαϊλής. Ναι, έβαλε το Χαϊλής, έκοψε, αποκλείσε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου πέναρτη του Τάκη του Αντωνίου. Ο Αντωνίου είναι μέσα στο αυτόν τον περίμενα, ναι. Ξέρεις, πρώτα παλιά, όταν ήταν τελικός, μιλούμε πριν, όταν έπαιζες τελικό, έπαιζαμε με το Αποέλ. Αν φέρναμε ισοπαλία, έπαιζαμε στο Τσίριο. Άντε. Ναι. Ήταν όπως στην Αγγλία. Και παίξε η Ομόνια, έπαιξε ισοπαλία και φέρε τους με τον Απόλλωνα. Εγίνηκε. Και τότε πάλι, εγώ το παιχνίδι στον τελικό του 79, είδα το στη Δυτική. Που ήταν και το Αποέλ καθαρά. Πάλι ήταν έτσι. Ανοιχτά. Ναι. Αλλά και ποδά στη Δυτική που ήταν η δική μας, πάλι είχε Αποέλιστες. Και αν θυμάσαι, έμεινε για πόσα χρόνια ρε παιδιά, νομίζω 20 χρόνια και έμεινε και πάνω σύνδεση. Ναι, για πολλά χρόνια πας στο Μακάριο. Εμείς επιέναμε που κάτω από το ρολόι. Ναι, στο Μακάριο που έλεγε στην ασυνεργοσία. Ναι, το τελικό στο 79 στο Μακάριο που επέχτηκε. Ναι, ήταν... Καλά, εσκαρφάλωσε μόνος του Τζιπάνο. Μόνος του ευκήκε... Ύστερα μάθαν κι άλλοι ευκήκαν, εντάξει. Εντάξει, αλλά εκείνος... Ο Βάγκης ωραίος. Φίλε, αντιλαμβάνεσαι, ξέρουμε πολλά, πολύ νύψος. Και μετά το 81-82, εγώ ήμουν στρατιώτης, αλλά εντάξει, όταν έρχομαι ήμουν στο Λούκας, έτσι είχαμε ένα λίγο. Είμαστε θαμώνες του Λούκας, είπαμε που 10 χρονών και πήγαμε στο Λούκας και έκαναμε. 81-82 ήταν ο Μακπάρλαν, έρχεται στο Λούκας, έπινε τις μπήρες του. Αφού ήταν Εγγλές, ήταν λαμπήρας ο άνθρωπος. Ήταν και καλός παίκτης στην Άστον Βίλλα. Έρχεται τρία κύπελλα με την Άστον Βίλλα. Ο Πίτερ Μακπάρλαν, ονομαζόμενος. Ποια θέση έπαιζε εντός? Ο Πίτερ Μακπάρλαν έπαιζε χαφ. Το 50-60, ήταν το 50-60. Και θυμούμε τους δύο πρώτους ξένους που έφεραμε. Μάικ, το Τάντζι. Ο Τάντζι και ο Μάικ. Μάικ Βουέλς. Ο Μάικ Βουέλς ήταν ένα... Μιλούμε για τον Κάσαν τώρα. Ο Μάικ έκαμε τον
για πλάκα να πούμε στο 100 στάρι. Άντε. Ο Γλίωρος που τον παγκάζα. Και ο Γλίωρος ήταν ο άνθρωπος που μιλούμε αφού εμαρκάρισε και τον Οδανός του Απόλλωνα και κλώτσαν τον και δεν έπεφτε κάτω. Ήταν τόσο δυνατός. Έγινε η κουβέντα στο Αραδίπου, είναι τα χρόνια για το 83. Το 83. Αραδίπου ΑΕΛ, μέσα στο κοινωνικό της Αραδίπου. Η Κερκία από τα εξήλ είναι γεμάτη. Επίναμε για πρωτάθλημα. Ας πούμε το 83, μετά που ήταν ο Μακπάρλα. Ναι, ήταν ο Μακπάρλα. Είχε καλή ομάδα. Έπαιξε και ο Γιάντρης και ο έπαιζε ο Μισός που ήρθε στο Αποέλ μετά. Ο Δημήτρης ο Μισός. Ο Άγγελος. Ο αδερφός. Έπαιξε και ο Άγγελος μες στην ΑΕΛ. Ο Μισός. Ο Άγγελο, ο Όξερο Άγγελο, ο αρφός του Άγγελου είναι πιο μεγάλος. Πολλά πιο μεγάλος. Είναι 60 και... κάτι που... Α, αυτό μου το θυμώ. Επέξε και μες το Αποέλ. Ναι, ήρθε καλά μετά. Επέξε και καλά μες το Αποέλ. Ποιος έπαιξε μες την άλλο, Δημήτρης? Ο Άγγελος. Ο Μισός ήταν εκείνος που έπιανε την μάπα που την επανορθωτική, έπαιρνε την ως το κέντρο, έτραβα μια ματσουζιά ρε παιδιά, πας στη κελέν του Μουρς και βάλει τα κόμματα του Μουρς. Έτσι έπαιζε την Αποέλ τότε. Που έπαιζε μέσα στην Ομόνια, ξέρω τον Ιαμμούρς. Έπαιζε ο Μισός, ήταν ο Νίκος ο Προκόπης. Μέσα στην Αραδίπου είχε, ας πούμε, σκληρή ομάδα. Ήταν ο Νίκος ο Παντζαράς, καλός αμυντικός. Όχι, μιλώ γιατί γίνει μέσα στην Αραδίπου. Και έπαιζε ο Μάικ, Σέντερφορ, ο Λεωνίδας, ο Κέλης, ο δάσκαλος. Ο Μάικ, παλικάρι, τώρα επάγγιωνε με τον Μισό. Εκλώτσαν τον Μισό. Εκλώτσαν τον, αλλά είναι. Και σε μια φάση, επιάντο, επιάντο κλωτσίσει. Επιάντο, Εβολούσαν οι φιλάτε να δέρουν τους παίχτες. Εβολούσαν τους πάντες. Εβολούσαν μέσα στο χορκό. Αλλά και αυτοί το χορκό είναι ελίστες. Έγινε και να βρεις τούτα τα... Να βρεις τούτα τα ντοκουμέντσα του 83. Ήταν το κάτι... Ήταν τους ο Κούνελος μόνος. Ήταν ο Κούνελος, ήταν το Λούκας και τον καιρό. Ναι, η παρέα. Ας πούμε... Υπήρχε και μια που το συμβούλιο της ΑΕΛ, ας πούμε, εκείνον τον καιρό, υπήρχε και μια μη συμπάθεια προς το Λούκας. Γιατί τον κουβαλούδιζε έναν ομάνι ΑΕΛ. Ήταν αλήτες. Ναι. Χουλιγκάνι. Είχε προκατάληψη για κάποια άτομα ότι ήταν φασαρίτες. Ναι, ότι ήταν αλήτες οι γενάες του Λούκας, ας πούμε. Αλλά δεν είχαμε καμιά ιδέα. Εντάξει, πίναμε τα ποτά μας εμείς και τον καιρό είναι και απαγορεύεται να κεις ποτόν και να πάεις και να... Ή γιατί απαγορεύεται τώρα και από τον... Όχι, απαγορεύεται, θυμούμε εγώ καταστάσεις τότε, εκλογές, εκλείασαν τα μπαρ, εμάς, θυμάσαι ο Λούκας Μάρ, Σαββάτο, νύχτα, Κυριακή, επόμενη των εκλογών, εκλείασαν. Εκλείαν τα μπαρ. Για να πάσει νυφάλι, το κονιάκι μες το φλιτζάνι. Μες το φλιτζάνι του καφέ, του λαϊκού. Με μόνο απλού. Είπε πριν τις εκλογές, να μπορεί παιδιά, πίνετε. Ενώ πριν τα παιδιά, πρόβλημα να σπούμε. Ό,τι θέλετε κάνετε. Επίνε μια αστυνομία. Και μην αφέσω πέ. Ναι, μην αφέσω πέ. Αγγλίας. Για χρόνια στο Τσίριο, επίνε μια εταιρεία και δίνε χυμούς, ρε παιδιά. Σάνκιστ. Ήταν τρεις τις χυμούς, σε ένα χαρτί. Ναι, σάνκιστ. Επί χρόνια. Όποιος έμπαινε μέσα, έλα μια τριάδα ή δυο τριάδες. Δεν έπαιρνε κανένας, ήταν σούλοι μέσα στο γήπεδο. Επί χρόνια, δεν έπαιρνε τους ποτέ, δεν πέθηκε να σταματάτε το πράγμα να γίνεται. Ήταν εξαιρετική κατάσταση. Ήταν πολλά χαλάρα τα πράγματα. Έμπαινε μέσα στο γήπεδο και βάστας δυο τριάδες μπήρες, ας το πω, δυο τριάδες χυμούς. Αν έπαιρνε στο έναν τους άλλους πέντε, είναι μέσα στο γήπεδο. Με την πρώτη αυτή, του επόπτη. Που την πουπάνω και έρχεται ήταν πολύ εύκολο να τον έβριαστε για να τον μοντέψεις. Αλλά αυτή μάτια να παίζαμε από πάντα. Ναι, ήταν καταστάσεις που... Ήταν καταστάσεις. Τώρα πάρα πεις νερό και διάσω το μεστό ανοιχτό το ποτήρι αμένεις και να ζητήσεις μέσα. Και μετά ερχόμαστε όταν τσακώθηκε ο Μακπάρλαν και έφκανε τους έξω τους και έβαλε τους μητσούς υποτίθεται. Έβαλε τον Κολιάντριν, τον Ιωάννου. Της Εθνικής Κύπρου υποτίθεται. Μαυροίδης λέγα. Ακόμα. Ναι, και τον Μαυρού. Ο Μαυρούδης έπαιξε μου το 75 μες την ΑΕΛ. Α, ναι. Το πρώτο του μάτς ήταν
το Φλεβάρι του 1900. Διότι τότε... παλιά έπρεπε να κλείσεις 15 χρονών να παίξεις στην πρώτη ομάδα. Ο Μαυρουδής γεννημένος, αν δεν κάνω λάθος, 7 του Γενάρη του 60. Και το 75 ήταν μέσα στο σχολείο μου. Δύο χρόνια πρόγραμμα. Και μπορεί να μένει 7 του, κάπου μέσα στο Γενάρη, Γενάρη σίγουρα. Και το 75 έπαιξε το Φλεβάρι με τον Ολυμπιακό. Επέρασε τους ούλους, ήταν ο Σκουφάρης, επέρασε τον Μπουκάτο του Ασίλια, έβαλε το τέρμα και ακύρωσε το Ξαθούλης. Γιατί? Μόνο εκείνος ξέρει. Μα είχαν διάφοροι. Ενώ Μακπάλα μου έφερε τον Σταυρί του Χριστού που το διγένει. Που το διγένει. Γιατί μου έφερε Μαγκαρίδη τον Σταυρί του Χριστού. Ο Φαλκάο λεγόμενος. Ναι. Έτσι να δείτε. Ναι, έμοιαζε του Φαλκάο του τότε. Του Βραζιλιάν. Του Βραζιλιάν. Ήταν τότε. Ρομπέρτο Πάολο Φαλκάο. Έφερε τον στην ΑΕΜ. Τον Παπαγιάννη. Έπαιζε στην ΑΕΜ. Τα ΑΕΜ μόρφω. Ήταν ο Μαυρόκολος ο προβολής. Θυμούμε ήταν ο πρώτος που έμεινε εκτός ήταν ο Γιαννάκης ο Μιχαλίδης. Ναι, ο Γιαννάκης ο Μιχαλίδης. Ήταν το τεσσάρι ας πούμε τότε. Μετά έμεινε... Στον τελικό έπαιξε το 79. Ναι. Και έμεινε έξω. Μα εντάξει, τώρα μιλούμε το 80... Είπαμε για το 82-83. Έφερε τον Τούδα. Που τους πρώτους που ξεκίνησαν και παραγωνίζουν ήταν ο Γιαννάκης ο Μιχαλίδης. Παίχτης για πολλά χρόνια, πολλά καλός σταθερός αμυντικός. Το τεσσάρι και ξεκινάνε να μπαίνουν οι μητσί μητσί μετά. Ναι, έφκανε τον Ιάπωνα ύστερα. Τον Νίκο τον Ιάπωνα. Έβαλε τρία τέρματα με τον πεζοπορικό, το 3-3. Ο Ιάπωνας είναι παρέας του Μάιρα που σου γνωρίζα στο γήπεδο. Κοινός είχε... Κοινός ο Ιάπωνας είναι 67. Ο Ιάπωνας η κολός είναι... Μα είχαμε και έναν Κίνα. Ο Κίνας είναι πιο παλιά. Ο Ιάπωνας η κολός είναι τους αμυντικούς. Ήταν ο Μάριος ο Κίνας έπαιξε και ο Κωστάκης ο Κίνας. Εκολώσει είναι τους αμυντικούς. Ο Νίκος ο Γιαπανάς εκολώσει είναι τους αμυντικούς. Αν παλιγάρι. Παλιγάρι. Εκολώσει είναι τους αμυντικούς. Δηλαδή λέμε και ο Μάικ πριν. Ήταν παλιγάρι. Ποιος? Ο Νίκος ο Γιαπανάς. Ο Νίκος ο Γιαπανάς. Ξέρεις, η δεκαετία του 80-90 ήταν οι Σουηδές, οι Φιλιππίνες, οι, sorry, ήταν οι Σκανδιναβίες. Ο Νίκος ο Ιάπωνας ήταν ψηλό, όμορφο παιδί. Και ο Ιάπωνας και ψηλός. Ναι, ήταν, τώρα είσαι η flower shop, τώρα ο άνθρωπος είναι, ήταν το καμάτι υποτίθεται. Και γύρισε μια ταινία, έπαιξε ένα έργο, μια σκηνή, με τον Μουστάκα. Με τον Μουστάκα που του είπε, στο πάρπιτ, έρχεται ο boyfriend του, ήταν... Ήταν έτσι παλικάρι, πολλά παλικάρι. Για χρόνια center for τσιάρια. Εάν ο άνθρωπος τσινός μπορεί να... Εάν τον καιρό οι προπονήσεις ήταν και τρεις φορές. Ήταν διαφορετικές, δηλαδή ας πούμε τα ταλέντα. Σαν ο Παύλος ο Σάββας που με... Ακόμα και ο Μαυρουδής, δεν μπορεί. Ναι. Και που έπαιγε μπορεί να γίνει... Ο Μαυρουδής και να διηγηθήκε. Ο Μαυρουδής επίσης στον Νότιχα Φόρες και δοκιμάστηκε. Ο Μαυρουδής και να διηγηθήκε με τον χρόνο που έπαιξε και γεννήθηκε, ας πούμε. Αν έπαιξε, αν γεννήθηκε, ας πούμε, 10-20 χρόνια πιο μετά, θα ήταν στην Κύπρο ο Μαυρουδής. Έλεγα στον Μαύρο Διαμάντη. Μαύρο Διαμάντη, μπράβο. Ο παππούς μου λέει... Απίστευτος. Έπαιζε στη δεύτερη ομάδα και ήταν στην πρώτη ομάδα στον πάγκο. Ναι, ναι, ναι. Λέει μου ο παππούς μου ήταν... Νομίζω έπαιξε σε πρώτη ομάδα της Αγέλλου, ήταν 15-16. Ναι, το Φλεβάρι του 75. Λέω του παππού, λέω ότι είναι ο Μαύρο Διαμάντη. Είναι τόσο καλό ρε κουμπάρε. Λέει μου όσον άσχετος είναι που προπονητής, τόσο καλός είναι ο παίκτης. Καλά σου είναι. Άντε ρε παππούρο. Άντε ρε παππούρο. Όχι ρε. Καλή του ώρα του φίλου μας του Λοϊ. Ο παππούς μου Λουίς είναι. Ναι. Και αγαπά τον Λοϊ τον πολλά. Μίλαμε η μάπα. Είδα κάποια βίντεο, δεν ξέρω φυσικά άλλο επίπεδο τότε. Όντως, δηλαδή μίλαμε η μάπα ο άνθρωπος. Πώς το ρωτή. Όχι, όπως το Μαραντόνα. Ήταν, ας πούμε, να περιγράψει ένα δεκάρι. Να πεις ότι ο Μαυρουδής είναι το δεκάρι, τέλος. Ό,τι κάνει το δεκάρι είναι ο Μαυρουδής. Αυτό το 87 ρε παιδιά όταν έδερναμε 1-0 τον Απόλλωνα. Εφωνάζει τους παίκτες ο Σβέτς την μπάλα στο Λοΐζο. Έπιανε ο Λοΐζος, ήταν ο ακροτηριάτης. Ήταν ο ρολίστας του μπάσκετ να δώσει ρυθμό ή να σταματήσει ή να πάει πιο γρήγορα. Έπιανε, για θυμάσαι ο ακροτηριάτης ο Ηλίας. Μια περνάτο, μια περνάτο, το περνάτο τρεις, έφαγε κότσι. Το λέω σωστό μου. Πάει στο 85 εδώ. Θέλω να δείξω άλλο δεκάρι όμως τον Μαυρουδίμη. Είχαμε μια συζήτηση με τον Γιώργο πρώτα επεισόδιο. Και ελαλούμε, παιδιά, ερώτησαμε τον κόσμο, αλλά τότε ήμασταν πήγες αρχές, δεν μας ξέρετε ο κόσμος. Ποιο είναι το καλύτερο δεκάρι που πέρασε ποτέ που είναι ΑΕΛ.
Εγώ ας πούμε στη γενιά που μεγάλωσα, εγώ να πω τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα. Δηλαδή ξέρω ότι είναι ο Ντα Σίλβα ο... Όχι όπως τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, ήταν καλύτερος ο Λουτσιάνο. Δεν τα στείλει τα Μαυρούδης. Ήταν καλύτερος τους Μαυρούδης του Πουδούδους. Να λες εποχές ρε, πολλά δύσκολα να συγκρίνεις. Για μένα, μιλούμε και 20 χρόνια μετά σχεδόν. Ήταν το 5 ο Λουτσιάνο. Λουτσιάνο ήταν δεκάρι δεκάρι. Λουτσιάνο ήταν παραπάνω οχταρό δεκάρι. Ενώ ο Ντα Σίλβα... Ο Άλεξ Ντα Σίλβα. Ο Ντα Σίλβα βάρης πολλά όμως. Ναι, ήταν αγός παίχτης. Όμως δεν μπορεί να πιέσει την μαπά μου από σκιά του. Όμως αν πιάσεις όμως, σαν ας πούμε μπορείς να συγκρίνεις Μαραντόνα Μέση ας πούμε. Έχουν πολλά similarities. Ναι, έχουν. Αλλά άμα μπεις Νίκος Χαραλάμπους ας πούμε. Νίκος Χαραλάμπους. Με ο Μαλέκο. Με ο Μαλέκο. Σε ομόνια. Λόγιζος Μαυρουδής. Είναι καλύτερος ο Μαλέκος. Εντάξει. Ποδοσφαιριστής πάντα μιλούν. Είναι ζητήσετε τον Νίκο τον Χαραλάμπους. Βίντεος. Εντάξει. Οι παγιοί λέγουν είναι ο Νίκος ο Χαραλάμπους. Οι καιρούργοι είναι ο Μαλέκος. Οι καιρούργοι είναι ο Μαυρουδής. Οι άλλοι είναι... Αλλά ή όπως το Κρόιφ ας πούμε. Λέεις ο Κρόιφ. Με λέγει τον Λανδόν τώρα. Ναι, ο Κρόιφ ας πούμε. Κανένα Κρόιφ για ελ, ξέρω εγώ. Για τον πατέρα τον Κρόιφ. Για τον πατέρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία... Είναι εποχές. Δεν ξέρω αν ξέρεις την εντεκάδα του όλων των εποχών που την έκαμε του France Football, αν την ξέρεις. Α, όλων των εποχών που έκαμε την πρόσφατα. Όχι, πριν 5 χρόνια μου έκαμε. Ναι, που είσαι το Κρόιφ. Όχι, όχι. Αν δεν είσαι ο Χριστός Ζιδάν. Όχι. Ποιος όμως. Εύερ. Ενώ ο Λέβα Ιασίμ, ο Παύλο Μαρτίνι, ο Φραντζ Μπέκεμπάουερ. Ναι, έχει το Καφού. Το Βραζιλιάν. Το Βραζιλιάν. Τούτους τους τρεις έχει τους αμυντικού. Ποιος είναι αριστερό μπακ. Έχει τρεις. Τρία-πέντε-δύο. Ναι, τρία-πέντε-δύο. Μιλούμε, οι δύο είναι ο Πελέ με τον Μαραντόνα. Βάλαν τον Πελέ με τον Μαραντόνα. Το Τσάβι. Τον Λόταρ Ματέους, τον Γερμανό, τους τέσσερις, και μπροστά έβαλε τον Ρονάλτο και τον Μέση. Και ούτε είναι η δεχάη ενδεκάδα των εποχών. Αν μπεις και γράψεις να το δεις. Ναι, όχι, εξάγουσα τους. Ναι, δεν τούτοι έντεκα, υποτίθεται είναι... Βάλε το Τσάβι, αν το ζητάνε. Ναι, βάλε το Τσάβι. Έβαλαν το σαν το... Οι κορυφαίοι όλων των εποχών. Έτσι. Να σου πω κάτι, λίγο κοντροβέρσια. Ψηφίσαν κάποιοι αθλητογράφοι, οι οποίους... Ας πούμε για μένα, Λέω, ναι, είδα το 70. Ήταν καλός, ναι. Βέβαια. Δεν σου το βλέπω, τι είχε τηλεόραση. Είχε ο καφενές, ρε. Καλό. Είχε ο καφενές. Αυρό άσπρα, το κάτω της Αγγλίας το 70. Ρω, πώς με τι έβλεπε. Όχι, το 66 στην Αγγλία. Της Ιταλίας. Του Μεξικού. Το 66 έπιαν το η Αγγλία. Το 66 έπιαν το η Αγγλία, για ποιον λόγο το έπιαν. Χτύπησε ο Πελέ και ευκήκε που γίνει τι. Ήταν και Αγγλία, ρε Μαρίνο. Βοήθησαν τούτο. Είναι το μοναδικό αν τους δεν αφού είσαι εντέρμα που πέρασε τη γραμμή, δεν μέτρει να μέτρει. Εντάξει, η Αγγλία αδικήθηκε σε πάρα πολλά τουρνουά. Εντάξει. Αλλά η Αγγλία που ανήκατε... Είσαι πάντα καλή ομάδα η Αγγλία. Είσαι καλή, αλλά όχι στο να πάει στο τέλος. Χαίρομαι δεν στρώει η Αγγλία εγώ στα παγκόσμια. Στις αρχές είναι καλό. Και θα σου πω, αν πιάσεις με μονάδες... Η Αγγλία μπορεί να σαν ομάδες και ομάδες να πιάσουμε μονάδες. Η Γαλλία και η Αγγλία είχαν πάντα τους κατσούς παίχτες. Τώρα και η Ισπανία. Εγώ έτσι μόνο η Αγγλία, αλλά πάντα διαχρονικά έχει πολλά καλή ομάδα. Έπαει ως το τέλος, δεν τα καταφέρνουν. Ας πούμε τώρα έχει μια ομάδα με 25 παιχταράδες και βάλε μου το ξυλάγκουρο από το Southgate πάνω από αυτόν μετά είσαι μόνες του. Ακριβώς. Μπορεί να πιάσει το προηγούμενο. Ερχόμαστε στο 84. Αποφασίσαν. Αρέσκει μου που συνεχίζει η κουβέντα. Πάμε. Το 83 ετέλειωσαν με τον Μακπάρλαν, ο οποίος έβαλε τους μητσούς και έφκαλαν έξω Λόιζο Μαυρουδί, έφκαλαν τον Ιάπωναν, έφκαλαν τον Μπελεντρίτη, έφκαλαν τον Σταύρον τον Στυλιανού, έφτιαξε τους και έβαλαν τους μητσούς. Και ερχόμαστε στη Τσέχικη σχολή, 84-85. Ο Φάρκας.
Ο Φάρκας με τον Πέσιτσε, τον Μαγαρίτη. Ήταν η πρώτη ξέχη που ήταν. Κοινών τον καιρό, αν έφερνες που ανατολικές χώρες, κάτω από 30 χρόνια μπορεί να φέρεις. Ναι, είναι κοντά πιο μικρή. Τα Γιουγκοσλαβία ακόμα και η Σοβιετική Ένωση. Ναι, δεν μπόρες, ας πούμε. Τι λες, δεν μπόρες. Από την Ανατολική. Τους αφήναν να φύγουν. Δηλαδή, ήταν το ανατολικό μπλοκ. Τους αφήναν να φύγουν οι χώρες τους. Της Σοβιετικής Ένωσης που λέμε. Δεν μπόρες, δεν τους αφήναν. Μα ο Μπέσιτς ήταν 36 χρόνια, πού είστε. Ο Μπέσιτς ήταν του 50 και ήρθε το 84. Ο Φάρκας ήταν του 49 και ήρθε 35. Αλλά ήταν παιχταράς. Και μιλούσαμε με παιδικά ο Μπέσιτς, που ήταν μια ομάδα μόνος του. Για τον Φάρκας, σαν δάσκαλο, μιλούσαμε με αρέσουν ο φίλου και ήταν... Ναι, ήταν στη διαχείριση της μπάλας δεν... Το 84, 85, και άμεν το κύπελλο. Ναι, το 84-85 ήταν όταν κερδίσαμε ένα 0 την ΕΠΑ στο Μακάριο και αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά που τον αποκλείσαμε και πήγαμε τελικό και επιάσαμε το 1-0 μετά από 37 χρόνια. Ήταν ο πρώτος μας τίτλος κύπελλο. Έχουμε το αγαστήριο με χρόνια πολλά να κάνουμε κάτι. Έτσι ότι δεν έγινε και την νύχτα. Εγώ θυμούμε ήρθα, δεν θυμούμε με ποιους ήρθα, δεν θυμούμε με ποιους έπια πίσω. Επειδή μου έλεγε στο Λούκαν Μπαρ. Νομίζω ήρθα με αεροφορία, νομίζω. Έφυγα με αυτοκίνητο παντός. Και πού είπαν οι γυρίτσες. Στην τριβάνη, ξέρετε. Όχι, ήταν και το σύλλογος μας. Ναι, κάτω Γκλάστονος. Α, του Ισάες, το σωματείο. Αλλά στο Λούκας ήταν. Ήταν το top. Με τον φορέ που ήρθαμε, ήρθαμε πολύ μαζί και ήρθαμε και κλείνω και ήρθαμε στην Ευκοσία και μετά έπιαμε. Είσαι μαθητής εσύ. Ναι, ήμουν το 84. 85 ήμουν 15 χρόνια. Εμπού τότε που είχε χουλικάνς οι αελίστες. Ναι, και πιο πίσω ακόμα. Με ποιους έτσι ακολούνταν όμως, αφού έτσι μια μικρή έρευνα που έκαμε, είμαστε καλύτερα. Την τότε εποχή, ποιες άλλες ομάδες είχαν έτσι οργανωμένα συνόλα. Ήταν η Ομόνια, πάντοτε με την Ομόνια είχαμε πολύ τσακωμό όταν έπαιζαμε στο Μακάριο που κάτω που καθόμαστε μαζί και γίνονταν φασαρίες. Με το ΑΠΟΕΛ γίνηκαν πολλές φασαρίες το 88 που κάγεν το κρεβατάκι και όταν ήταν το 88 όταν έδωκε ο Σκαπούλης το πέναρτι πάνω στον Τελιμινίκοφ έξω από την Επαρορθωτική. Ο 20ος είναι να τον λεπτό. Καμάντο πολλές φορές το πράγμα από έλα. Ναι, και εδώ και το ο Χριστάκης ο Σκαπούλης. Δεν κυβελόν του τίποτα. Όχι, πρωτάθλημα. Είμαστε πρώτοι. Α, και χάσαμε τον, ναι. Ο συγκεκριμένος κύριος θέλω τον κάθε μέρα, ρε παιδιά. Τον ποιον. Τον Σκαπούλη. Θέλω τον κάθε μέρα. Και μια ημέρα... Ο Μάικερ που μας μιλάμε στον δίσκο, σαν παιδί, που είναι ο μοναδικός αελίστας με την οικογένεια και μιλούμε συχνά μας, δεν θέλει να έρθει. Ο Μάικος Σκαπούλης. Οι Σκαπούλες είναι απολωνίστες. Είναι ο μοναδικός αελίστας. Είχαμε λέει να αντιμετωπίσουμε λέει 11 και 3, 14. Τώρα λέει, έντια η βοηθή και παραβοηθή και το μάτ και τούτο όλα. Και γράφαμε ονόματα και κάποιος έγραψε το Σκαπούλι και το παιδιά. Θέλω τον άνθρωπο, θέλω τον κάθε μέρα. Ειλικρινά, θέλω τον κάθε μέρα. Ο Χριστάκη. Ναι. Είναι επίτροπο και αμέσως. Και κάνουνε και τον καθηγητή. Ναι, ναι, ναι. Και λέει και από τούτο, ότι έτσι ο... Ενώ ήταν μαύρη. Ενώ, θυμήθου και εσύ, κύριε Χριστάκη. Ναι, ήταν καθαρά με το απολύτω άνθρωπος. Γιατί ρε παιδιά, ο Λουίς Ολοϊζού είναι αποελίστας. Εγώ θυμούμαι πενταχτάρα μες στο Τσίριον. Ακριβώς. Και ήταν γυρισμός, θυμάσαι. Με ο Λουίς Ολοϊζού και κάναμε μας το δύο πράγμα και μια ανόρθωση. Έπαιζε ο Κρισμάραβης μέσα στην περιοχή, χωρίς να τον τσίσει κανένας. Λέγε πέναρτη. Ερωτήσετε τώρα για τους χούλικαν και τις φασαρίες. Ναι, να σε πάρω κάπου. Διαχρονικά οι φασαρίες γίνονταν με ουσιαίτες. Η ΑΕΛ ήταν πάντα. Με τους διαιτητές. Αδικημένοι. Είχαμε και εμείς την προκατάληψη, οι φιλάθλοι, και πολλές φορές μπαίνουν κόσμο μέσα στο γήπεδο και μπορούν τους διαιτητές. Όμως... Αλλά ήταν πάντα εναντίον της η διαιτησία της ΑΕΛ. Και μετά εξελιχθήκαν με τις ομάδες. Αν πάμε και πιο παλιά, ρε παιδιά, ας πούμε, 50-60, ας πούμε, που η ΑΕΛ έπιαν τρία πρωταθλήματα. Πριν να φύγει.
πριν να γίνει το σχίσμα του 56-29 ενεργεία παίχτες αποχωρήσα. Το 54 δημιουργήθηκε πολύ, αλλά το 56 πιάσει. Ναι, το 56, εκείνο τον καιρό όταν εφίασαι, έπρεπε να κάνουν δύο χρόνια να παίξουν. Ναι, έτσι, έτσι ήταν ο νόμος. Μα μέχρι τελευταίος ήταν τούτο. Ένας παιχνίδι μπορεί να φύγει. Ας πούμε, πρέπει να κάτσει δύο χρόνια για να πάει μεταγραφή. Ήταν νόμος. Και φύγαν το 56 και παίξαμε το πρώτο παιχνίδι το 57. Ήσουν σε μια ομάδα, ήσουν διαπαντός σε μια ομάδα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Φύγαν κατηγορία, αν πάει δεύτερη κατηγορία, δεν φύγασαι. Ο Απόλλωνας το 56, έτσι είχε νίκη. Τα δεύτερη κατηγορία, όμως είχε σύλλογο. Όχι, έτσι είχε νίκη. Έτσι είχε νίκη στο δεύτερη κατηγορία. Και μετά, φαντάσου τώρα να πιάσεις, ας πούμε, το Αποέλ. Του Άρη, που είναι πρώτη. Τον Άρη, να ογκιάσει τον Άρη όλους τους παίκτες του, εκτός που πέντε, ας πούμε. Η πλήστη, άμα μπορεί. Η πλήστη, και πάσεις σε μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Θα την ευκάλουν πρώτη κατηγορία. Άνετα. Φοβιάζει ο Κρυστάλλης. Και προπονητή. Κάτι ανάλογο είναι η Ομόνια Δακάτω. Ναι, ο Κρυστής Οβέβης. Ναι. Κάτι ανάλογο είναι η Ομόνια. Έχουμε πολλές ερωτήσεις για το θέμα ΑΕΛ Απόλλων. Αν θέλετε να πάμε τώρα. Ανάλογα γίνεται και με την Ομόνια και τα πόλη τα κάτω. Όχι, απλώς ήθελα να συμπληρώσω κάτι, είπα στο χουλικαλισμό. Διότι τη δεκαετία του 50-60 εμείς είχαμε και Τουρκοκύπριους. Ήταν ο Καμουράν. Ο Σεβίμος Καμουράν. Μας ήταν η μόνη ομάδα που είχε Τουρκοκύπριο. Και ρε παιδιά, πας τον Είχαν και ομάδες. Και ο Αποέλ που και όταν έγινε ασχιστικά με την Ομόνια έγινε η Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Ελλήνων. Και πότε έγινε πάλι το πράγμα. 48. Όχι, το 48 είναι η Ομόνια που αποσχεθήκε. Το Αποέλ είναι το 1926. Το Αποέλ. Πότε έγινε. Πότε. Το 1948 εφιάσε η αριστερή που το Αποέλ. Η Σαλαμίνα πότε έγινε. 48. Η Αλκή πότε έγινε. Αν ήξερα. Ούλη το 48 έγινε. Ούλη ξεκινήσε από τον εφήνο μου που την Ελλάδα το πράγμα. Ναι. Μετά από δίκιο σαν αυτό ας πω το πράγμα. Εμάς όμως θα κάνουν το πράγμα μες στην μαπά. Για ποιο λόγο να πούμε τώρα. Εσύ αν είσαι αριστερό και εγώ δεξής να μην παίζω μαπά μαζί. Φίλε μου Νικόλα, εγώ είμαι υπερήφανος. Και εμείς είμαστε υπερήφανοι. Για τον λόγο ότι ο πρόεδρος μας και από τους ιδρυτές της ΑΕΛ, ο Νίκος Σολομονίδης, στο καταστατικό του τι γράφει. Αμυγός αθλητικός σωματείο. Καθαρό. Και λέει ότι στο καταστατικό ο αθλητισμός δεν ξεχωρίζει φυλή, θρησκεία και χρώμα. Χρώμα, γλώσσα. Ναι, τίποτε. Λέει, τελειώνουμε και είμαστε όλοι φίλοι. Και όταν του είπαν του Νίκου του Σολομονίδη η εθναρχία να βάλει την ελληνική σημαία ανίστο. Όχι, λέει τους. Η ελληνική σημαία μπαίνει σε χώρους τους οποίους καθορίζει το κάθε γεγονός. Σε αθλητικό δεν θα βάλω την ελληνική. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα ότι δεν αγαπούμε την ελληνική σημαία ή δεν αγαπούμε. Και έναν άλλο παράδειγμα να σου πω. Προάγει στο ρατσισμό πρώτα απ' όλα. Ναι. Και έναν άλλο. Τώρα είμαστε εναντίον της ελληνικής σημαίας. Για το όνομα του. Μα είναι ένα λεπτό. Τι σε εξυπηρετά. Είτε η Κυπριακή είτε η ελληνική. Ερεζίνο το πράγμα. Εγώ είμαι Έλληνας της Κύπρου και να πάω να αποδείξω ότι είμαι τι. Στην μάπα, στο ΑΕΛ Απόλλωνα. Τι γυρεύκει σήμερα. Ή ο Τσεκουεβάρα τι γυρεύκει, ας πούμε. Λέω παράδειγμα. Εντάξει. Ο Τσεκουεβάρα μπορώ να το καταλάβω ότι σαν ένα. Σαν επαναστάτης. Σαν ένα σύμβολο επαναστάτης. Αλλά έχουμε πολλούς Έλληνες δικούς μας. Έβαλες τον Κολοκοτρό για να μην φουστάτε λάντζα να πάει. Ακριβώς. Why not. Αλλά εμάπα ρε παιδιά. Εμάπα ακριβώς. Και τούτον εν το μόνο σωματείο που έχουμε και διαχρονικά γι' αυτόν. Γι' αυτό δεν είμαστε κάτω που μια ομπρέλα. Μπορεί κατά χρονικά διαστήματα να είχαμε κομματικούς προέδρους, αλλά έτσι επηρεάσε μας τούτον το πράγμα. Εγώ ξέρω ανθρώπους και ας πούμε που είναι του DC. Εγώ είχαμε τον Λόρντο Λισιώτη ρε παιδιά. Ο Λόρντο Λισιώτης που είναι δηλωμένος αγγελικός. Ήταν ο Δημήτρης Σολομονίδης ήταν στο Σερμό. Ναι, ήταν μες στο 40. Ήταν μες στο 50 μελές. Εκατονταμελές. Εκατονταμελές προέδρου. Στο Σερμό. Ο Λόρντο Λισιώτης έκαμε βουλευτής. Ο Καραπατέας. Είχαμε πολιτικοποιημένους προέδρους και πολιτικοποιημένους οπαδούς έχουμε, αλλά είμαι στο γήπεδο. Όμως, τούτον, όταν έφυγαν οι παίκτες της ΑΕΕ και πιάνε στον Απόλλωνα, αναγκαστικά έμειναν 7 παίκτες έμειναν. Υφιάνει πολύ. 29, δηλαδή οι παραπάνω με τον προπονητή, τον Αργύριν τον Καβαλά. Ναι, Καβαλά. Ήρθε ο Αντέος,
ήταν η Αντέος και συμπονεί. Ο Αντέος υπήρχαν δύο ομοσπονδίες στην Ελλάδα. Ήταν η ΚΟΠ και η ΚΕΠΟ. Στην ΚΕΠΟ ήταν η Ομόνια, ο Αντέος, ήταν τούτοι ούλοι. Ο Αντέος ήρθε και μπήκε με την ΑΕΛ. Ενώθηκε με την ΑΕΛ και διάλυσε ο Αντέος. Το 56-57, κάπου εκεί μέσα, ναι. Που εθίαν οι παίκτες. Και που εκείνον τον καιρόν, έτσι εμπήκε, ας πούμε, κάτι ότι έγινε και αριστερή ΑΕΛ. Ναι. Διότι εμπήκε ο Αντέος. Και ήρθαν οι οπαδοί. Οι άλλες ομάδες ήταν μόνο οι αριστερές. Ναι, η ΚΕΠΟ που ήταν η Ομόνια και τούτη ήταν μόνο... Ήταν ο Ορφέας, η Σαλαμίνα... Τούτη επέζασαν σε δύο διαφορετικές ομοσπονδίες, δεν έπαιζαν μεταξύ τους. Όχι. Και μετά... Έπαιζαν μόνο αριστεροί μόνοι τους. Μετά επειδή ήταν αναγνωρισμένοι μόνο η ΚΟΠ που τη FIFA... Δεν μέτρησαν τα κυπέλλα τους, τα πράγματα. Διαχρονικά μου να ακούτε κάτι... Διαγράψαν. Ναι, αλλά περίμενε. Έχει και προαθήμα από τον Γερόν. Μπορεί να παίζει νημονία. Ναι. Πριν το 50. Με την ΑΕΛ και ξέρω ποιες άλλες ομάδες. 30 με 40. Είναι το ΑΠΟΕΛ. Είναι το ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ, η Ανόρθωση. Και εμείς παίζαμε πάντα στην ΚΟΠ. Ο Ολυμπιακός, η Ένωση. Το νούμερο ένα της ΚΟΠ, το νούμερο ένα ταυτότητα, έχει το Βικτορίς. Ο Μουστερίς, ναι, ο τερμοφύλακας της ΑΕΛ, το νούμερο ένα της ΚΟΠ, ταυτότητα. Ο πρώτος ταυτότητα που έκανε ταυτότητα είναι της ΑΕΛ, νούμερο ένα. Είμαστε με τα διευθυντικά μέλη αυτό. Η ΑΕΛ σαν, όχι σαν ποδοσφαιρική ομάδα μόνο, αλλά σαν σωματείο, σαν μια ιδέα τέλος πάντων, πρόσφερε πάρα πολλά. Και στα αθλητικά, αλλά και στα πολιτικά δρόμενα. Πολλά, πολλά. Πολλά. Και πολιτιστικά. 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 Πόσα αθλήματα έχει η ΑΕΛ. Πόσα αθλήματα έχει η ΑΕΛ. Τα πάντα. Τα πάντα. Έχει bowling. Και παλιά είχαμε water polo. Ναι, καλό. Είχαμε πολύ αντρών. Ήταν ο Ρένος ο Yellow House που λέω. Αθυμάσαι τον Ρένο. Ήταν πολύ αντρών. Το πολύ αντρών. Με τον Παπαδούρη. Ήταν πολλά. Παίζω να μεγαλύσουμε στο bowling. Είχαμε διαχρονικά... Στο βόλεϊ αντρών. Ποιος ήταν? Ανδρέας Κωνσταντίνου. Ο Βουλγάρος. Βουλγάρος. Ήταν πριν σπουδάσει λόγια. Θυμούμε το. Έπαιζα στην Τζάλι. Ξεκινήσαν... Ο Σαπάνης έπαιζε, θεό που ήταν γνωστός. Ο Σαρρής. Κλείσαν το βόλεϊ αντρών. Έπαιζε ο Πουγιούκας, ο Κλεοπούλου. Ναι, ήταν ο... Θυμούμε τον πατέρα σου. Πολλά καλά το θυμούμε. Ξεκινήσαμε το 77. Εντάξει. Έχουμε τα πιο πολλά τρόπια γενικά. Σε γενικά, ναι. Ό,τι άθλημα γυρέψεις. Έχουμε ένα άθλημα να κάνεις το βόλεϊ. Και το καλό ότι είμαστε άθλημα. Το βόλεϊ γυναικό, γιατί ήταν διαχρονικά. Στην Βασίλισσα. Και στον μπάσκετ έχουμε αρκετά. Και στον μπάσκετ. Μπάσκετ είχαμε ομαδάρα. Και εκείνον τον καιρό πάλι... Ζήσαμε τα. Εγίνονταν και πολλοί καυκάες. Με το Αποέλ. Με τον κεραυνό. Ρε με το Αποέλ μπήκαμε στο γήπεδο μόλις μπήκαν τελευταίο καλάθι. Επιάνε το γήπεδο και σπάχαμε το γήπεδο. Μπήκαν τελευταίο καλάθι. Με το Καλαμαράντο. Ας πω, έχει μια κουβέντα, δεν ξέρω να ρίχνια. Άκουσα, επιάνε το στο γήπεδο, επήραν το μαζί τους πίσω στο Λούκας Μπαρ, επίναζε που μέσα στο γήπεδο, κατασπασμένο. Και μετά που σίγια παρακάγια το κάνουν στο πίσω. Έπεσε το. Αρπάσω το. Κέφια. Επειδή ψηλά πάνω. Φύγε. Λόγω του έθελα να το δω. Το κύπελο είναι δικό μας.
Όπου θέλετε πιένετε. Εσύ να ξέρετε ένα βουνάρι ρότσος. Διότι στον καιρό ήταν τα βοηθητικά και ήταν έτσι όπως ήταν τώρα. Ήταν χωράφι. Ήταν άλλες φάσεις. Κάτσαν που κάτω. Εκλέα ρε παιδιά, δώστε μας το. Ήρθε ο αστυνόμος, ο Στέλιος, ο Στυγκύρας, ο Παφίτης. Δεν ωραίος ήταν κύριος. Μα είχατε διαπραγματεύσεις που γιώσουν. Διαπραγματεύσεις. Ήρθε ο διότι είναι να σε κάτσουν μέσα. Δεν πειράζει, να πάω με το κύπελλο μέσα, φέρτε μου και μια σημαία να την βάλω να πάω με. Ρε Μάριο, να χαρείτε ρε που πάρει. Η πιο ωραία φάση ήταν που γελάσαμε αυτό. Έκλαια ρε. Ρε Γιώργο, ρε δεν είχε. Έκλαια ρε Παναγιώτη. Με το κύπελλο στο χέρι του 87, πού πήγαμε. Μετά ο στο Ρασιμένο. Στο Ρασιμένο, μες την κουβή. Α, τον DJ. Τον DJ, ναι. Μες την Τράκτορ με τον κύπελλο. Triangle, 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 Είμαστε όλοι κερκίδα από εδώ και τρίνεις, ήταν και η καημένη ΕΠΑ. Πώς είδες. Βάλαν έναν ποδούντο πανό η ΕΠΑ, αν το θυμάσαι. Εδεράν την Ομόνια. Ναι, έφυγαν την Ομόνια έξω. Εδεράν την Πέντε και έφυγαν ο Γκρέκορη. Είπασαι ότι έστειλαν το παιχνίδι. Έστειλαν το παιχνίδι και εστόξαν τους. Οι καλύτους υπερθείς. Τον Κοντογιώργην, τον Γκρέκορη, τον Πραξιτέλους, αν δεν κάνω λάθος. Τέσσερις πέντε παίχτες. Γιατί ο Γκρέκορη ήταν από τους καλούς. Λέαν ήταν το Ελάφι. Ήταν που τους καλούς παίκτες. Τα πιάνναν συμπίντον. Ναι, πιάνναν έναν ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αποθέωση. Πώς θα μπορούσε το παιχνίδι. Ένα μηδέν. Πώς ένα μηδέν πάνω το πέντε. Από πέντε. Έμεινε το τέρμα. Έμεινε το τέρμα. Έπαιζε ο Τάσος Μάκη και τον Γιώργο. Θυμάσαι που ήταν να το φέρω. Την επόμενη χρονιά. Ήταν καλός παίκτης. Τάσος Μάκη. Αριστερός. Ήταν ας έτσι. Λειψαγινός έτσι. Λίγος παίκτης. Πολλά. Είναι πολύ μακαρινός. Η ΕΠΑ έφκαλε καλούς παίκτες. Είχε ακόμα έναν τον Μαΐτα που χτύπησε. Του Καρσέρας τώρα και του Καρσέρας. Και θυμώσα έναν μαύρο τον Τελρόι. Τελρόι. Έπαιζε εγγύνο και ο μαυρουδής. Άμα έπιανε ο Τελρόι, μα πάντου την έπιανε. Έπιανε την ρολόγια, δεν την έπιανε. Ήταν. Έπιαμε το πρώτο κύπελλο, η Λεμεσός είναι κοιμά του ένα μήνα. Αφού ήταν στο Λούκας. Κάθε νύχτα να φέρουμε, κάνουμε κάτι τούρτες της ΑΕΛ. Φέρναμε τον Μπέσιτσε, τον Φάρκας. Κάθε νύχτα. Ναι, ο Φάρκας βρίσκεται 500 μέτρα πιο σε μια πολυκατοικία. Ναι. Όχι, ο Φάρκας, πάση μόνο για του Λόρτου. Είπαν του να με έρχεται στο Λουκάλπα. Όχι, του Λάουτα που είπα. Sorry, ο Λάουτα. Όχι ο Φάρκας, ο Λάουτα. Μετά, το 84-85 ήταν ο Χαβράνεκ. Και έμεινε και το 85-86, το οποίο δεν έκαναμε τίποτε, ας πούμε, το 85-86. Είναι προχωρήσαμε. Πάμε ιστορία τώρα με τον Χαβράνεκ. Και μετά έφυγε ο Χαβράνεκ και ήρθε ο Σβέτς, 86-87. Ήταν ο Σβέτς που έκαμε το... Και έφεραν τον Λάουτα και τον Γκασπάρεκ. Έφεραμε την Ομόνια 3-1, μιλούμε την Ομόνια και τον Γερόν. Και πιάμε και το κύπελλο με τον Απόλλωνα. Εν τω μεταξύ φαβορή ήταν ο Απόλλωνας, με τον Άγιο Μάμι, τον Μπαζόφ, ο Ιαγκουδάκης,
ο άντρος ο Χριστοδούλου, μιλούμε για παίκτες. Ο Εφρέμ, πέντε, ήταν ο Κένι, ο Κένι έξι, ήταν ο Κόλαρης, ήταν ο Θράσος, εφτά. Ήταν καλύτερη, ήταν πιο ομάδα από εμάς. Ήταν πιο ομάδα. Ήταν καλύτερη. Ήταν το φαβορί τότε. Ναι, ήταν το φαβορί. Ήταν το φαβορί. Ήταν ο... Κάτι ανάλογο που πήγαμε το 13 και είμαστε ίσως και χάσαμε. Μπράβο, ναι. Ναι, κάτι ανάλογο. Το λοιπόν ήταν να παίξουμε με τον Απόλλον. Εκάναμε, εν τω μεταξύ, το 87, τσιν την εποχή, έκαναν το στέγαστρο του Τσιρίου. Α, της Κερκίδας, ναι. Νομίζω έχω το φωτογραφία του Γιάννου. Τεράστιο, μιλώ σου για 10 μέτρα μπουλούκο. Κάμαν τον και εδώ κάμα στο να το βάλουμε. Γιατί εστίσαν το σκελετό του στεγάστρου που πάνω όπως το βλέπεις τώρα. Αλλά έλειπαν τα οι τσίγκοι και τα από τούτο. Ήταν θερινό κατά κάποιον τρόπο. Και θυμούμε τον Κροκόδηλο. Ένας εδούλευκε πάνω σε τούτα, έκαμνε από τούτες τες σιδεροκατασκευές, τα χάγκαρ, τα όνομα. Και περπάταν πας στην ράγια. Μα μιλώ σου ρε κουμάρε, μπορεί να είσαι και 30-40 μέτρα ύψος. Ρε κροκοδίλε, ρε με φάση λαλί μου, ήταν μάντο μου τούτο. Μα περπατώ πιο στενά λαλί μου. Μα ρε μείνε στο νου μου, θα θυμούμε, θα ονειξιάσω το φίλο μου. Περπάταν πας στο στεγάστρο του Τσιρίου. Πας στη ράγια ρε φίλε μου. Πας στη ράγια τους. Χωρίς να διμένω. Τίποτε. Τα διμένος δηλαδή, που είσαι διμένος στην Κύπρο του 87. Τίποτε. Ξέρετε πως μείνα φυσίσει αέρας, δυνατός τσιμπάνος. Τι ήταν πράγματα πριν δύο χρόνια στην Κύπρο, δεν γυρεύκεις το 87. Πριν ήταν να πεις κάτι για τη μάσκα, για τον Απόλλο, για το φέρετρο που ναι, για τον Τρίντρα. Ναι, ο Τρίντρας, μπράβο. Τον Τρίντρα. Έτσι δίγε παπάς, είναι εκείνος. Ναι, δίγε παπάς, ο Τρίντρας. Είσαι και θυμιατό. Πότε γίνεται. Το 87. Για μα δεις μες τους πανηγυρισμούς αφού υπάρχει. Ναι, έναν παπά μου πας στα φέρετρο. Βάρταν το φέρετρο και θυμιάζεις, ο Τρίντρα. Καλά, εκείνος. Εμπήκε μες στο γήπεδο μου ο φέρετρο. Ναι. Τόσο εμπήκε μες στο γήπεδο. Είχαμε το πόξο το φέρετρο. Είχαμε το έτοιμο ρε Γιόρτζ. Και μόλις τέλειωσε το μάτς, επήγαινε έξω, επιάσαν το μαύρο το φέρετρο και θυμιάτησε το Τρίντρα. Πέσαμε που είναι κερκίδαν κάτω. Και πέσαμε που είναι κερκίδαν κάτω εμείς. Απίσαμε που είναι πρώτη κάτω. Είμαστε πολύ επίδε. Από πάνω διάσημα στο κάτω. Επίδε. Μα το χέρι σου είναι. Ήταν και σπασμένο το χέρι μου. Ήταν και σπασμένο το χέρι. Πάστε στις φωτογραφίες φαίνεται το αριστερό μου χέρι. Ο δεξί. Το αριστερό. Μπήκε το τέρμα ο ξέρετε που σφύριζε. Όχι ύστερα που τέλειωσε. Είμαστε που πάνω και βγούμε ακόμα να φύγει. Εμείς επιδίσαμε. Ήταν οι ταπέλες τότε. Πήσαμε που άπαιζε ταπέλες. Από το δεύτερο αυτό πήσαμε που κάναμε. Μιλούμε για 2,5 μέτρα ύψος τώρα. Μπορεί να μάρει παραπάνω. Απίσαμε και... Τόση ήταν η πελά μας. Και πήγαμε να μπούμε μέσα στο κήπεδο να... Τόση ήταν η πελά μας. Χαλασμός. Χαλασμός. Κι άλλοι στο κήπεδο πας στον Απόλλωνα. Πας στον Απόλλωνα. Στην παράταση μου πήγαινε το τέρμα. Στο ένα και να γκέι. Ήταν 22 χρονών. Ήταν 22 χρονών στο ένα και να γκέι. Ναι. Τα πούλημα. Ευχαριστώ το μες στο γήπεδο την ώρα ή ευχαριστώ το μετά. Ένα και να γκέι ο Παύλος Σάββας γκέι. Όχι μετά. Και μετά. Ναι. Στο φανάξι. 64. 65. 67. 22 χρονών. Προχτές κάπου εφάνισε το τέρμα. Έρχεται η μάπα και το σύστομα. Ναι, είπε δυο τρόπο δηλαδή. Αφού, αν έκανε έτσι, ήταν να στείλει τη μάπα μου πάνω. Θωρείς το Σιφκι, και ο δίδες την πορεία να πάει. Έκανε τη μάπα μου ο Λοΐζος, εφίλησεν τη. Αν το θυμάστε. Επίσης έκανε το κόρνερ. Ναι, εφίλησεν τη. Και πάσαρεν, είδεν τον Παύλη, εξημαρκαρίστηκε που τον Παρζό. Έξω που είναι παρθωτική, μιλούμε για 3 μέτρα έξω. Και είδαν τον Λοΐζος και τσίλησαν του. Μα πρέπει να ήταν στην πρώτη. Και λαλί του ο θράσος του Μιτσίπι είναι φέρει την μάπα λαλί του. Και η μάπα ήταν μέσα στο ίδιο. Λέω, ο Μάντο δεις, πάει, έρχεται η μάπα και θέσεις του Μαυλίν και σκύφτει κάνει την κίνηση πάνω στην μάπα. Λαλί καλώναν έτσι με το παραλίμνι. Ναι, μπράβο, παραλίμνι. Παναγία μου. Όχι, έτσι, όχι, έβαλε το πρώτο του παιχνίδι του Παύλου ήταν με τον Ερμή. Με τον Ερμή και κάτω.
Για θυμάμαι τα όλα. Θυμούμε. Γίνεται. Με τον Παύλο να κάνουμε και κάτι παρέα. Ναι, εντάξει, πάλι. Με τους παίκτες είμαστε φίλοι δηλαδή. Εν το 65, τρία χρόνια πιο μεγάλα, πιο μίτσι σου. Ναι, κάνανε πολύ μπαρέα. Ούτε ούτε πολύ μπαρέα. Κάθε μπαρέα. Ας πούμε, τσιόν που είπαμε προηγουμένως οι αλήτες του Λούκας Μπαρ, ας πούμε, με το συμβούλιο, δεν τα πιέναμε καλά. Της ομάδας. Της ομάδας. Δεν τα πιέναμε. Δηλαδή με τον Λόρι, με τον Μακαρίνη, τον Λευκιό. Ήταν οι κομμάτικες και εμείς δεν τα θέλαμε. Εκάμαμε και κάποια κίνηση. Το 89. Με κάποια στιγμή όσο απομακρύνουμε τούτους. Να τους απομακρύνουμε τούτους και να βάλουμε ανθρώπους, ας πούμε... Πιο ανοιχτό μυαλό. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήταν τόσο πολλά ριζωμένο μέσα. Και μετά όταν... Ήταν ο Δημήτρης ξανά. Ήταν ο Δημήτρης πίσω. Ξαναγίναμε η ομάδα... Είπε να... Εντάξει, και τον καιρό που ήταν και ο Λόρης και τούτη του Ακέλ, ας πούμε... Έτσι εμείς δεν περνάμε ούτε σημαίες κοτσίνες ούτε τούτε. Και να συμπληρώσω και κάτι, όταν επέξαμε με τη Φενέμπαξε, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν είσαστε. Το τελευταίο. Όχι στο Κασιμπί. Στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθούσετε. Ναι, βέβαια. Δεν πήραμε μια ελληνική σημαία, ούτε φωνάξαμε. Ένα φύγε ο σύνδεσμος. Κανένα, μπράβο, ο σύνδεσμος. Για τούτο, οι προκαταθήκες που έχουμε εμείς, δηλαδή εμείς που τους παλιούς, που τους ιδρυτές της ΑΕΛ, οι οποίοι σαν ΣΥΦΑΕΛ, εν ήθελαμε τα πολιτικά. Δηλαδή εμείς και μες στο ΣΥΦΑΕΛ είχαμε πολλά τα κόμματα. Βέβαια. Και είμαστε όλοι φίλοι. Και ακόμα έχει. Γιατί ρώτησες ποτέ κανέναν να μπούσε και να πει αυτή η ζωή. Ποτέ μου ούτε ρώτησα, ούτε με ενδιαφέρει. Ήσουν ΑΕΛ, έλα μαζί μου. Τελειώσε. Αρφούι μου. Να φύγουμε τα ποτάμια να κάνουμε. Θέλει να συζητήσει πολιτικά, να πάμε σε άλλο θέμα. Δεν θέλω πολιτικά μες στην ΑΕΛ. Όχι στο Λούκας Μπαρ. Ούτε στο Λούκαν Μπαρ, ούτε στη... στο Λούκαν Μπαρ ποτέ δεν είχε πολιτική σύγχυση. Μόνο ΑΕΛΑΚ. Μόνο ΑΕΛ. Έπαιζαν οι Σαΐτανους. Ναι, Σαΐτανους. Ήταν δύο ώρα. Όταν, και έναν άλλο να συμπληρώσω, το Λούκαν Μπαρ έκαμε διαγωνισμό πιλιάρτου και είχε 16 ομάδες ρε παιδιά που 6 άτομα. 16 ομάδες. Διαγωνίζονταν, ας πούμε... Διαγωνίζονταν δύο χρόνια που το έκαμε. Να έχει 16 ομάδες που 6 άτομα ρε παιδιά. Ούλες οι μπειραρίες τη λέμε σου, δεν είχαν έτσι. Μετά έγινε και... Μα περίμενε, άμα λαείς. Εν το σωματιακό. Που επέζα σύντια με πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ πιάνω πέντε παρέα μου και πάμε. Εμείς οι τέσσερις. Ακάμε την ομάδα. Όπως είναι το Λουίς Διάνας η Λευκοσία. Στο Snooker Club. Και είσαι 16 ομάδες ρε παιδιά. Μα μιλούμε για... Η κίνηση που είχε, ας πούμε, το Λούκας. Και βρίσκες, ας πούμε, αφού πιέναμε εμείς και στεκούμαστε όλη νύχτα ή που πίσω. Και πάντοτε, για μέσα στο Λούκας, πίσω ήταν, έκαμε μας έναν πάρο Λούκας, το οποίο μπορείς να πάρεις το κρέας σου, να κάνεις τα σουβλάκια σου, τζάμε, να ψήσεις τα κάρπουνα σου και να πίνεις τις μπύρες σου. Εσείς όμως, η παρέα σου, όχι ξαβήνω ποιος ήθελε. Όποιος ήθελε. Αλλά συνήθως εμείς είμαστε. Και πιέναμε που πίσω και κάναμε τα σουβλάκια μας. Το υπεύθυνο που εκεί που ήταν ο... Έρχεται και ο Λουκής. Ο Λουκής. Ένας τύπος ωραίος. Γραφικός. Γραφικός τύπος ο Λουκής. Που... Ρε Λουκή, λέουν του, μα δεν τώρα είσαι κέλιασες. Εβάλαν του το φλόκο, πας στα μαλλιά, και βάλαν του ποδούν την γόμα. Και υποτίθεται ότι τσούκλα λέει και φύγαν τα μαγιά μου. Εντάξει, έτσι ήταν έτσι. Και ο Κωστάκης ο τάδε και βάλε μου το φλόκο και φύγαν τα μαγιά μου. Έτσι λέει ο Λουκής. Ωραία φύρμα. Ήταν με διάλογη αφού. Ναι, ήταν στο γάσι όλα. Στο ημίχρονο. Εβούραν γίνω και ο ρολόι. Στο ημίχρονο έκαμε το σόου του ο Λουκής. Ναι, εβούραν γίνω και το ρολόι. Και ποιος έρχεται τον πρώτος. Ρωτάτε το ρολόι. Ήταν ωραίος ο Λουκής. Τι ωραία. Ένας πω, είπε ωραία ιστορία τώρα. Να θέλω να αφήσουμε λίγο από την μάπα και να ξαναπάμε ξαναπίσω έτσι. Έχω τις κοτρές ερωτήσεις του κόσμου που μου έστειλε. Α, εντάξει. Και μετά να πάμε στις ερωτήσεις που έχει να κάνει με τον ΣΥΦΑΕΛ. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση και πολλά σημαντική. Σαν άνθρωπος που είσαι πολλά κοντά στο ΣΥΦΑΕΛ, δικές του ερωτήσεις. Ιδρυτής. Ήσουν και κοντά στην ΑΕΛ. Ναι. Φαντάζομαι ότι το 12 που κάνει το πρωτάθλημα ναι. Πρέπει να έρθει σε επαφή με τους παίχτες. Με τους... Ατις κοντά τους. Είτε, επειδή ο κόσμος ρωτάει, ακούσαν ο ψηλός, εσύ ή ο Μπεμπέ. Όχι, ο Μπεμπέ έχω και φωτογραφία. Είσαι και ο ψηλός του, άκουσα... Να σου δείξω τη φωτογραφία. Έχει challenge, άκουσα. Έχω αποδείξεις ότι είμαι εγώ, ο Τόνι Μοτάνα, ένας φίλος μας που είναι Αφρική,
που είναι φανατικός. Δείξου φορά, δεν πας εύκολα. Παιδιά, ο Μαρίνος, όχι. Στη μέση είναι ο Κυριάκος Ιωάννου, αθλητής. Ναι, είδες το κύριο. Εγώ κάθε φορά φιάνουμε στο τσίριο. Εντύπτει το τσίριο. Δεξιά του ο Μαρίνος και αριστερά ο Τόνις. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι η κορυφαία φωτογραφία. Είναι η κορυφαία φωτογραφία του... Και ο Τόνις Μπεμπέ. Ναι, ναι. Αλλά έχω μια φωτογραφία εμείς οι τρεις και πιο κοντός μας. Μπεμπέ, άκουσα ότι ο Μαρίνος ήταν κοψηλός, αλλά υπήρχε ένα πριν να το διαβιώσω. Κυριάκος αλίστα, εντάξει. Ναι, αλίστα, ναι, φίλος μας πολλά, ναι. Έχουμε και με εκείνον πολλές φωτογραφίες, ως τελευταίο. Θέλω να σου πω, άκουσα ότι κάποτε έκαμε στιγμή ο Μανίκον τον Χατζαντονά και παίξετε μάτς με άλλους δυο, τον Λαστιχάριν και τον Απένταρον, σε ταβέρνα. Ναι. Και όσο είναι να φάει το παραπάνω φαΐν. Ναι. Πράγμα να έρθει η ιστορία, είναι. Ναι. Έγινε το πράγμα. Θέλω να μάθω ποιος κέρδισε. Επίγεται να φάτε, γιατί άκουσα ότι ο Χατζάντονας είπε ότι δεν τους υπολογίζει. Δεν τους υπολογίζει. Πράγματι να δώσω παίχτης. Είναι 2 μέτρα ο Χατζάντονας, 220 κιλά. Όχι, μα να κέρδισε. Θα σου δείξω το βραβείο. Δεν ξέρεις. Ο Πανίκος, ο Χατζάντονας, έχει φρουταρία. Έχει φρουταρία και μπαίνει στη Λεμεσού. Δηλαδή, και στέκει για μένα είναι όπως τον κούλαν του κολοσσού. Είναι το άγαλμα. Είναι το αφαμίτη στη Λεμεσού. Τι είναι σαν την πύλη να πούνε μέσα. Και λέει του, να σου κάνω μια ιστορία με τον Χαριαντούνα. Ο Χαριαντούνας, κάτι συνέβη μια ημέρα και έπιαν το αυτοκίνητο να πάει να έρθει η Λευκοσία για να δει κάτι. Εβούρανε 140. Εσταμάτησε τον η αστυνομία. Φίλε μου, λαλί του, εβούρασε 140 χιλιόμετρα. Έγινε δηλαδή του. Λαλί του, φίλε μου, δεν έχει πρόβλημα. Να κάνεις τη δουλειά σου. Πάω να δω έναν άρρωστο που έχω. Να, ειλικρινά, λέει του, είναι πολλά. Και έχω και δεύτερο λόγο, λαλί του, ο Χατζαντονάς. Εσύ μπορεί να ελέξεις το νούμερο 54, λαλί του. Ο αστυνομικός έμεινε. Το πρώτο είναι κατάλαβα το λαϊκό. Το νούμερο 54 μου. Και κατέβηκε κάτω από το αυτοκίνητο και έδειξε του το παπούτσι. Νούμερο 54. Δεν μπορεί να το ελέξω. Δεν μπορεί να το ελέξω. Έλα σου πω, ο άνθρωπος εφήρθηκε ο αστυνομικός. Πήγαινε στο καλό ρε φίλε μου. Λαλί του και δεν τάξε. Έχει πολλές ιστορίες. Να το απαντήσει για τον Εύρον και τον άλλον. Και πείτε στην ταβέρνα να φάτε με τον απένταρ και όλα στη χάρη. Επειά εγώ ο Χατζάντονας. Ναι, ο Χατζάντονας. Τρία άτομα. Άκου τώρα για να καταλάβεις και λαλί του, το μέγεθος. Ήρθε ο άνθρωπος. Ήξερες άτομο. Ναι. Λαλί του καλώς τους κάτσετε να μου να φάτε. Λαλί του ο Χατζάντονας δεν θα μπορείς πάρα. Λαλί του θέλω μόνο καρβούνο λαλί του ο Χατζάντονας. Είπε του σουκλάκα και φταγιά. Τα διάφορα της ταβέρνας. Λαλί του εντάξει ρε φίλε. Κάμε μια σαλάτα έτσι μεγάλη, καλή, λαλί του και 9 μεζέδες. Πόσα άτομα είχα αυτά. Τρία άτομα. Το λοιπόν. Ο άνθρωπος επίε μέσα φωνάζει 9 μεζέδες και μια σαλάτα για τρία άτομα. Λαλί του που μέσα μάνα τα ολείς. Περιμένετε κι άλλους. Ένα λεπτό λαλί του. Έρχεται πόξο. Βέθ' και περιμένετε κι άλλους. Καλά ρε λαλί του, εμάς βλέπεις. Δυο ζαχαροπλάστες και δυο κολλιάς τέσσερι και πέντε εγώ. Ξεκίνα ρε κουμπάρε λαλί του και τη σελάδα κάμε τη μες στο τάσπι λαλί του για να μας κανείς. Δεν τους εσύγκοψε ο Βαρέας, δεν τους εσύγκοψε. Επίσης μια ημέρα με ο Χελάντου να φάει παγωτό και έφερε ένα κουπούιντος. Λαλί μάνα μου το λαλί. Για να κοινωνήσει. Φέρ τη σύγκλα ρε κουμπάρε λαλί. Πόσους κιόπτερες θέλεις στο γάτσιμο σου Λαλίτα 90 κιόπτερες τρώει όμως τα στραγάκια. Τρώει τους, Λαλίτους. Επίαμε στην ταβέρνα και έκαμε κιόπτερες η γενέκα. Και φωνάζει της όταν έκαμε η γενέκα 100 κιόπτερες και φαν τους. Ήταν όλοι τούτοι. Γιατί ήταν ο απένταρος τούτοι. Φωνάζει δίσε την πάστη. Σόπα να μην μας φύγει να μας κάνει και λοκουμάες. Όχι να μας εξαπολύσε τα γενέκα και σηκώστηκε και έφυγε. Άντε ρε να κάτσω αδιανείς όλοι. Είναι ο απένταλος δυνατό. Ο Πανίκος ήταν ο τόπ. Όταν ήταν τόπ. Ωραίος τύπος. Ναι, ο Πανίκος ήταν ωραίος. Μα θέλω να το σημαίνω
ήταν μια εκπομπή που τον είδα με. Αλλά και στη μάπα ναι, που έρχεται. Μορφή. Ναι, πάντα φωνάζει. Και η φωνή του μιλούμε. Και πάντα φωνάζει. Πριν να μπει το τέρμα φωνάζει. Λάλλον του ρεμάντε. Τώρα να βάλουμε. Τι βάλουμε εδώ. Είδες που σου λάλλον. Θέλει να μου κάνει. Ας πω μια κουβέντα να πεις. Κάνω το πράγμα. Άμα μπορώ. Άμα ξέρω αν καλεσμένο. Και θυμούμε κάτι που λόγω του. Ή έχω μια κουβέντα να πω. Σύρνω ότι. Για τον Λάκη είναι πιέντον ήξερο πολύ καιρό. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι η γνωριμία μας έγινε σε μια στιγμή όπου για μένα ονειρεύκομουν την μωρόν σαν όνειρο να γίνει. Πάντα σκέφτομουν πριν τα σχολεία, ας πούμε, από εκεί, πριν από εδώ, ούλοι από ελίστες, ούλοι μονιάτες. Και άλλουν μια μέρα, ας πούμε, να μπω μέσα σε ένα μαχαζί και να είναι ούλοι ελίστες και να είμαστε στη Λευκοσία και φωνάζουν ούλοι μαζί να έλα, φωνάζω μόνος μου. Και μπαίνω μέσα στην πυραρία, φίλε μου, και θωρώ έναν τραπέζι, όσο θωρώ το μάτι σου ρε φίλε. Ποιαν πειραρία. Είναι στη Λευκοσία έναν κύριο που μετά πάω την κάψουν άνθρωπο. Όχι. Πρώτη φορά, 40-50 όπως είμαστε. Φίλε, θωρώ έναν τραπέζι μόνο να ελίστες. Και στο τέλος ήταν ο Λάκης και έτσι γνωρίστηκαμε ο Λάκη. Τον Μαρίνο, έχω την ανάμνηση που μου μωρών. Να σε δώσω ρε Μαρίνο τώρα. Ήμασταν στο Μακάριον και παίζαμε με ο Διενήν νομίζω. Μόλις πια δημοτικό γυμνάσιο για με. Διενήν νομίζω. Τέλος παντών, τούτος, δεν θεωρείς έτσι, δεν άφηνε τον διαιτητή σε ησυχία ποτέ. Ήταν τον Άγι. Εστέγεται ο Μαρίνος και βάλε του ρε τον αρέ ταλόν, πα, δεν σταμάτα. Στην φάση γυρίζει να χαλίσει τα τσάι του. Ε, γαρί ρε κουμπάρε, λάει του, έχει πράγμα που του πες. Γυρίζει ο Μαρίνος έτσι απότομα, γιατί να συγκυρίσεις σου, λάει του. Ε, είχε πολλές. Το πιο ωραίο στο τσίρο με το επόπτη απέναντι μας. Ναι, με το επόπτη, να με. Ε, φορά το του, ρε, είσαι... Όχι, δεν έχουμε λογοκρισία, είσαι πούστης, Πέτρο. Κάτι έγινε, ο προστάμακιας, στην τέσσερα. Ρε, επόπτη, είσαι πεζεβέγγις. Ησυχία τώρα, ακούστηκε. Ε, ακούστηκε. Όχι, ρε, με το θυμίζει, δηλαδή. Εγκλήμα. Εν τούτα που φοράζει και αρέσει που μπορείς. Ναι, είναι οι ατάκες που... Είχες πολλά ωραίες ατάκες που... Οι ατάκες στην μάπα είναι καλύτερα. Εγώ πήγαινε να πάω μου μητσία μαθαίνω βράδυ, δεν το ξύνω αρέσει. Είχε ένα δίπλα ένα σπράμα γεία που πάει ακόμα. Ελάλε, ελάλε, 90 λεπτά, ελάλε. Ε, τώρα με που πάμε στο νέο το είπε, όντε και δίπλα. Μη στεγούμαστε τώρα, μες την κονιά της ειδική. Ναι, ναι. Πας το το παδό, το παδό πουλος, το παδό πουλος εν κοντά. Αλλά το αραδίπου ρε. Το παδό πουλος το 87, πρώτο μάτς. Που εν κοντά, δίπλα. Μα μιλάς τώρα ο Γερόν που ήταν ξύλινες οι ευκείες που ήταν ξύλινες. Εγώ δεν το προλαβαίνω. Αφού εμπορούσαν τους οι δικοί μας και πιούσαν που... Ρε πού πάτε ρε. Όχι καλύτερα παρά να δεις τρώω καλύτερα πέσω από το ήταν οι ξύλοι. Προκαλούσαν μας. Ήταν οι ξύλοι. Οι κερκίδες ποιο ήταν τότε. Ποιο ήταν. Οι κεντρικοί ξύλοι και πίσω από τα κορπούς που ήταν οι δικοί τους μέχρι πρόσφατα που φύγαν και πιάσεις στην κάτω. Κοινή ήταν η κερκίδα. Ξύλοι. Αλλά κοινή και να κάνει και κλείδωνε. Ναι, κλείδωνε. Προηγηθήκαμε. Το κλουβί μου λάλλος. Ήταν το 87 που επιέναμε για πρωτάθλημα. Ξυτιμάζαν μας. Ο Κούνελος έβαλε... Κάτι εξετοιμάζαμε για τις μαναές μας, για τούτα. Ο Κούνελος έβαλε χορκά μπροστά. Μα ο Κούνελος άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Τόσο πρέπει να ήταν θηρίον. Ήταν θηρίον στον καιρό εκείνον. Πήγε μόνος, φωνάξαν, είπαν του ρε και αλλιώς το ποτζί και προκαλούσαν το. Και έρχομαι, λαλίτσου. Έλα πολλά, έρχομαι. Και πήγε, έχει έναν καγγελούν και άνοιξε τον πήγε μέσα. Και ξεκίνησε και έδερνε. Έδερνε ψυχρό. Έδερνε και ευκέρωσε. Η κερκίδα έγινε έτσι. Έγινε κούπα κερκίδα. Και είχε ένα τέλει στην άκρη της που χώριζε την κερκίδα από το γήπεδο. Ευκένα όπως τους κάτω και πήρουσα μέσα στο γήπεδο για να γλιτώσουν. Για να γλιτώ. Ένας. Ύστερα μπήκε η κερκίδα από εκεί. Και μπήκε η κερκίδα, σπάγαν τους τα ούλα. Συλλάβαν. Μα έτσι την ημέρα. Έκαναν υποστολή σημαίας. Και είχε έναν και υποστολή στη μία τη ελληνική και είπε «Ουι την ελληνική και κλαίει» «Κι άστηρε την ελληνική σου, δεν θέλουμε τίποτε λαλί του» Είχε τρεις σημαίες πίσω από την κερκίδα. Νομίζω μην είναι μια τσίπια. Κατέβαζα λίγο δίπλα μου, δεν φτιάχνει και μου κάνεις. Αφού τις άλλες πιάνεις. Είναι να διαφύγουμε εντούτοι. Είναι παρά τα Τούρκοι και παρά τα Κινέζοι. Κατέβαζα την εγώ. Σημεία, υποστολή σημεία τώρα. Και δείχνει μας. Μα η γυράφα σας αρέσει πολλές γυμνά και δείχνει το ΡΙΚ.
Κόψε όλα τα μεγάφωνα να μην ακούετε τίποτε. Βγάλει ένα, ο Μακαρίτης ήταν ένα μασέρι τσακίν τόσο. Πήγε τάκα τάκα έκοψε τα ούλα. Το Μακαρίτη έχει μεγάφωνα που έχει χαμηλά στα τέτοια που χωρίζουν το γήπεδο. Ναι, έκοψε τα ούλα. Παίζανε φασαρίτσι. Ήταν φασαρία, εγώ ακούγαμε το τούτο. Έκοψε τα ούλα. 6-8 πως αν πούτα έκοψε τα σήματα. Ήρθεν, ζάρου πλάστη, εκτελέστηκε η διαταγή. Έκοψα τα ούλα. Ο κόσμος εγυρογρόταν που τα κόψε. Μα μιλούμε τότε πολύ φασαρία. Ναι, είσαι πολύ φασαρία. Στον τελικό του 85, ο Μακαρίτης ο Ρίσος. Ναι. Στην κερκίδα που ήταν έτσι, ο Ρίσος είναι... Κάτι μου θυμίζει το όνομα. Ο Ρίσος ήταν ένας από τους γραφικούς τύπους. Πολλά όλα αυτό. Ήταν χημικός στο... Αελίστα. Αελίστα, ηλικιωμένος, μεγάλο άνθρωπος. Αελίστα, αλλά είναι κάτι μου θυμίζει το όνομα. Ήρθε, εμίλα, ας δηλαδή ήταν πολλά δυνατό, ας πούμε. Ναι. Ήρθαν και λέει, μη φωνάζετε πολλά σήμερα, δηλαδή στον τελικό του κυπέλλου 85 τώρα. Εμείς πρώτη φορά, ας πούμε, να πιάμε Κύπρο, είμαστε, ας πούμε, που το 79, που το χάσαμε, ξανά το 85. Είμαστε σίγουροι να πιάμε, ας πούμε, τέλος πάντων, με τα σίκια να πούμε τώρα. Μη φωνάζετε πολλά, λέει, και να πάω να μιλώ με τον Κωνσταντίνου, λέει, τον θεματοφύλακα, τον Κόλατζι, για να στείλω την άμυνα. Ρίσω τώρα για όλο το Ισπάνια, στον τελικό κυπέλλον να βγάλουμε και τη φωνή μας και τα αυτά μας. Να μιλώ με τον Κωνσταντίνου, λέει, τον Κόλατζι. Ήταν ωραίο. Ερώτηση, είχες συστήματα τότε. Είχαμε συστήματα, παγιά συστήματα. Πολλά, ναι. Ευκήκαν το ΑΕΛ θρησκεία τρομοκρατία. Ήταν το πέναρτι του Κολιαντρή που έδωκε ο Λομπέλλος. Επίαμε την νύχτα να... Ήταν το κατάστημα του να το σπάσουμε το μαζί του διαιτητή. Ο διαιτητής ήταν ο Λομπέλλος. Ο Μιχαλάκης Αντωνίου. Πατέρας του Παύλου Αντωνίου που κάνει τον... Δεν μου κάνει τον... Έκανε τον αξιωτικό αυτό. Δεν διοργάνονται προετοιμασίες τέλος πάντων. Από η λίστα δηλωμένος άνθρωπος. Ήταν πρόσφυγας.
Ναι, έβαλαν τον, έκαψε μας κυριολεκτικά. Έδερε μας τα πόλη, ξέρω να πούνε ιστορίες. Ούλοι να φύγουμε να πάμε που κάτω από τη Σαριπολού, να πάμε να σπάσουμε το μαχαζί του. Και έσοδουμε στα Τούρκικα. Ναι, μπορείς το ένα τον το... Ναι, πρώτα ήταν με μοτόρες. Με μοτόρες. Και θυμούμαι μου ασίγουρα. Και έναν άλλο περιστατικό, παλέ, θυμούμαι καλά, για να δεις με την αστυνομία, έχουν πάρει πόσο, γιατί αστυνομία, υπάρχει αστυνομία. Τότε ήταν πουτάρι. Τότε η αστυνομία ήταν, είναι όπως τώρα, η αστυνομική τότε ήταν 50 χρονών, 60 χρονών, έτσι. Ήταν μεγάλη ανθρωπική. Ναι, ακριβώς, όπως ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ήταν όλοι φίλοι μας. Ήταν γνωστοί, ήταν κελί και φαντάζω τώρα άνθρωποι μεγάλοι να τους φέρουμε στο ψηλό. Αλλά εσύ τώρα... Αφού το αστυνό μου ήταν που δουλεύω. Στεγιού. Και στεγιού ήταν που... Εσείς τα κάνετε όλα ρε πουστού. Να φέρουν τους ανθρώπους τους μεγάλους να πάψουν και τον όχρο μου. Είσαι το εσύ τώρα να σας τρώμε. Τέγιο αστυνόμο που έπαιχανε προσφάτως. Ναι, ο Κιλιτζίρας έτσι. Είχαμε στο Facebook. Τα οπαφίτης. Α, λεβέντης κοινός. Τα ψηλός και μουστάκι. Δεν μου έπαιχαμε και κάψαν το κλωτσέ, πιάνε το καρπέλα του. Ναι, πιάνε και κλειδώσαμε. Είχε έτσι καστέπα. Ύστερα δημιουργήσαν. Κάτι πιέν να μας πει με την αστυνομία. Ναι, με το στέλιο. Ποια ήταν η κουβέντα που ήταν να πούμε με το στέλιο. Κάτι να πεις, δεν είχε αστυνομία που δεν λαλείς στο Λουγάς μπαρ. Α, ναι. Καθόμαστε μια νύχτα μες στο Λουγάς, πίναμε τα ποτά μας, ξέρω. Με άκτηκε ένα ρε παιδιά, πάμε να βγάλουμε την καμπάνα της Αγίας Ζωής. Και αν πάρουμε και πάει στο τσίλο και ακούμε ντομ, ντομ. Άκου τώρα μιλά. Ναι, άκου. Ευκάλλουν την ιδέα. Εντάξει ρε, αύριο να πάμε να την ευκάλλουμε. Γίνονται οι φασαρίες με το τούτο. Συνάξαν μας ούλους. Παίρνουν μας μέσα. Είναι μωρέ. Είχαμε διαταγή, είχαμε πληροφορία. Είχε ένα αστυνομικό και μέσα, ήταν του CID. Έχουμε πληροφορία ότι ήταν να πάμε να ευκάλλετε την καμπάνα της ΑΕΔ. Μα καλά, λαρό του κέτσο. Δεν ξέρω να πάμε να ευκάλλουμε την καμπάνα. Πώς θα την πάρουμε και πάνω την καμπάνα. Ελάγαμε τα τούτο. Όχι, ήταν να το κάνετε εσείς, μένε, ήταν να βρείτε τρόπο να εγκάβετε. Τώρα σηκώσεις και ο τόνος την καμπάνα, που μπορεί να πάρει εσείς. Εντάξει, πιστεύκα ότι μπορούσε να γίνει. Μπορούσατε να το κάνουμε, διάλειμε. Είναι εδώ να σου πω τώρα να πάω να φέρω την πέτρα του Ρωμιού στην πέμπτη. Κάτι παρόμοιο, όπως εμπιστεύκα, δηλαδή. Όχι να μου λάλλετε με έναν πελάρ και ήταν να το κάνετε. Και επιμένασαι. Κάτι παγιά στην πόλη. Ήταν άλλες εποχές. Ήταν άλλες εποχές. Εν άρχομαι και στα επεισόδια του 1992. Παίζουμε την πιελικό κυπέλλου μου Ολυμπιακό στην Λευκοσία, στο παγιόν το Κασιμί. Μάλιστα. Και που τον παπά μου αφέλνει ότι εσφάξαν μας. Μετά να μου γίνει. Όταν έγινε και το 3-2. Εμπήκα όλοι μέσα πάλι. Εμπήκα σπάντα. Τέλεια. Τα τέλεια και εμπήκα μέσα. Θυμούμε, είχε έναν γυμναστή Ολυμπιακός. Και πήγαινε να κάνει ο παλιγάρι. Κόφκι του μια κλειστή. Εφάντη μου την αρχή. Εφουρούσαν του. Ήταν ο Πετρίς, έχω και φωτογραφία. Ο Πετρίς, ο Τίτο Τσεβούρα που πίσω το Τσορβά. Όχι το Τσορβά, τον Κυπριανίδη. Με τη σημεία του κόρνερ. Ενέτσι, κάποια φωτογραφία ενέτσι. Ενέτσι ο Πετρίς που πάνω. Ένα παλικάρι, ψηλός. Δείχνει το η φωτογραφία που έτσι πολλά χαρακτήρια. Πάνω το φάει. Τσεβούρα, τώρα σου τη δείξω. Έβαλαν την αγώνα και την εφημερίδα. Είδα κάποιες φωτογραφίες μέσα. Φίλε, κάνουν κάτι μούσα, κάτι μούσα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ μέσα οι Νικολίτες, διορθώστε με αν κάνουμε λάθος, είχαμε και άνθρωποι που πήγαν φυλακή και την ημέρα. Ναι, πέντε άτομα. Πέντε δικοί μας πήγαν φυλακή. Πήγαν φυλακή για ποιο λόγο ακριβώς. Συλλάβαν τους την άλλη ημέρα. Εγγυρεύκαν κι άλλους, ρε μάλιστα. Μα κι άμα κι άμα, κι άμα κι εμένα. Εγγυρεύκαν κι άλλους παρέντες. Ας το όνομα του αστυνόμου που ήρθε μου, που τη, πώς τη λάλλου, που τη, που τα κάνω, που τη Λευκοσία. Έκαμπνα μπάνιον και την ημέρα. Λάλλη μου, έκαμπνα μπάνιον και την ημέρα. Ήταν Τετάρτη. Εγώ ήταν Τετάρτη. Έγινε και Δευτέρα. Τετάρτη μαπά. Την επόμενη Τετάρτη. Σε μια εβδομάδα, ήταν Τετάρτη ας θυμούμε. Και μόλις ήταν να σχολάσω που το ζαροπλαστείο, ήταν τέσσερις. Τέλειωσα τις δουλειές μου, γιατί ήταν απέναντι το σπίτι μου, το πατρικό, και απέναντι ήταν το εργαστήριο μου.
Κοπιάσετε καμιά ημέρα να έρθετε. Καλό ήρθα. Ναι. Είσαι γείτονας. Είσαι γείτονας κατά κάποιον τρόπο εσύ. Εντάξει, είναι ο σπίτι μου στη λεμεσό. Ναι, το λοιπόν. Έλα να μάγει, έρχεται η μαγαρίσσα εμένα μου. Μαρινό, έτσι και ο κύριος Πόξο και η Ρεύκος. Κατάλαβα το πρόβλημα μιας. Πέτουν να περάσουν μέσα Μαρία και τη μάνα μου και να κάνω μάγιο να έρθω. Εντάξει, περιμένουν στις Πόξο. Και ο Πόξο είναι αυτό και ο τους ΙΑΙΔΙ. Και ο μέσα. Κατεβαίνει κάτω στην όμως της Ιβάκας. Κάτι. Τέλος πάντων, θύμω και το όνομα του. Αν δεν το πούμε μπορεί να είναι. Ο άνθρωπος. Καλά ο άνθρωπος. Ναι, είσαι ο Μαρίνο Γρηγορίου, ναι ο Μαρίνο Γρηγορίου, να περάσεις που το αστυνομικό σταθμό και κάτι σε θέλουμε για το μάτς της περασμένης Τετάρτης. Λάω τους, να έρθω μόνος μου, ξέρω με δικηγόρο μου. Έλα μου, μόνος σου είναι τίποτε εδώ. Έπια και πάνω, έβαλαμε μέσα. Εσύ είσαι ο ηθικός αυτούργος. Εσύ οργάνωσες τα πράγματα όλα. Θα το καλά, δεν οργάνωσα τα πράγματα. Εγώ γίνανε φάσα, έφυγα εγώ λάλο του. Ω, έφυγες, ρε εσύ τους έβαλες όλους μέσα, δεν πήγαμε. Λέω το καλά, ναι, ναι. Και άρχισαν να δείχνα μου φωτογραφίες. Ήμουν μες τεφορά, δεν βάλω. Ναι, ήμουν μες τεφορά. Ήσουν και εσύ. Ήταν τα Πασκαλούθια. Ήταν, τέλος πάντων, ήταν όλοι. Το ξέρεις το, το ξέρεις το. Εφέρουν μια τόπο. Εφέρουν μια φαέλα της Γιουβέντους. Μαύρη, άσπρη, ναι. Και μπορούμε μια κίτρινη, δηλαδή όποτε ήταν η μάρκα εκείνη με τα σκιώτα, η κάπα, ναι. Όποτε ήταν έγινες, μαζί μου πήρε. Η αστυνομία, επίεσε το τμήμα, ναι, στην αστυνομία. Εδώ και σκατάθεση. Εδώ και κατάθεση. Εγκλειδώσαμε. Ύστερα έβαλα μου μια... Πέρα το εις την παράδειξη. Ναι, να μου έδειξα μου φωτογραφίες. Του το ξέρεις το νόη. Δεν τον ήξερε. Δεν τον ήξερε. Του ξέρεις το νόημα. Έδειξε μου τον Μαγαρίνη τον Κόρονο. Ανδρέας Ορφανός Κόρονος. Γνωστός. Φυσιογνωμία. Θείος του ξέρω το. Πού ήταν προχτές την προηγούμενη τη συνέντευξη. Του Νικόλα. Μπράβο είπε μας. Καλά πλάτης. Θείος του. Ο Ανδρέας Ορφανός. Ήταν φυσιογνωμία μεγάλη. Θείος ο Κόρονος. Όπως το Ρίς, όπως το Λόλιν ήταν. Έτσι ήταν. Του ξέρεις. Πού τον ήξερες. Καλά ρε Ζήκα, να μου ξέρω. Είμαι στην πλατεία. Είμαι στην πλατεία. Σαν το είναι καμά τίποτε. Επίε μέσα από όλους τους. Ναι, επίε. Επίαν τους επ' αυτοφόρων και βάτσαν τους μέσα. Όχι, επίε σε δίκη. Πώς έκαναμε, 6 μήνες. Όχι ρε, 40 μέρες. 45 μέρες ήταν η φυλακή. Και εδώ και τους χάριν πριν τα χρήματα. Ήστερα μια αυτομάντων επιάνας. Εγώ ήταν φαντάστη. Εγώ ήταν που έξερας η φωτογραφίες. Είσαι κουκούλες τότε, πήγαινε έτσι. Έτσι πήγαινε. Συγκεκριμένος φίλος μας, έφυγε που τα κάτω, ήταν τα κάτω και σπούδασε, είστε λεμεσό. Σε έγινε ο Βάκερης του και δίνονται ότι ήταν λεμεσό, είστε καν στη Λευκοσία. Να δεν πούμε όνομα ποιος δεν πούμε. Ναι, ναι. Και σπούδασε τα κάτω. Και γυρεύκαν τον κεντρούν μες τους πρώτους. Καλό. Και είπε ότι έχουν λεμεσό, εγώ ούτε καν είπατε στη Λευκοσία. Ήταν ιστορία, όμως γίνηκαν και πολλά στο Μακάριο το 88. Πάλι μετά από ελ. Μετά από ελ, τσίνον των καιρών ήταν πολλά τα. Και πάλι έτσι, και αμέσως συλλάβα. Συλλάβαν πέντε άτομα. Δικούς μας πάλι. Ναι, ναι, ναι. Η κόντρα... Όμως οι δυο ήταν ορθοσιάτες. Ναι, μπράβο. Ευρεθήκαν. Όχι, αφού ήταν όλοι παρέα μας, έπαιρναν καλά για ελ, έπαιρναν και όλοι, ήταν φίλοι μας. Όχι. Και συνάξαν. Τότε με το... Που εκρούσαν το κρεβατάκι. Ήταν η κόντρα που είχαμε... Όχι, το Αποέλ συνήθως. Η κόντρα με το Αποέλ ξεκίνησε όταν επίαμε, ναι ήταν πιο μετά, είχαμε μια κόντρα όταν επίαμε καμιά εκατοστήν άτομα και... ήρθαν που ποδά και περικυκλώσαν μας και δέρα μας. Πού, στη Λευκοσία να ναι, στη Λευκοσία, στο Μακάριο. Και που την ημέρα έγινε και βεντέτα. Τα βεντέτα. Και πολλά χρόνια. Και κράτησε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Διότι όταν ήρθαν την επομένη,
Βάλαν τους μέσα στο γυροκομείο, πίσω από το γύρο. Πίσω από την Κερκίνα Απόλλωνα. Που το τσίριο. Πουλούσαν τους, μπήκαν και μέσα, εκόψαν τους. Εδώ κάνουν τους ράφτα πολύ. Ναι. Δηλαδή... Ήταν, έγινε και βεντέτα μετά από το μάτσο. Ήταν και το λέμε στο Λευκοσία έτσι λίγο. Ξεκίνησε, ναι, μα αφού είναι τότε που φύασαν που το τρόδος. Όχι, τότε το διαφύγασαν πολλές φορές. Διαφύγαν πολλές φορές. Καλά, ναι. Μετά που ξεκίνησαν του την κουβέντα. Ρουτίνας, παιχνίδι ρουτίνας είχε σημασία. Και ήρθαν που βοηθεί και περιγυκλώσαν μας και δέραν πολύ κόσμο. Δέραν πολύ κόσμο. Δεν ξεκίνησε η κουβέντα. Ξεκίνησε. Γιατί όμως να μου κάνουμε τελειώ καμπάνω. Δεν κάναμε τίποτε. Απλώς είμαστε τζάμε. Φωνάζας. Φωνάζαν ας πούμε ένα έλο, λέει, ξέρω εγώ. Μπορεί να ξετοιμαστήκασαι. Και ξεκίνησαν. Ήταν τον χρόνο που πήγαινε ο Κουλέγγερης. Ήσουν και εσύ με 100%. Θυμάσαι. Ναι. Ήταν ο Κουλέγγερης. Πήγαινε ο Κουλέγγερης στο ΑΠΟΕΛ. Μπράβο, ναι. Ήταν το 80... Πού είχε 90. Πρέπει να είναι 91. Ναι, μετά το 90. Τούτι πότε γίνηκαν Πορτοκαλί. Πότε γίνηκαν Πορτοκαλί. Το 92. Πού είναι. Εφορούσας, εγώ ας πω εγώ στερεώ όπως την ξέρω που την ξέρω από άντρα της μάνας μου. Ναι. Για τσεκ μόχ. Επίασιν, κύτερνα εφορούσασιν οι αεκτζίες. Ήταν να ξεχωρίζουν και κατεβήκασιν μια παρέα από ελίστες και εγώ είχαν τα σακάκια που γυρίζαν ανάποδα. Το πορτοκαλί, ναι. Και πια πορτοκαλί και γυρίζαν τα ανάποδα τούτοι. Και πάνε τα πορτοκαλί και είδασαν ότι επιάστηκαν και που ήταν Κύπρο μετά. Επίασιν οι εξυπνοί μαζί με τους ο Γιώργος και τυπώσασι φανέλες πορτοκαλιές με όσοι μάντα από έλπα. Αλλά ευκήγεν και το τραγούδι που λέει στην Εμεσό, δεν έρχεστε φοβάστε, μας φαίνεται και την αστυνομία, μας φαίνεται και το στρατό, δεν που τούτο που είναι. Εν που τούτο στις κουβέντες. Έγινε τον πάντα. Και πιο παλιά, εγώ θυμούμαι ας πούμε δεκαετίες 70, 80, 80, 90, που ένιξε νέο δρόμο και έπρεπε να περάσουν που τη λεωφόρο. Από κέντρο. Και μέσα στο Λούκας έγινε του... Τελικώς το 84. Από έπαιζε ο πολικός στο Τσίριο. Έπρεπε να περάσουν που για μένα είχε έναν δρόμο. Και περιμέναν μέσα στις φράπες του Λανιδίου. Ναι. Που βεσίρνα συμποντώ από πόμελα. Πόμελα, πέτρες. Αλλά και κίνημοι ημέρα στο Λούκας. Υπάρχουσμένοι όλοι μέσα στις φράπες. Και φωνάζαν έφοδο. Και έγινε τον... Στα λεωφορεία. Του πήγαιναν εφέρναν σε αυκά που το κρεοπόλιο απέναντι και περνούσαν τα αυτοκίνητα. Γίνει όλα περνούσαν αυτοκίνητα από ελ. Με τα αυκά, μέσα στα αυτοκίνητα, άλλα ήταν κομβέρτα, πολλά άλλα νυχτά, παράθυρα. Καλύτερα αυκά παρά μασέρκα και πόλο. Ένας δρόμος ήταν, μια απόσταση. Τώρα παίζουν με τα πιστόγια ρε κουμπαρέ. Το 84 τελικό ήταν το απόλυ 3-1. Αυκά μάλιστα, ρε ορόντο. Και με την ελ. Ενάσυρνα αυκό, δεν όταν έπαιξε ένα από ελαλκή στο Τσίριο το 1975. Ελαλκή έπαιζε στο Τσίριο. Ήταν τελικός. Όχι, ήταν τελικός. Και για με περιμέναν τους αποελίστες, γίνηκε ο χαμός. Ήμουν 14 χρόνια. Αν εξέρεχτες κατά στα ιστότητα. Έπαιζες ξύλων, ξύλων, ξέρκα. Ξέρκα, ξέρω. Δεν είχε κάτι άλλο. Ρώτησες τι είχε. Όποιος ήταν παλιγάρι. Το παλικάρι είναι παίρναν και τον καιρό. Δεν είσαι άλλα πράγματα τόσο. Τώρα... Ας σου πω κάτι, ο παπάς μου τώρα είναι... Ο παπάς μου είναι του 70. Είναι 53 χρόνο. Και... Εντάξει, εμίτσις. Εμίλουσα μαζί του και λάω του παπά. Πες μου λίγο για τον Απολλώνα. Σαν αελίστας, πως... Ήμουν Απολλώνας φίλος μας,
ούλοι φίλοι μου στο σχολείο μου, η μισή άμυνα, η μισή άμυνα, αλλά μου, είμαστε λέμε σαν και πολλές φορές άλλοι μου έτυχε να πάμε και συγκεκριμένα είπε μου και ένα παιχνίδι που εφιάσει που λέμε σαν πολλοί αελίστες, ήρθα στη Λευκοσία και υποστηρίξαν τον Απόλλωνα και το πρωτάθλημα με την Ομόνια νομίζω. Το 92. Το 92. Έκαψαν τους ο Βάσος ο Κωνσταντίνο. 2-0. Έκαψαν τους ο Βάσος ο Κωνσταντίνο. Δεν είναι τους 2-0, αν ο Ευαγόρας ο... Ένα νεογόρα, ο Χριστόφιλ. Δεν ξέρω αν να μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να πει. Απλά που ξέρω είναι ότι πώς γίνεται ο παπάς μου, γιατί μια δυο μετά από μένα, να μου σε φίλοι μας, τι έγινε μέσα και τώρα είμαστε φίλοι πιο, γιατί η εκδοχή είναι ότι το 96 υποστηρίξαν τον Άρη μου για να πάμε δεύτερη κατηγορία εμείς. Εδέραν ματσόλας. Μας εδέραν το προηγούμενο παιχνίδι πριν. Μπορούσαμε να σωθούμε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ναι, ναι. Και εδέραν μας και πρέπει να δέρουμε τον Άρη. Και μια άλλη εκδοχή πάλι είναι ότι όταν τους εδέραμε το 87 εμείς δύο φορές, το 88 όταν τους εδέραμε δύο φορές με τον... που έγινε και η φασαρία με τον Μαγέσκη και ο Φαλκονέτσι. Ναι. Τους εδέραμε εμείς δύο φορές και χάσαν το πρωτάθλημα. Και χαρίσαμε τις Ομόνιας 3-1. Ναι, μπορεί να χτύψαν και διασανεύοντας, ας πούμε, οι σχέσεις. Ναι. Και ξεκίνησε που γίνει τον καιρό η βεντέτα με τον Απόλλωνα. Με φίλου και της γειτονιάς. Στον Απόλλωνα είναι χωρούσα με. Μια η δική μας, ας πούμε, και ο πατέρας σου. Είμαστε φίλοι, ρε κουμπάρε, είμαστε νουλί. Είναι ένα σχολείο. Και τώρα. Και τώρα πάλι είναι ένα σχολείο, πάλι. Όχι, όχι. Ενώ φίλοι πρέπει να φίλοι. Διαφορετικό, εγώ. Μεγάλωσα με φίλους μου κολλητούς, αρφούες που έχουμε πάνω από όλο ναι. Το ότι κάνουμε οι συνδέσμοι, κατάλαβα τι θέλω, είναι πολύ διαφορετικό. Το μίσος που καλλιεργείται, αλλά είναι τζαμέ. Είναι καλλιεργείται. Στα σχολεία, ενώ σου στις οικογένειες, ο θείος μου είναι δίπλα μου από όλο είναι στις να μάλλω σωμοθείο μου, να μπαίξω. Φίλε, εγώ να σου πω, επειδή γίνεται, σκεφάζω για ήλε μεσόν πολλά, ακούω ότι πάσιν βρίσκονται μέσα στράτες, και δέρνονται. Εσκεύαζα έναν άρθρο έφα που το γράψαν επειδή έγραψαν το στο Facebook του ανθρώπου, άρα μπορεί να μην θέλει να το βάλει, ξέρω εγώ. Ελά λένε ότι ήταν μπροστά αυτό της μάρτυρας. Κάθε τους ένα γνωστό εστιαβέρο στη Λεμεσόν και μπήκαν μέσα με τα ρόπαλα και δέρνονταν. Οι μεν και με τους δε. Ακριβώς. Δεν ήθελα φταίει ο αελίστας, τι απολώνει. Απλά και μπορώ το εγώ με αδικάζω τα μάθηκια βλέποντας εσύ είσαι ο παδός 50 χρόνια, ας πούμε, και βλέπεις ποδόσφαιρο, μπορείς και παραπάνω. Τι έγινε ο μπαλάξε ρε φίλε μου σήμερα, ας πούμε, και πάμε με τα μασέρκα ρε παιδιά. Πάμε με τα πιστόγια ρε, παίζουν φωτοβολίδες. Είναι μόνο το Άιλα Πολλών όμως, παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το κάνει το Απόλλη με την Ομονία όμως. Φίλε, κάμαν το πριν 15 χρόνια. Στο ΣΥΦ Ομονία βάλαμε μπόμπα. Α, εχθές τη νύχτα έβαλαν μπόμπα. Στην Ελλάδα το 16 ο τελικός ΑΕΚ ΠΑΟ, που δεν τους έδεχουν τα φέτος να γίνει ο τελικός. Επίσης με μασέρκα, δεν έρχεται τους στο βίντεο. Στην Ελλάδα είναι... Ενώ είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ακολουθούμε και κάποιοι... Μπράβο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Διότι που την Ελλάδα... Ο χουλιγκανισμός. Δυστυχώς που είναι Ελλάδα μοιάζουμε τα κακά. Παγκόσμιο μπορεί να μένει. Είναι οι καταστάσεις οι οποίες... Για τις χώρες που ξέρουμε που ασχολούμαστε με... Υπάρχουν το πράγμα. Δηλαδή η βία υπάρχει. Στην Αγγλία να γίνεται πριν που μας. Δεν γίνεται. Ναι ρε φίλε, αλλά τώρα μιλούμε εγώ, ας πούμε ένα πράγμα. Εγώ λέω, έλα λόγια τους υπόλοιπους, λέω για εμάς και να πω λέω. Πες μας τα εσύ καλύτερα. Εσύ θυμάσαι τα τζέζεσαι στα αυτό, σε σαν μάρτυρας as well. Ναι. Ο παπάς μου λέει μου ότι επιέναμε γέμου, λέει μου. Εγώ είμαι ο Δημήτρης, ο Δημήτρης είναι ο λόγος του, από Απολλωνίστας. Επαίναμε με ο Δημήτρη και θυμούν άλλοι μου και πολλοί άλλοι αλίστες και ελαλούσαμε τους συστήματα και οργανώναμε τους στην κερκίδα τους, άλλοι μου. Είμαστε αφίλοι αδερφοί. Αφού το παιχνίδι μου είναι να κάνει την Ομόνια, προς Λεμεσό, όχι προς Αγιαφύρα, προς Λεμεσό, που κάτω, ήταν η παρέα του Ασημένου με όλους τους, κάμιαν πέντε αρκάνιξη να κάνει Απολλωνίστες. Και πιέναμε κάτω και κάμναμε μπλάκες.
Σε παιχνίδια της ΑΕΛ τώρα. Ναι. Και ΑΕΛ από όλων και ούλα. Ούλα τα μάτια. Είδες, έρχονται να γίνει θέλω να πάω μαζί μας. Πήγαμε μετά η μέσο λαβήσαν ίσως τα δύο και επηρεάζονται. Μετά εμπήκαν τα λεφτά μέσα. Ίσως οι ομάδες να το... Το πολιτικό παραπάνω. Ίσως οι ομάδες οι ίδιες να θέλουν... Ο Απόλλωνας ήταν πάντα πολύ κομμένη ομάδα. Ναι, οπωσδήποτε. Αν δεν υπήρχαν τα πολιτικά, θα υπήρχε Απόλλωνας. Όχι να υπήρχε ένα Πολωνάς, αλλά μετά ο δύο. Όχι, θα και δημιουργείται τούτη έθρα. Δηλαδή, καλλιεργήθηκαν από το 90 και μετά που αναπτύχθηκαν, εξήγησαν τα σοβαρά επεισόδια. Εγώ που πιένα με φίλους μου και γείτονες, στον Απόλλον, ας πούμε τώρα, εγώ δεν θα ζητήσω τα πράγματα ενώ τις έθρες, ξέρω, όμως δεν θα πάω ποτέ μου να υποστηρίξω τον Απόλλον και μετά την Ομόνοια. Δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε εμείς να πάμε, προφανώς. Δεν θα ζητήσω τα πράγματα, αλλά... Εντάξει, απλά, όχι εμπάει. Έφτασε μαζί του. Εντάξει, γιατί να δεύτερο, γιατί να σκότωθω. Τούτο που επιέναμε και που είπε ο πατέρας του, ήταν λόγω φιλίας. Δηλαδή και στο καφέ καμπάνα, ας πούμε, τον καιρό εκείνο, 80-90, ευρέθονταν όλοι. Ήταν όλοι και όπως έρθες τη δική μας και όλοι. Όπως είχαμε, ας πούμε, εμείς το Λούκας, είχαν γίνει το καφέ καμπάνα, επιέναν και ευρέθονταν. Εντάξει, εν υπήρχε, ας πούμε, το... Τι είναι το μίσος, ας πούμε, να σκοτώσω, ας πούμε, ή να του κάνω κακό. Τώρα καλλιεργήθηκε ο μάτς. Ναι, πολλά, πολλά. Δυστυχώς, φτάσαμε σε αυτό σημείο, το οποίο εγκρίμα. Εν τούτο. Εγκρίμα. Όντως, έγινε, δε ρε. Όχι, ή ας πούμε για κάποιες κινήσεις που κάνει το σωματείο, η επιτροπή ή ο πρόεδρος, σαν ας πούμε σαν ας πούμε ο πρόεδρος του Απόλλωνα, ο Νίκος Οκύρησης, όταν έκανε την ανακοίνωση για το τελευταίο match, δεν μπορεί να βγάλεις έτσι ανακοίνωση. Βαλούν και, τούτοι οι νέοι παραγόντες βαλούν και λάδεις φωτιά ρε. Ακριβώς. Εν τούτο που είπα πριν ότι πιέζουν και τους οπαδούς κάποια κατεύθυνση. Και τα κόμματα, κάποια κόμματα πιέζουν. Δηλαδή μπορεί να εισχωρήσουν μες την ΑΕΛ και πιέζουν το από τα πράγματα. Στο απλό εισχωρούν μες οποιοδήποτε κόμμα, εμάς ενδιαφέρει και πιέζουν τα πράγματα. Τούτοι, τους νέους πώς το λάλλουν. Η νεολαία του κάθε κομμάτος, τέλος πάντων. Και πιάνουν κάποιες οδηγίες, υποτίθεται, μα για να πάει μπροστά πρέπει να κάνεις τούτο. Για να πάει μπροστά πρέπει να κάνεις. Και γίνονται κάφρε, γίνονται τα πράγματα. Πελάρισαν τα πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν το θέλεις το άλλο, δεν θέλω υποστήριξη. Δεν θα πάει στην άλλη άκρα να θέλεις να τον σκοτώσεις ή να πάω σαν τρόι να τον δέρω μες στο μαγαζί. Εξού για να ανοίξαμε την κουβέντα, γιατί είμαστε, μπαίνουμε και στο τελευταίο κομμάτι του Ντέν, σιγά σιγά τελειώνουμε. Ο λόγος που δεν άνοιξαν την κουβέντα είναι σαν ένας από τους ιδρυτικά μέλη του ΣΥΦΑΕΛ και μιλούμε για, εγώ προσωπικά, εγώ εγκρίφκομαι πίσω από το δάχτυλο μου, λόγω αν δεν αλήθεια, το ΣΥΦΑΕΛ είναι η κορυφαία οπαδικό κίνημα, ο κορυφαίο οπαδικό κίνημα στην Κύπρο, για μένα είναι σχολείο οπαδισμού και μεγαλώνουν γενιές με γενιές μες του το πράγμα. Ακριβώς. Και σαν ένας από τους ιδρυτές του πράγματος, θα ήθελα να μιλήσεις στον κόσμο,
έτσι να αγγλίσουμε μόνο 3-4 λεπτά, ας πούμε. Ποιες είναι οι ιδέες και τα ιδανικά του ΣΥΦΑΕΛ. Το ιδανικό του ΣΥΦΑΕΛ είναι να πιάσω το Ματσούκαν και να ανοίξω τι και λένε το αποελίστα. Διότι να σκεφτείς ότι και στο πρόγραμμα που έκαναμε, ότι όταν έκαναμε τα... Διότι εμείς λεφτά, όταν έγιναμε επίσημα με το καταστητικό ματσούλα, δικαιούμαστε να βγάλουμε και λαχεία. Δικαιούμαστε. Και πουλούσαμε λαϊκή. Αλλά είσαι επίσημα επειδή έτσι γραφτήκεται. Ναι, το σωματείο. Το πρώτο, ήταν το πρώτο εν ενεργεία ΣΥΦ στην Κύπρο που εγγράφτηκε με καταστατικό στον εφορών σωματείο. Εφορών σωματείο. Περίμενε, αφού από ελίσεις έχουν το 79 λαλούν. Είναι γραμμένοι από το 79. Όχι, επίσημα γραμμένο. Εμείς και εμείς είμαστε από το 79, λέμε, ότι έκαναμε το τη σκέψη με τους το Λούκανμπαρ για να κάνουμε το τούτο και το 89 ήρθαμε και είπαμε να το κάνουμε επίσημα. Άρα το 89 γράφτηκε ο σύμπορος. 2 του Οκτώβρη. Το σωματείο. Το σωματείο είναι το ΣΥΦΑΕΛ. ΣΥΦΑΕΛ. Σωματείο. Κατάλαβε. Με καταστατικό δικό του. Άρα το ΣΥΦΑΕΛ γράφτηκε σαν σωματείο. Ναι. Καταστατικό δικό του. Τα σωματεία μπορεί να είναι χορευτικός σύλλογος. Ναι. Ο Άρης ήταν μουσικός σύλλογος. Μπράβο, μπράβο. Κόμμα είναι. Και ακόμα είναι. Στο ρεφόνο εταιρείο γραμμένο σαν μουσικό. Ναι, τούτο πόλο να στο ίδιο. Ναι, τούτο πόλο. Για πού ήταν ο Νίκος στο βίντεο. Με στο περιοδικό που ευκένε που το ΣΥΦΑΕΛ. Πάντα έβαλε όχι στο ρατσισμό. Όχι στη βία. Έβαλε φίλες που κάτω. Εμείς τσινό που καλλιοργούσαμε. Σαν πιο μεγάλοι που καλλιοργούμε. Και ελπίζω να το προχωρήσουμε. Ήταν τα πολιτικά έξω. Για όλα. Για μας τα πολιτικά. Οι φασαρίες έξω. Έξω η βία. Έξω η βία. Έξω και η βία. Και το τούτο. Το ΣΥΦΑΕΛ ιδρύθηκε για να βοηθήσει την ΑΕΛ. Να το οποίο πάνω απ' όλα είναι η ΑΕΛ. Ναι. Έτσι είναι το ΣΥΦΑΕΛ. Το ΣΥΦΑΕΛ είναι παρακλάδι τη ΑΕΛ. Αδέλεια. Πάνω είναι. Δεν υπήρχε η ΑΕΛ, δεν υπήρχε το ΣΥΦΑΕΛ. Ακριβώς. Και έτσι είμαστε υπερήφανοι ότι τα πολιτικά και τούτα ούλα δεν τα καλλιεργήσαμε στη δική μας γενιά και στη μετόπιτα γενιά. Διότι αν πιάσει το Λούκανμπαρ. Φίλε Γιώργο και Παναγιώτη, πόσες γενιές επέρασαν από το Λούκας. Μια μεθιά. Μιλούμε. Αν τους 2000, συγγνώμη. Ναι, ναι, αν μιλήσεις που το 67, πρέπει να είσαι ανθρώπους που το 20 μέσα. Ποιοι είναι 20, 30, 40, 40 50, 60, 70. Ύστερα έρχεται το 80. Που ήταν 20 χρόνων το 80. 80 ήταν 20 χρόνων. Τουλάχιστον 4-5 γενιές που περάσαμε. Ακριβώς. Αν βάλουμε μια 9-20 χρόνια. Άλλη άδερες 20-25 χρόνια. 25 χρόνια. 3-3 γενιές περάσαμε. Αν το πάρεις που το 20 ας πούμε. Διότι ο Τζος που ήταν γεννημένος το 20 ήταν 50 χρόνων. Περίπου 3 γενιές περάσαμε από το Λούκας. Σίγουρα. 47. Σημαίνει σε μια 20, 30, 40, 50, 60, 30, 80 χρόνια. 30 πόσο χρόνια. Αν βάλεις 30 κάθε τρεις γενιές. Μεγάλη υπόθεση. Και το ζωή που καλλιεργήθηκε, ας πούμε, ήταν ότι στο Λούκανμπαρ δεν υπήρχαν ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τίποτε. Ήταν καθαροί. Δεν υπήρχαν ποτέ τούτα τα πράγματα. Δεν υπήρχαν έτσι πράγματα. Οι προποχές τότε δεν υπήρχαν. Να φτάσουμε και στα χρόνια μετά, ας πούμε μετά το 1996, όταν ήρθε ο Δημητράκης ο Σολομονίδης, εξεχωρίσαν κάποια πράγματα μες στην ΑΕΛ, ότι αν και προηγουμένως έκαναμε και εμείς μια κίνηση, την νέα κίνηση του 89, έχει και εφημερίδες που τα γράφουν τούτα, για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο ΟΗΣΑ ΣΥΦΑΕΛ. Σαν ΑΕΛ μιλώ για επιτροπή της ΑΕΛ, συμβούλιο της ΑΕΛ και κάναμε έναν συνδυασμό το οποίο ασχολείται που πολλά άτομα έχει που είναι στη ζωή τώρα ήταν κάτι το διαφορετικό, δηλαδή ήταν να ξεφύγουμε που κοινων το ήταν. Δηλαδή έβαλαν μας την ομπρέλα να πούμε ότι είμαστε του ΑΚΕΛ. Ναι, ήταν μέσα στη Γαναγέλ τότε. Ναι, μπήκε μέσα σε κάποια καλούπια. Ναι. Λαθασμένα. Ναι, λαθασμένα, σίγουρα. Δηλαδή ποτέ δεν μπαινε σε καλούπια έτσι. Όχι. Και προσπαθήσαν να μας τα βάλουν. Ήταν από το 83 όταν αναλάβαινε ο Λόρης Ολυσσότης.
Και έγινε τώρα να δείμε στην άλλη, αλλά μου τα έκανα. Κάποια στιγμή είναι φίλος. Και σαν συμφάιλ είχαμε και πολλές διαφωνίες μαζί. Χαίρο πολύ. Πολλές διαφωνίες. Μα αφού τι μπορείς να φέρνεις τα πολιτικά. Τι είχαν τα πρώτα με συμφάιλ, αφού χαρακτηρισμούς. Αφού ήταν η κουβέντα που ελαλούσαμε ότι, ας πούμε, ελαλούσαμε του Παύλου Σάβα, μην έρθεις μες στο Λούκας. Του Παύλου Σάβα. Την πρώτη νύχτα ήμουν με τον Χρήσιν, έναν άλλος που μίλαν τα τσέχικα και ήταν και τούτος μες τους ιδρυτικά μέλη του πώς του λέω και λέω του ρε πάνε να φέρουμε το Λάουτα εμείς και 8 όροφο στο Καραολί να λέει μου πάμε ρε πήγαμε να χτυπήσαν το κουδούνι ή εμίλησε μας. Τσέγικα, Τσίτσι Μαρία, θυμούμε τρως τον. Τέλος πάντων, μιλήσαν για μένα τούτο. Γυρίζει ο Χρήστης και λέει μου, ρε, ενάρτη ο Λαούτα. Ξέρεις να μου το είπα εσύ, λέει μου, να μην έρχεται στο Λούκας. Και θα τι ρε, είμαστε λαλίτε. Είμαστε λαλίτε. Είπαν τούτου. Άκουσα έρχεται μου και πήρνε τις μπήρες. Πώς εκατέβηκε ρε. Πήρνε παρέγγι ο Λαούτα. Και την τύχτα, είπε 24 και ο. Μεγάλες. Μόλις εκατέβηκε. Και πες εμάς πάντως. Πες με τα σέπο τα παπούτσια. Εντός που με την Ομόνια μου βάλε φάουτσια γύρω σε εντός. Με τι να αναγιώθηκε. Έπαιζες με τα σέπο ο Λαούτα. Θυμούμε μια δήλωση του κλήτου του Ερωτοκρήτου της Ομόνιας που ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς. Δεν μπορείς να μαρκαρίσεις τον Λαούτα. Δεν μπορείς. Ήταν ο τρόπος που... Ήταν το εκτόπισμα του και ο τρόπος που... Και γύριζε εύκολα και βάλει. Είναι δυνατός παίχτης, δυνατός. Επέξεν και εθνική Τσεχοσλοβακίας. Άντε ρε. Ναι. Τσεχοσλοβακία τότε πιάνε και παγκόσμια. Το Euro. Το Euro. Το 70... Το 70... 4. Όχι, 70... Όχι, 76. Και τώρα ενταξιζείς. Ναι, ενταξιζείς. Ήβρα το 89 όταν πήγαμε στην Αυστρία. Λοιπόν, κοπέγια μου, εσύ ως εφτάσαμε, να το πω το πράγμα ρε φίλε, εφτάσαμε στο μεγαλύτερο επεισόδιο που κάναμε ποτέ, σε ώρα, και όχι μόνο, εδίπλασεν το δεύτερο πιο μεγάλο. Τι είναι? Εδίπλασεν το. Ήταν μια τυχάτη το πιο μεγάλο. Το 2-5 λεπτά έχουμε ενός τώρα, είχαμε φτάσει... Θέλω να το κουίσουμε, θέλω να το απαντήσουν οι... Επειδή βάλε τον Νικόλας... Να το απαντήσουμε και και μετά να βάλεις το αυτό. Το λοιπόν, δύο λεπτά, έτσι να το σουλουπώσουμε λίγο. Ας πω ένα που κάνουμε. Βάλουμε έναν quiz στο τέλος για τον κόσμο μας. Διούμε τους κάποιες πληροφορίες και γυρεύκουν τον παίχτη. Συνήθως οι πολλοί δεν το βρίσκουν. Αν και είναι πολλά εύκολο. Δεν είναι εβδομάδα, είπαν το ούλι. Ναι, έβαλε τον Νικόλας ο Ορφανός και έλαβε τον Νικόλας αιδεύκουν τους, βάζει τους τίποτε δύσκολων, έβαλε τον Σίμον τον Καρασιά. Το λοιπόν, βάζει το quiz της επόμενης εβδομάδας. Ας φτιάξουμε να τα απαντήσουν όμως. Ναι, να σας δω και πληροφορίες, αν καταφέρετε να απαντήσετε, απαντάτε το. Αν όχι, να πάει που κάτω. Το μέρες ώρες που πήγαμε, 2.25 τώρα, 2.5 ώρες. Μας 2.5 ώρες. Το αφήνουμε τα μέρες, μπορεί να πάμε 2.5 ημέρες. Ακόμα που είσαι. Σύζοντα για την ΑΕΚ και τα πράγματα που ζήσαμε. Να κλείσουν οι κάμερες σε λίγο. Εγώ σκέφτηκα ότι ένα επεισόδιο με τσι ανθρώπους ίσως να πρέπει να πιένουν... Part 2. Μπορεί. Μπορεί να το κάνουμε και έτσι όπως έκαμε. Εγώ να προτείνω κάτι να φέρουμε έτσι. Και συμπληρώνοντας σε... Ας σου φέρω το τσικλί την αλήθεια. Ας θα ξανακάουμε το... Ωραία. Έλα, έτω. Δεσμεύκεσαι. Καλό. Δεν θα λύσουν τη λέξη Παναγία μου. Άνθρωπος τίμιος τώρα. Μα το δεσμεύομαι στην ΑΕΛΕΝ και εσύ. Σε εμάς, με εμάς. Έτσι είναι. Ξέρω το ρε φίλε, αλλά η υπόσχεση είναι υπόσχεση. Μαγάρι. Ενώ πως το μουστάκι Χίτλερ. It's a cool thing to have, αλλά γάμισε το πουστις. Παναγία μου, σήμερα είσαι... Να που θέλεις ρε. Φτάσαμε ως το 96. Άρα αν μπορεί ο άντρος να έρθει μια μέρα να δούμε. Να σπίσεις πολλά παραπάνω πράγματα που έζησε. Για τον καθένας έζησε ξεχωριστά πράγματα. Εξεκινήσαμε που το 67 είμαι μέρος το 96. Σίζω 2. 96 και ο 24. Αν θέλει ο Θεός και που είμαστε καλά όλοι και καταφέρουμε να βγούμε και δεύτερο σεζόν. Σίζω 2 θα έρθει σε έναν επεισόδιο μόνο τσικλή. Εμείναμε και τρία επεισόδια τα οποία να έχουν άλλο χαρακτήρα.
Να φέρουμε παιδιά από το εξωτερικό. 96-24. Γράψε ποια είναι η συμβόλαιση του Τσαμέ. Σημείωσα το. Το λοιπόν. Άι, από τον παίχτη. Δώσ' τον παίχτη, γιατί θέλω να μου κάνουν closing. Ένας Κυπρέος, παίξαμε στην ΑΕΛ, πως 2004-2007. Και ήταν κεντρικός, μέσος, και βάλαν και ένα φάουλ με τον Απόλλωνα που χάσαμε 4-3 και χάσαν και ένα πέναρτι ίδια γέρι το παιχνίδι. Το... 3-4. Χάσαμε 4-0 και κάναμε το 4-3, έβαλε το φάουλ στο 90 κάτι. Επικαιρών του Μπαγκούρα εδώ. Ναι, ναι. Μιλά επικαιρών Τικίνιο στην ΑΕΛ. Μπράβο, έβαλε τέρμα ο Τικίνιο. Βάλε και τέρμα ο Τικίνιο. Κυπρέος. Ναι, Κυπρέος. Κυπρέος. Κέντρο. Άρε, εντάξει, εύκολο. Φέραν τον Σαλαμίνα. Έπαιξε και Σαλαμίνα. Ναι, ναι. Έκαμε και προπονητής μετά. Ναι. Είναι η προπονητής. Επειδή αγαπά τον ο Γιώργος και ξέρεις για εσάς επειδή αγαπώ εγώ. Αλλά τελειώνοντας να πούμε ότι... Κλείσε, πέ μας κάτι για αν τελικά... Ας πω, άφησε το like να πει πρώτα και να πεις τελευταίος εσύ. Πέ μας κάτι για κλείσει. Πώς άρεσες σου άμε. Πώς φάνηκε πρώτα απ' όλα δάμε. Ναι ρε κουμπάλιο, η σπηγιά μας, είναι ωραία, αρέσκει σου. Κάτι πολλά, ας πούμε. Εν να ξαναρχίσουν. Βέβαια, εν να ξαναρχούν. Ο καφενές μας είναι ωραίος. Όσες φορές και αν μας καλέσετε, είμαστε στη διάθεση. Εν πράγματα, ας πούμε, που είπα και πριν, ο καθένας έζησε ξεχωριστά πράγματα. Ναι, και λέγοντας τα... Ναι, θυμίζεις εποχές παγιές και καλά πράγματα και κακά πράγματα, ας πούμε, που ζήσαμε για μια ομάδα που είναι η ζωή μας τώρα στις ημέρα, γιατί καλός ή κακός... 40 χρόνια σου παντώσεις. Ναι, μια ζωή να έρθει. Φίλε, έκλεψες το κύπελ και πήγες στάδι και πάνω ρε σε Νέστος Πέτρ. Ας πούμε, για εμεγάλωσα το πράγμα με... Ήδη κουβέντα με τον Βιζανί και με τον αστυνόμο. Εσύ αεροπλαστικά μάτα κομμάτια λαλί μου. Ρε ποια κομμάτια έκαμε λαό του και ήταν ο αστυνόμος δίπλα μου. Και βάλε με εμένα να τους κάνω τους άλλους. Εδώ και τις δυο λίρες να βάλεις πάση. Άκουσα, όλα τα εκδοδιά των εισιτηρίων δεν έμεινε γυαλί. Δεν έμεινε γυαλί. Εντάξει, είναι την ημέρα ήταν δύο ενέγασταση. Πήγαμε διαβάθμιση, ας πούμε. Εγώ πήγαμε διαβάθμιση. Εγώ πήγαμε... Εκαμέντε πολλά. Ναι, πήγαμε μας... Είπα μάτσα που κλέψε την τηλεόραση. Τη θλίψη, πήγαμε μας... Αφού έκαμε ένα μήνα να κοιμηθούμε. Τη τηλεόραση, πάντα. Επεριπέζαν μας. Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Επεριπέζαν μας όλοι. Δεν μου ανάγαμε. Σαββάτον ημέρα, ήταν να φτιάχναμε έξω Παρασκευές, Σαββάτο, ξέρω εγώ. Έπαιζε ένα Σαββάτο, είχαν την ΑΕΛ. Πέφτανε μπορώ 8 να γυρίσουμε, έτσι θα πιέναμε κάπου. Τέλος. Δεν γίνονται παιχνίδια, δεν γίνονται η ζωή μας, ας πούμε. Το τσιανί. Ή τα ταξίδια στα εστιατόρια έξω, Κοφίνου, Πύλα, ήταν... Έπαιζε με τέρα, είπα, ή ξέρω έπαιζε με τον Εθνικολάχνας. Έπρεπε να πάει που το μεσημέρι, να πάει στην ταβέρνα. Ήταν εκδρομή για μας. Ενώ τώρα, ας πούμε, ξεκινάς, ας πούμε. Πάει τσέκες. Τώρα είναι να κάνεις την κίνηση μόνο. Ναι. Εντάξει, κάνουμε το. Όχι, εντάξει, κάνουμε το. Έτσι πάω το αντίθετο. Στην ΑΕΛ είμαστε γενιό παδί που λοιπόν, φίλε, επίκειος είναι ένα από τα πιο όμορφα επεισόδια που είχαμε και περίμενα το πάρα πολύ καιρό. Σκεφτούμε τη φάση που να κάθεσαι μπας στην καρέκλα πριν κάθε σεύρος στο γήπεδο, θυμάσαι? Ναι. Εβρούν τον που πίσω είμαστε μαζί, είναι. Με τον Ολυμπιακό. Εβρούν τον που πίσω στο γήπεδο. Μαρίνο, Μαρίνο, το τηλέφωνο σου. Και τελικά είχα το τηλέφωνο. Όχι, βρεθήκαμε στο Τσίριο. Ναι. Αν δεν κάνουμε λάθος. Όχι, η πρώτη φορά που σε γνώρισα. Ναι, κοίκα έξω, έγινε πολύ φάσα, κοίκα έξω στο πάρκινγκ. Λέω του ρε, είσαι κανέναν Παναγιώτη, είναι και αμελάνη μου. Γι' αυτό μου φάραζε. Πήγα λίγο πίσω στον μπαρ. Ποιος είναι ο Παναγιώτης. Καταλάβα το μου λομιάς ότι ήταν Παναγιώτης.
Εδώ Μαρίνο Σορπέας είναι μόνο ρε, ήταν έξω. Έχουμε Μαρίνο. Που για ξεκίνησε. Η επιδούλευκα στη λέμε, σώνον το real estate. Εντάξει. Και αν ανοικιάσει μαχαζί και πελάτες. Εγώ γάμα commercial. Δηλαδή ότι είχε μαχαζιά πράγματα. Εγώ τώρα έχω πάρει αυτά που είναι Λευκοσία. Ήταν μόλις χωρίσα μια μεγάλη σχέση, είναι χωρίσα και έναν εξαρτητή. Λευκοσία ήθελα να φύγω. Και πράγματα που πια λέμε σώνον. Εδώ μας βάλω να μαθαίνεις άλλη μου residential streets και τα λοιπά. Κομμέρσια δεν έχουν πάρει. Νίκου, πατήχη, ραμέ, πόντο, Μακεδονία, εύκολα πράγματα. Έλος πάντων, μας έκανα σε μια ζώνη, ένα γάμο που κήκω. Ήταν ο Μαρίνος και ακόμα ένα, εντάξει, ήταν ο ένας και ο άλλος ήταν πιο άκρα. Ο άλλος ψηλός πασίς. Ο άλλος, έξι πιο που ήταν. Ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Και ο Μαρίνος Ζαχαροπλάστης. Και για μένα αλλάξαμε τηλέφωνα. Μπράβο για μένα. Αφού τώρα μου στενάει πια για μέσα στο σπίτι. Ήταν τον καιρό που ανοίξαμε τον μπουκί. Κάτω στο. Έχετε πολύ χαζίνες και μαζί. Έχετε πολύ χαζίνες. Άμα κόψεις να κόψεις το σπίτι. Κάθε λίγο διοργανώνει πάρτι ξέρω. Και έχει ένα. Δηλαδή μου ρέξε το τράμινο μαζί. Τέλος πάντων. Μόλις πήγαμε σπίτι, ο Μαρίνος ευκήγε πάνω. Εν τον είναι τους. Σαν του ρέει, αν το βρίσκω σε μαζί μου. Κάμε έτσι τους. Ο Μαρίνος Ζαχαροπλάστης λέμε. Άνθρωπο ξένος, Λευκοσιάτης, που εγώ γνώρισαν για μένα πριν 2-3 μήνες, ας πούμε. Και πήγα ακούει τον κάθε μέρα, πού το, να δω και δεν μου σουλάει τώρα που φεύκαμε. Που εγυρίστηκε και μπήκε στο YouTube. Τσινί. Και είχε τα παραπάνω, την παραπάνω ακροαματικότητα. Με το συμφάλι. Όχι, το καλύτερο. Ο Χαζάντο και ο Μαρίνο. Το 13 μετά το πρωτάθλημα. Ο Πόλη μαζί με τον. Ο Χρυσό Ζαβότ ήταν ο Πελό ο Πόλη. Παστού είναι την κουβέντα, να σα πω και μια άλλη κουβέντα. Ήμουν μια ημέρα μπα στο ΑΜΕΓΑ. Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. Και πια να πληρώσω. Σε λαλή μου έχει κάρτα. Οικογενειακή κάρτα για το τούτο. Ρώτησε ο Βιέν, έχω εντάξει κάτι. Πίσω μου μια ηλικιωμένη. Αμπράβο, πα στα 75 και. Λάλη μου, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτησε, ρωτάμε ό,τι θέλει. Είσαι ο Μαρινό ο Ζαχαροπλάστη. Λάλη μου, ρώτησε, ναι, ο ίδιο. Εδώ κάτι στο όνομα. Το όνομα σα, Γεωργία Νίτσα Παπα Γεωργίου. Μαρίνο μου, ακούμε σε κάθε μέρα. Είμαστε 6 άτομα. Φιλενάδες και ακούμε σε κάθε μέρα και περιμένουμε την ώρα του πολύ να σε ακούσουμε ή να μου να φάει ο Λεύκιος ο Πεζινάρης. Βέθηκε, ειλικρινά, είσαι και ο τρεις τσαμί. Έλα να σου κεράσω καφέ σπίτι μου τώρα. Φκέντουν και ανθρώποι στο μέρα και περτεύει ο Πόλης. Μα γιατί να ακούω τον μέρα να μου δει. Καλά ρε, εσύ άμα θέλει να φκεί, να πεις κάτι να σου πει άλλος μαύρα τα μάτια σου. Φταίει ο Πόλης. Εγώ τον πριν ακούω. Εγώ ακούσα άνθρωπο που είπε κανένα αυκένει ο Μαρατσο Λαλίντα μου. Τι με κοφτεί εμένα. Εμένα το ακούσεις ρε. Εμένα ακούσεις. Και Λαλί μου. Εν το αξί Λαλί μου τούτη. Λαλί μου τούτη. Πέμουν να μου να φάει να κερδίσω το στήσιμα. Μα καλά που αλέζει στήσιμα. Βαλή στήσιμα λέμε να φέρουμε στην άρια. Καπέλη. Και εργοστάσιο ρε πια με ένας ο Λάκης ρε. Ο Λάκης πια με ούτρο και ξέρω. Εβάλλα στήσιμα. Λαλί μου ρε Μαρινο πέμου. Ελάρω του λέγω μπαρε με κάμνες πουσκέρ ελάρω του, δεν θα σου πω τα πολύ. Μαρίνο, ας ρωτήσω κάτι. Εν αλήθεια ότι τα γλυκά σου είναι αφροδισιακά. Αφού δήλωσες το, έτσι άκουσα. Έφερε μου μια τάρτα μπανάνα μόψε. Ας τρώμε αν τις γενέκας να είναι έτοιμοι, είπε μας να έχουμε. Εν αλήθεια. Έφερε μου μια τάρτα μπανάνα έτσι μεγάλη. Ναι, ναι. Εν αφροδισιακό λάζεις, να στρώμε αν τις γενέκας μου να είναι έτοιμοι. Βέβαια. Πολλά ωραία. Πόψε τα κάμεις. Ωραία αντάρτα. Θα πάεις. Ομπεθιά. Και από κάτω που το τραβέζει. Και από κάτω. Λαλό του. Λαλό του. Τηλέφωνο του Χατζάντονα να σου πω. Χατζάντονα που είσαι. Είμαι πας στον Ευκάλυπτο ρε λαλί μου. Καλά ρε να μου κάνει. Ευκάλυπτο στο σόνιζνο. Συνάω πουλούθκια λαλί μου. Άλλη φορά. Πού είσαι ρε Χατζάντονα. Απλώνω τραχανά λαλί μου. Λαλό του πρόσεγε τον που τους κάτους. Να μην το φάσει λάδι. Πίση! Ένα έχει κάτω τα μέλα λίγο. Ωραίος ο Χατζάντονας. Αρέσκει μου άγω. Να φέρω και ο Χατζάντονας. Φέρτε τον αλάπη μας τηλέφωνο να ξέρουμε μετά ο Χατζάντονας και ειλικρινά ο Χατζάντονας θα τον ήθελα να κάτσεις. Καλό. Θα τον ήθελα πολύ. Να κάτσεις τον Χατζάντονα. Να το κάνουμε μετά το.
Ο Τσικλής πρέπει να έρθει γιατί ενώ ο ιδρυτής του επελάραμε μια εκπομπή. Ήταν και αθλητικογράφος. Τι ηλικία είναι ο Τσικλής τώρα? 58. Α, μητσής. 65 χρόνια. Τώρα πιάνει τη σύνταξη του. Εν εμπέρος. Α, πας τη φάση πιάνει τη σύνταξη. Α, είναι μια καλύτερα. Αυτή χαρούμενος. Μου πάει και χάσει τη. Επιάνει στα 63, αλλά δουλεύει στην εφορία. Σχολείο. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βούλου στα ψηλά στη φορά. Πόμπα. Ένα μήνε ένας. Φίλε μου. Όχι, ήταν ωραία εκπομπή. Εν είπαμε τίποτε κακό. Όχι, κακό δεν είπαμε. Είμαστε φίλοι με ούλους. Τούτο είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι όλοι είναι φίλοι μας. Δεν και έχουμε εχθρούς. Τον εχθρό είναι στο αθλητισμό, τι θα έχουν κάνω. Η διαφορά είναι ότι η ομάδα μια είναι. Αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς. Δυστυχώς δημιουργήθηκε το κλίμα που είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως με τον Απόλλωνα, το οποίο είμαστε εναντίον, δεν είμαστε υπέρ. Εμάς συμφέρει. Μα σκέφτηκε να είμαστε φίλοι με τον Απόλλωνα. Ακόμα δύο πρωταθλήματα ο Απόλλωνας θα είχε και ακόμα δύο η ΑΕΛ θα είχε. Τουλάχιστον, κοινό που μας εκλέψασε με τη τσάκρα, δεν θα χρειάζεται. Πήγες να χάσεις τον Απόλλωνα, αρχή με τον Απόλλωνα πήγαινε κουβέντα. Ένα ενώ με την Ομόνια κάνουν τα πράγματα. Να σου πω όμως έναν παράπονο που έχω από τον Απόλλωνα όμως, Παναγιώτη μου, και λέω το διαχρονικά τούτο. Όταν ήταν να κάνουμε το γήπεδο ΑΕΛ Άρης και θέλαμε να βάλουμε και τον Απόλλωνα μέσα και ήταν να έχουμε δικό μας γήπεδο και πάνω πριν γίνει το 17 να βγει και να γίνει τούτο. Μιλάς για 11-12 και πήγαινε το 13 και ήρθε η οικονομική κρίση και μας έδωκε τα λεφτά, διότι ζητήσαμε από τον Απόλλωνα να μπει και εκείνο στο θέμα για να μας δώκουν τα 18 εκατομμύρια όλα μαζί για να μπορούμε να κάνουμε το γήπεδο το 13. Ένα γήπεδο, έχω τα όλα. Δηλαδή έχω και το lift, το δούδο, έχω τα όλα τα ντοκουμέντα, έχω τα. Και το μόνο μου παράπονο είναι ότι ο Απόλλωνας έκαμε δύο γενικές συνελεύσεις και δεν ενέκρινε να έρθει μαζί μας. Αφού ελέασε, είναι να κάνουμε δικό τους γήπεδο μόνοι. Εάν εκείνον τον καιρό εδέχεται ο Απόλλωνας να έχουμε δικό μας γήπεδο. Πιο πριν, έβαλαν και Θεμέλιο Λίθο. Θεμέλιο Λίθο με τον Κλειδίδη. Ναι, εντάξει. Υπήρχε ο παπάς και βάλε να εγώ λέω όταν τους εκάλεσε ο Σκοριμόητες. Όταν τους εκάλεσε ο Σοβοκλέους και ο του Άρη ήταν ο Σταυρίσπουδα. Ο Σταυρίσπουδα. Το 11-12 ήταν Χατζικυραγός. Ναι, ο Χατζικυραγός. Ποιος που κάνει ο τρόμος τώρα. Αλλά έκανα δύο γενικές συλλεύσεις, αγαπητοί, και δεν εδεχτήκα. Δύο γενικές συλλεύσεις και δεν εδεχτήκα και πήγαμε να το κάνουμε εμείς και ο Άρης. Και δεν μας έγκρινε, ήρθε η οικονομική κρίση, δεν μας έγκρινε ο Χριστόφκιας. Παρόλο που έκαμε έναν τραπέζι στο Μεδιτεράνιαν ο Σοβοκλέους και ήρθε ο Χριστόφκιας και υποσχέθηκε. Μαλλούσας μεταελέχθηκε. Ναι, άστο, υποσχέθηκε ότι αν να μας δοκεί τα λεφτά. Ναι, αφού το κράτος έπρεπε να έρθει να χωρίζει. Και μιλούμε για 10 εκατομμύρια, ήταν που ήταν 10 εκατομμύρια μπροστά στα 9,5 δισεκατομμύρια που εχαθήκα, υποτίθεται. Τι ήταν 10 εκατομμύρια. Είναι σαν να πιάνω πιμούγκα μου 20 ευρώ, χάθηκαν 20 ευρώ. Ναι, αλλό τους είναι τίποτα. Έπρεπε να μας το κάνει. Και εκείνον είναι παράπονο μεγάλο. Τούτον είναι το παράπονο. Τα λαούλα. Το γήπεδο όντως ήταν να γίνει. Δηλαδή ήταν όλα έτοιμα. Εξεκινήσαν και έχουμε τα αρχηγές. Εξεκίνησε. Και έκαναν τις ο Χατζή Κυριάκος. Αφού επίεννα και πάνω και πιάνε ένα χώμα και φύδευκα φύφη βασιλικές που ήταν να μπουν το χώμα του γήπεδου. Και δεν έγινε και λόγω οικονομικής κρίσης και λόγω του ότι ο Απόλλωνας δεν δέχτηκε να κάνει. Τούτο είναι το παράπονο μου μόνο που τον Απόλλωνα. Εντάξει. Το άλλο όλα. Έγινε μετά από 10 χρόνια. Την επόμενη φορά. Έγινε μετά. Έμεινε μετά από 10 χρόνια. Μια δεκαετία μετά. Και πάλι είμαστε φιλοξενούμενοι μες στη Λεβεζόν για ακόμα μια φορά. Ακριβώς. Σε ένα γήπεδο που πάλι είναι δικό μας. Σε ένα γήπεδο που. Εγώ προσωπικά αρέσκει μου η δική του, αρέσκει μου η ομορφιά του, ένα όμορφο γήπεδο. Με διαφορά το πιο γήπεδο στην Κύπρο, και σαν ποιότητα τζούλα. Αλλά ρε παιδιά,
είναι ένα βάσανο να πάει, κάθε φορά που παίζουμε στο γήπεδο. Και ένα βάσανο να φύγει. Παρακαλώ να πάω στην Πάφο, στο Παχιακό ή στο Παραλίμνη. Σωστό. Μα το Θεό. Συμφωνώ μαζί. Ώσπου να λυθεί το, το πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Ένα φαμένο, 2025-2026. Τώρα λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολλά που είχαμε τον κόμμα ήρθατε εδώ πάνω. Πάντοτε θα είμαστε στη διάθεση σας, ό,τι θέλετε. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια με την παρουσία σας, να είστε σίγουροι. Θα φέρουμε και τον Χατζάντονα και τον Τσικλή. Και ο Χατζάντονας πρέπει να έρθει και ο Τσικλής πρέπει να έρθει. Και έχω ακόμα ένα σκιό που θέλω να έρθω, αλλά θα σας πούμε τώρα. Να σας πω μετά αν μπορείς να βοηθήσεις. Καλό. Λοιπόν, Γιώργ, καλώς όρισες πίσω ξανά στην Κύπρο. Τώρα ήρθε να ξύνε χτες νύχτα, φρέσκος, φρέσκος. Στείλε ένα μήνυμα στο κοινό σου που μας επέλανε. Ένα μήνυμα. Καθαρέτα ρε. Να πω είναι εύφορα. Αλλά γράφετε, με μου τα στέλνετε προσωπικά. Γράφετε τα πουκάτω ρε παιδιά. Και βάζει μόνος. Με χάμπολ. Λοιπόν, από το Lions Den, καλόν υπόλοιπο.